6 Μαΐου, 9:51 και δεν είμαι τυχαία τόσο υπερπαραγωγή σήμερα. Οδηγήσω σε πολύ πολύ λίγο. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Πώς είστε, παιδιά? Το φορούσα περίπατο αυτό. Το φοράω σε γαμοβάφτιση και θα σου εξηγήσω σε πολύ λίγο γιατί. Σε γαμοβάφτιση. Να πω όμως σε αυτό το σημείο ότι σήμερα μαζί μας είναι ο ένας και μοναδικός Ανδρέας Μικρούτσικο. Μεγάλη χαρά και τιμή. Θα σχολιάσουμε τα πάντα για το Survivor. Εχθές μου λέγαμε τον κουντάρο μέχρι τις 2. Λέω καλά η Μαργαλένα. Είναι καλά, Γρηγόρη. Τι συμβαίνει, ανησυχώ. Πάμε σε διαφημισούλες. Γυρνάω σε απειροελάχιστα λεπτά. Μην πάτε πουθενά. Καλή σας ημέρα. Να στριμώχτη για να περνά. Εδώ είμαι, με χάσατε. Α, σε αυτό το φανταστικό κήπο. Και πριν πάω στην παρέα μου και υποδεχτώ και τον κύριο Μικρούτσικο, θέλω να σας πω ότι δεν είναι τυχαίος αυτός ο κήπος, ο φανταστικός εδώ σήμερα. Θα μπορούσε να είναι ο κήπος που θα γίνει ο γάμος σας, ή μια εκδήλωση, ή η βάφτιση του παιδιού σας. Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο. Η εταιρεία Ζήνη, η κορυφαία εταιρεία ρούχων Ζήνη, με τα ωραιότερα φορέματα, παρουσιάζει τις υπέροχες δημιουργίες της για πρώτη φορά για την άνοιξη το καλοκαίρι. Και είμαι σίγουρη ότι θα βρείτε φανταστικά ρούχα για τις εκδηλώσεις που θέλετε, για το γάμο που θέλετε να πάτε, για τη βάφτιση του παιδιού σας ή όπου αλλού θέλετε. Και αυτό που φοράω είναι Ζήνη. Έχω πολύ ωραία πράγματα, πολλά δώρα για εσάς. Η Ζήνη και η Μάγδα σε πολύ πολύ λίγο μαζί μας. Κορίτσια, θα πάθετε σοκ, τα έχω ερωτευτεί όλα. Θα ξανάρθω σε λίγο στον κήπο μου. Φοράω την υπερουχάρα μου τη Ζήνη και πάω να υποδεχτώ τον κύριο Μικρούτσικο. Κύριε Μικρούτσικο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κορίτσι μου. Σαν να μπαίνει η άνοιξη ήταν σε αυτόν τον υπέροχο κήπο. Καταπληκτικό. Τι κάνετε, πώς είστε? Έξαλλη είμαι. Έξαλλη. Όχι με εσάς, σας αγαπώ, εκτιμώ ιδιαίτερος. Με τη Μαργαλένα είμαι έξαλλη. Γιατί αγάπη? Θα τα πούμε όλα. Αυτό, δηλαδή, έστειλε και στον κουντάρο αυτό το βράδυ. Γιατί αγάπη μου είσαι έξαλλη? Γιατί στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, παιδιά. Είναι δυνατόν να περιμένει? Πείτε μου τώρα, με συγχωρείτε, μήνυμα από το λιβάνι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου με την εξής. Περίμενε. Στον Άγιο Δομήνικο. Εγώ έχω αντίθετη άποψη. Μισό λεπτό που είσαι αντίθετη άποψη. Συμφωνώ με την Κατερίνα στο πρώτο σκέλος. Ότι είναι δυνατόν. Αλλά αυτό το είναι δυνατόν, ξέρει ότι δεν θα γίνει. Έτσι. Γιατί ξέρει τι κάνει και τι φαίνεται, έτσι, έστω και αν δεν ξέρει ακριβώς τι βλέπουμε εμείς. Σωστά. Αλλά ό,τι και να δούμε από αυτά που κάνει, βλέπουμε πράγμα. Άρα, ο Λιβάνης και η όποια του σχέσεις είναι διάτρητη. Το ξέρει. Άρα, περίμενε το Λιβάνη. Όχι. Το κάνει δήθεν. Α. Και εδώ διαφωνώ. Δηλαδή, να είσαι έξαλλη με την στάση της, με την τοποθέτησή της, με το τι θέλει, ναι, να μας δείξει. Όχι, όχι ότι περίμενε, δεν περίμενε. Να σας πω, ξέρετε τι γίνεται. Εγώ, μάλιστα, την έχω πολλές φορές δικαιολογήσει, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι κοπέλα τόσο καιρό μες στο παιχνίδι, είναι το αρμονικά της, φαίνεται ένα γλυκό κορίτσι. Αλλά ζεις άλλη πραγματικότητα. Και αγωνιστικά η καλύτερη, ναι, να το πούμε. Είναι η πρώτη φορά πάντως που ακούσαμε τη Μαργαλένα να λέει το όνομα Λιβάνης. Ναι, σίγουρα. Μέχρι τώρα. Θέλετε να δούμε το απόσπασμα πρώτα και να το σχολιάσουμε. Ναι, και να δούμε και τον τριαντάφυλλο που μπήκε μέσα στο σπίτι. Ο τριαντάφυλλος έλεγε ότι τους ακούει να κάνουν χρώτσο χρώτσο. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά. Όχι μία φορά, το έχει πει πολλές φορές. Σε σημείο. Ο Λιανός είπε κάτι με τον Πεθερό. Πάμε να το δούμε, πάμε να το δούμε και να το σχολιάσουμε. Νικήτρια στον αγώνα επάθλου επικοινωνία τη εβδομάδα, η μπλε ομάδα με σκορ 16. Μαργαλένα, ένα συγγνώμη στο Σάκη, θα πεις που δεν μπορεί να μιλήσει με τον μέλλοντα πεθερό σου.
Ποιον, τι, όχι, τι, γιατί, τι. Σοκ. Σάκη μου, συγγνώμη σήμερα που δεν θα μιλήσει με τον μπαμπάκα σου. Σου εύχομαι στα επόμενα αλήθεια. Θα τα ακούσει τον μπαμπάκα. Τι. Θα τα ακούσει από τον ίδιο τον μπαμπάκα. Ποια είναι αυτή. Η Νάνση, καρδιά μου. Εννοείται δεν χάνω κανένα επεισόδιο. Ματάκια σε βλέπω, σε στηρίζω και καμαρώνω για τις νίκες σου. Σοκ. Γεια σου, πανέμορφη μου. Αγάπη μου. Κοριτσάκι μα. Μαριαλένα. Τα δύο παιδιά, τα δύο αγόρια. Έλα εδώ να μας τα πεις. Θα σας τα πω. Καλύτερα. Λοιπόν, τα δύο αγόρια είναι αδέρφια και είναι γη της δασκάλας μου και του δασκαλού μου που έχουμε μεγαλώσει μαζί καράτε. Γι' αυτό μιλάει για τους τέλειους πανηγυρισμούς που κάνω κλωτσιές. τα κορίτσια είναι μαθήτριές μου και δεν έχουν καμία σχέση ο ένας με τον άλλο. Δεν απίστευτο. Πώς φτιάξατε αυτό το βίντεο, είναι απίστευτο. Ρε, πραγματικά. Εντάξει, με συγκίνησανε πάρα πολύ. Ρε, είναι τρελοκόμια. Σας αγαπώ, ρε. Σας αγαπώ και μου λείπετε. Είχαμε καμιά έκπληξη χθες στην επικοινωνία. Τι να μπορέσει, απλάκι. Για πες. Για πες. Καλά, αυτή η επικοινωνία σε χθες ήταν νομίζω από τα πιο ωραία επικοινωνία που έχουμε κερδίσει. Εντάξει, είχαμε εικόνα, βίντεο που από μόνο το κάνει τέλειο. Βγήκε... Ναι, άστα αυτά και πες μου ποιος βγήκε, γιατί έχω άγχος. Βγήκε η Νανσούλα. Πάλι καλά. Σωθήκαμε 1-0. Νάνση Μπουρνάζο, τι. Σωθήκαμε, λέω, 1-0. Γιατί το λες έτσι. Πες και το δεύτερο για να ηρεμήσω και μετά πες μου και την περιγραφή. Λοιπόν, Νάνση, να σου πω πρώτα τι μου πει Νάνση. Όχι, να μου πεις ποιος είναι το δεύτερο. Να σου πω πρώτα τι μου πει Νάνση. Το είχα το άγχος μου, η αλήθεια είναι. Όχι τόσο αν θα μίλαγα εγώ με τους δικούς μου, αλλά επειδή πήγε η Μαριαλένα να μιλήσει με τους δικούς της, που λέει ο λόγος. Και ανυπομονούσα να γυρίσει, να μου πει ποιοι ήταν αυτοί οι φίλοι της. Πες μας και το δεύτερο, γιατί έχουμε άγχος. Λοιπόν, και το δεύτερο... Αγωνία. Ποιος ήταν, ναι. Πολυβαλής. Ναι. Δεν ήταν Λιβάνης, όχι. Και τι είσαι, αγωριές που δεν ήταν Λιβάνης. Εδώ κοίτα. Λοιπόν, ένα τελαθό από το χέρι μες στα καρβουνά. Θα το βάλω αυτές μες στα καρβουνά. Αυτό τώρα. Κοίτα που σ' αγορδί κιόλας. Πατέρα, πάμε να φύγουμε. Μας δεν στο σαλόνι μας. Κάτσε, περίμενε, έχουμε πει κάποια πράγματα. Αυτές ακούσεις κιόλας. Α, σώσε, Μαριαλένα μου, τώρα που σ' αγορδίκες για το Λιβάνι. Δηλαδή, τι περίμενες. Να σου στείλει μήνυμα Λιβάνις μετά από όλα αυτά που βλέπει εδώ πέρα τόσο καιρό, που είναι ο Σάκης εδώ πέρα τρεις μήνες και κάτι. Δηλαδή, πώς θα σου στείλει μήνυμα ο άνθρωπος. Πες μου κι εσύ, περίμενες και σταχωρήθηκες. Δεν θέλω να σου βλέπω και σταχωρημένη. Δηλαδή, μετά τα χράτσα κρούτσα που ακούω όλο το βράδυ εγώ, περιμένω να σου στείλει και μήνυμα. Δεν περιγράφω άλλο. Άντε, γεια Μαριαλένα. Φιλάκια, γεια. Ο Λιβάνης πιστεύεις, γιατί δεν έστειλε όμως. Είπα. Φεύγει. Έφυγε. Γιατί έφυγες. Ίδρωσε. Ίδρωσε. Πολύ ζέστη. Οπότε, μιας και δεν επικοινώνησε κανένας με κανέναν, είμαστε όλοι ευτυχισμένοι και τέλεια. Εγώ θέλω απάντηση. Απάντηση. Πού να ξέρει, φίλε. Δεν ξέρει, πώς να σου απαντήσει αυτό. Δεν ξέρει. Εντάξει, έχω πει ότι αυτό που έχω εγώ με το Σάκη μπορεί να παρεξηγηθεί έξω, εντάξει μου. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να είναι και ο Γιώργος στο έπαθλο επικοινωνίας, να μου πει δύο κουβέντες. Δεν ήτανε, μπορώ όμως να κατανοήσω ακριβώς γιατί δεν ήτανε. Μπορεί κάλλιστα να παρεξηγηθεί η σχέση μου με το Σάκη. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε έρθει πάρα πολύ κοντά, αλλά στα πλαίσια του ανθρώπινου επίπεδου. Δεν υπάρχει τίποτα ερωτικό. Το έχει ξεκαθαρίσει και ο Σάκης και εγώ. Αλλά από τη μεριά του Γιώργου μπορώ να καταλάβω ότι αυτό που βλέπει προς τα έξω να μην του αρέσει και μπορώ να το δεχτώ και να το σεβαστώ. Από εκεί και πέρα, εγώ περιμένω τη στιγμή που θα βγω έξω από το παιχνίδι να του εξηγήσω δύο πράγματα και ελπίζω να καταλάβει. Εγώ γι' αυτό βγήκα στο έπαθλο με το Αρνί και έκανα μια δήλωση και είπα ότι το ότι να αγαπάω στον άνθρωπο δεν υπάρχει κάτι ερωτικό. Το είπα ή όχι. Ναι. Το ότι όταν βγούμε από το παιχνίδι θα είναι διαφορετική κατάσταση και τότε θα δούμε. Αν μπορεί να ξαναυπάρχει κάτι μεταξύ μας, θα το δούμε τότε. Γι' αυτό έκανα αυτή η ερώτηση. Για να μην παρεξηγούνται πράγματα. Γι' αυτό έκανα αυτή η ερώτηση. Για να μην παρεξηγούνται άτομα και καταστάσεις. Και εγώ γι' αυτό έκανα αυτή η ερώτηση. Η Μαριαλένα παρόλα αυτά φάνηκε ανακουφισμένη που δεν επικοινώνησε εκείνο το άτομο λογικά μαζί της. Καθώς και εκείνη δεν ξέρει τι γίνεται έξω. Είναι 5 μήνες το παιχνίδι. Δεν έχει επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Όπως έχει πει και εκείνη, ίσως η σχέση μεταξύ μας και το πόσο κοντά έχουμε έρθει να μπορεί να παρεξηγηθεί.
Έπαθλο επικοινωνίας είναι αυτό, δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει, μπορεί να ήταν μια έκπληξη. Παρ' όλα αυτά, αφού δεν ήταν έκπληξη, εμείς είμαστε χαρούμενοι. Να είσαι ευτυχισμένη, θέλαμε να. Υπάρχει κομμωδία, παιδιά, τεράστια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τι να πρωτοσχολιάσουμε, κύριε Μικρούτη. Συμφωνώ με τον Σάκη, συμφωνώ μαζί του, ότι η Μαριαλένα ήταν τσιτωμένη, φοβότανε, φοβάται μήπως, παρόλο που νομίζω θα την καθησυχάζουν, η παραγωγή είναι μεγάλη καρδιά, αλλά φοβάται, γιατί σου λέει τηλεόραση είναι αυτό, πολλά έχουν δει τα μάτια μας. Και για, αν τη δείτε προσεκτικά, όταν περιμένει να δει ποιοι θα βγουν, σε κάθε φίλη τσιτωμένη. Δεν έχει, είναι τσιτωμένη. Δηλαδή κάνει ότι χαίρεται, λέει «Α, αυτό, αλλά σκέφτεται». Ναι, δηλαδή ναι, ναι. Η δεύτερη οπτική ανάγνωση είναι να βλέπει στο μάτι της ότι σκέφτεται. Και όταν τελειώνει ο κύκλος και βλέπει ότι έχουν μέχρι... Τι, κάθεται... ηρεμή ναι. Και το ξαναεπαναλαμβάνει να το χαρεί το όλο. Δηλαδή η Μαριαλένα θέλει να μας πει ότι με το Σάκη δεν έχει τίποτα. Αυτό είναι άλλο. Το πρώτο είναι ότι ήταν τσιτωμένη. Ναι. Το δεύτερο, τι θέλει να μας πει η Μαριαλένα. Η Μαριαλένα θέλει να μας πει ότι με το Σάκη δεν τρέχει τίποτα. Ότι όλα τα έχει κάνει ο κακός ο Τζέιμς. Κάτσε, τι μας λέει γενικότερα. Ο Σάκης τα ίδια είπε, δεν τρέχει τίποτα. Από πού και ας πω. Σου λέω, τι λέει. Αυτό ακριβώς είπε. Αυτό είπε. Στο τριαντάφυλλο και κακός ο τριαντάφυλλος δεν του είπε. Ρε μεγάλε, να δουλεύεις χράτσα χρούτσα. Γύρισε και του είπε, δεν υπάρχει κάτι ερωτικό. Τελικά η εκπομπή σας είναι μια εκπομπή που δεν θα ολοκληρώσει κανείς ποτέ καμία φράση. Χρειάζεσαι ένα Νίκο να σου λέει, δεν σε διέκοψα. Και λέω και εγώ, δεν θα με παίξεις. Και είσαι και σήμερα και ωραίο αγόρι με τα κόκκινα. Με έχεις κρυφοκαψούρα, πες την αλήθεια, χρόνια τώρα. Αν δεν ήξερα... Καλά, δάστε τώρα. Μην, έλα, πάμε. Μην το προχωρήσω. Πάμε. Λοιπόν, Γιάννη, δεν έχει να πω τίποτα. Μιλάει με το Λιβάνι, τηλέφωνο. Μιλάει με το Λιβάνι, θα βγει να μας τα πει. Ποιος θα βγει να μας τα πει. Η Έλενα Πολυκάρπου το Λιβάνι. Αυτά που τις λέει ο Λιβάνις τις δημιουργούν γέλιο. Αυτά που λέμε εμείς τις δημιουργούν γέλιο. Θα δείξει. Μάλιστα, καλά. Εν πάση περιπτώσει. Εσείς δηλαδή θα τους βγάλετε όλους, τα πάντα. Ναι, ναι. Εμείς θα δούμε. Θα προσπαθήσουμε. Θα φανεί. Εγώ πάντως αυτό που θέλω να πω. Πιστεύω ότι εδώ υπάρχει και ένα θέατρο μεγάλο. Είναι δύο-τρία πράγματα. Είναι η κυριαρχία μιας στρατηγικής. Η στρατηγική σήμερα έχει ένα όνομα. Την προηγούμενη εβδομάδα το είδαμε. Φάτε τον Τζέιμς και τον Νίκο και τις παραφιάδες αυτού. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Και πάνω εκεί ανατρέπεται η ίδια η πραγματικότητα. Δηλαδή μας λένε πράγματα που σου σηκώνουν την τρίχα. Και είναι και ένα πράγμα που θαυμάζω στον Τζέιμς, ο οποίος δείχνει ότι δεν έχει αυτό το... μεσογειακό ταπεραμέντο που έχουμε. Αντρέα, να σου κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, του λένε τρομακτικά πράγματα και έχει μια ψυχραιμία που δεν τον θαυμάζω. Δεν εμπλέκεται με τον Τζέιμς καθόλου. Ποιος? Αυτή η ιστορία Σάκης Μαριαλένα Λιβάνης απ' έξω. Δεν έχει καμία σχέση με τον Τζέιμς. Ναι, αλλά δείχνει για μένα η μετατροπή της ομάδας στον μπλε προέρχεται από τη δράση της Μαριαλένας. Η Μαριαλένα έπιασε την παρεούλα τώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Τους μίλαγε, τους έλεγε και αρχίσανε μία-μία. Η Καρολίνα, η Νικολέτα, ο Μπόγδανος, ο Ασημακόπουλος. Και αλλάζανε και ξαφνικά, χωρίς να έχει συμβεί τίποτα. Δηλαδή, ό,τι έκανε ο Τζέιμς και ο Νίκος, διώχνοντας τον, πώς το λένε, τον, ποιος έφυγε. Τον παπά. Τον παπά. Μεταξύ μας μου λείπει ο παπάς πάρα πολύ. Όπως και εγώ. Και Δευτέρα θα είναι εδώ. Και μου λείπει ο παπάς. Ένα λεπτό. Και μου λείπει και ο παπάς σαν μία έξυπνη αντιπολίτευση στον Σάκη. Δηλαδή, στον Σάκη λέω. Στον Τζέιμς. Η αντιπολίτευση που κάνανε την βδομάδα που πέρασε στον Τζέιμς είναι πολύ χαμηλού επίπεδου. Λοιπόν, θέλω σε αυτό πολύ το σημείο. Χαμηλού χωρίς επίπεδου. Ωραία, θα τα πούμε συνέχεια απόδειξη, αυτά. Απόδειξη. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Και όταν σχολιάσουμε και την αποχώρηση του Παύλου, αλλά θέλω τώρα να δούμε λίγο την Έλενα, η οποία θα μας πει τι έκανε χθες το βράδυ ο Γιώργος Λιβάνης. Καλημέρα. Λοιπόν, ο Γιώργος Λιβάνης χθες το βράδυ ήταν στον Πειραιά. Όχι, κύριε Μικρούτσικη. Ήταν στον Πειραιά και έτρωγε βάφλες, pancakes, donuts. Με παρέα από ό,τι έμαθα, γιατί συνομίλησα κιόλας εκεί. Δεν ήταν μόνος του, ήταν με παρέα. Άρα ούτε το survivor είδε. Καλά, φαντάζομαι θα τον ενημέρωσαν.
100%. Απλά. Αυτό το ανέβασε ο Γιώργος που βλέπουμε τώρα να τσιμπήσει. Ναι. Α, τσιζκέικ είναι με σοκολάτα. Α, και εγώ νόμιζα πάνκεικ. Να γλυκαθεί το παιδί, παιδιά. Και παγωτό. Και μια μπάλα παγωτό. Κάσαμε τη λέξη. Έλα ρε, παιδιά. Δηλαδή τώρα θα τρελαθούμε τελείως. Είναι μέρα αυτό. Μετά δεν πήγε σπίτι του να το δει το survival. Έκατσε μέχρι αργά γενικά. Μισό λεπτό. Ήταν φαγωμένο. Να πάει και να δει στην τηλεόραση να φάει και από εκεί. Εγώ θα πω ότι είχε σοκολάτα μέσα. Αυτό δεν μου αρέσει που λες. Ποιο, που έφαγε κέρατο. Αδιαφορή, δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι αυτό. Δηλαδή πριν το έχω ακούσει να λένε Κατερίνα, κέρατο. Κατερίνα μου, θα σου πω κάτι τώρα. Γιατί αυτό που γίνεται. Ένα πει να βγαίνανε, εντάξει, μπορεί να ήταν και τίποτα ιδιαίτερο. Όχι, μα ήταν η σχέση τη. Ναι. Το λέει και η μία. Ναι, το αλλά αυτό δεν έχει χωρίσει με τον Τέντα αυτά. Αυτό που το αφήνει ο Λιβάνης και διαιωνίζεται πλέον αρχίζει και με φρικάρει. Παιδιά, δεν ασχολείται καν με αυτό. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν γίνεται, βρε Κατερίνα μου. Συγγνώμη, Αντρέα, και πε μου αν διαφωνεί. Τη στιγμή που ασχολείται η παραγωγή και ρίχνει το όνομά του. Κανονικότατα στο τραπέζι και ο ίδιος αισθάνεται έστω και στο ελάχιστο θυγμένος από αυτό που γίνεται. Γρηγόρη μου, δεν είναι έτσι όμως. Άσε με να το πω, ρε άνθρωπε του Θεού. Έπρεπε να βγει και να πει για να το τελειώσει ότι εγώ, παιδιά, δεν έχω καμία σχέση με τη Μαριαλένα και ωραία, παρακαλώ. Έλα να πάρω τον τηλέφωνο. Τον έχω πάρει, το έχω στείλει και μήνυμα. Παιδιά, να σας πω κάτι όμως. Αν μίλαγε, θα λέγαμε γιατί μίλησε. Δεν μιλάει, λέμε γιατί δεν μιλάει. Έλενα, και να σου πω και άκου, Γρηγόρη. Δεν θα λέγαμε γιατί μίλησε αν έβγαινε και έλεγε από την αρχή, σας παρακαλώ. Μη χρησιμοποιείτε το όνομά μου, δεν έχω καμία σχέση με τη Μαριαλένα. Τελεία. Τι εννοείς, να πάρει την παραγωγή του Survivor να πει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό που γίνεται τώρα τον εξυπηρετεί απόλυτα. Εάν ήθελα να το τελειώσει, θα το είχε τελειώσει με άλλους τρόπους. Ο τρόπος του δημιουργεί αυτή τη μυθολογία. Εγώ διαφωνώ, παιδιά. Είτε τον εξυπηρετεί, είτε είναι χαζή παραμυθολογία. Τι διαφωνείς, βρε Κώστα. Παιδιά, δεν ασχολείται ο Άννα. Για να τελειώσει το λιβάνι, μόλις ξυπνήσει. Και τον αγαπάω και τον εκτιμάω και γι' αυτό το λέω. Και επειδή έχουμε μιλήσει και στο τηλέφωνο. Είναι κύριος. Με αγάπη ο άνθρωπος. Πάμε τώρα στην αποχώρηση, γιατί είχαμε και ένταση. Δουλεύει για αυτό το καλό παιδί ο Παύλος Χρήσλα μου. Αγαπημένος μου. Ο Παύλος αποχώρησε και αποχώρησε αφού βέβαια πρώτα τα έχωσε στον Τζέιμς και τον Νίκο. Γιατί το πραγματικό πρόβλημα στο συμβούλιο χτες ήταν ο Τζέιμς που τον στείνανε συνεχώς στον τοίχο γιατί δεν τη γλίτωσε από κανέναν. Φαντάζομαι ότι ακόμα και ο Ασημακόπουλος καταφέρθηκε εναντίον του Τζέιμς γιατί θεωρεί ότι του είπαν πράγματα απ' έξω, του τα μετέφεραν και έτσι άρχισε να αλλάζει η συμπεριφορά του. Α, για να το δούμε αυτό το κομμάτι, δεν το είδα. James, θέλω να μείνω, αλλά θέλω παραπάνω να μείνω Νίκος. Άμα φύγω εγώ, θα πάω να προσέχω τη Γερμανίδα του James, μην του τη φάνε. Παύλο, τους βασικούς στόχους τους έχω ολοκληρώσει. Ο πιο σημαντικός στόχος είναι οι εμπειρίες και ο δεύτερος είναι τα φιλαράκια που έχω κάνει. Τριαντάφυλλε, με το που αποχώρησε ο αδελφός Αλέξης Παπάς, σε είδα... Ξαφνικά ανάρχισε πολύ κοντά με τον Ηλία. Πολύ κοντά όμως. Τον Ηλία, Γιώργο, μου έχουμε τσαγωθεί άπειρες φορές. Μετά από 2-3 ώρες, μόλις με κοιτάξει και τον κοιτάξω, γελάμε. Αγκαλιές, πάμε αύριο αγώνισμα. Βγήκα σε κάποιες έτσι, ψηφοφορίες και είπα για το καλό της ομάδας ότι πρέπει να ψηφιστώ εγώ, είναι το πιο δίκαιο. Και αυτό όλα τα παιδιά το έχουν εκτιμήσει. Πιστεύεις ότι το γεγονός ότι έχεις βγει 9 φορές υποψήφιος και 9 φορές έχεις παραμείνει. Να έχει επηρεάσει κάποιους συμπαίκτες σου. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό είναι αληθινό από τα παιδιά. Αν θυμάμαι καλά, σε μια φάση ήταν όλη η ομάδα απέναντι στον Τριαντάφυλλο. Ερχόταν η μια κατηγορία μετά την άλλη και ξαφνικά είναι οικογένεια. Εμένα αυτό με ξαφνιάζει και όντως το θεωρώ ένα μεγάλο γύρισμα πιφτέκας. Εγώ θέλω να πω κάτι στον Νίκο και στον Τζέιμς. Έχουν συνέχεια μια έτσι στάση επιθετική προς όλους εδώ πέρα που βρισκόμαστε μέσα στο παιχνίδι. Εσύ, Τζέιμς, για τον Τριαντάφυλλο μίλαγες ειρωνικά, είχες ένα ύφος γενικά περίεργο στο παιχνίδι και μετά από κάποιες αφήξεις που είχαν γίνει στο παιχνίδι που είχαν έρθει νέες παίκτριες. Μου το είχες να πει αυτό πριν 3 μήνες. Είχες αλλάξει τελείως συμπεριφορά. Δεν ήσουν ο Τζέιμς όταν ήσουν στην αρχή του παιχνιδιού. Όταν έπαιρνες πληροφορίες απ' έξω και έπαιρνες κάποια μηνύματα, άλλαζε ο Τζέιμς. Γινόταν ένας άλλος Τζέιμς. Από ειρωνικός γινόταν ένα παιδί πιο προσιτό, πιο του λαού. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τώρα πόσο ειρωνικός ήταν ο Τζέιμς παλιότερα. Και ξαφνικά πώς άλλαξε και έγινε ο Κακομοίρης, ας πούμε, που είναι στη γωνία. Τέλος πάντων. Κακομοίρης? Ναι, αυτό δεν είσαι. Δεν λες ότι εγώ τι έχω κάνει και ποιος ασχολείται. Γιατί μιλάτε για την ομάδα μας. Ηλία, ρωτάμε τι έχω κάνει εγώ και ο Νίκος. Και δεν έχει απαντήσει κανένας. Τι σας έχουμε κάνει, κανείς δεν απαντάει. Δεν δέχομαι το χαρακτηρισμό Κακομοίρης. Αγόρι μου, μάλλον δεν μιλάμε εδώ πέρα. Είπες αυτό. Κάνεις μια λέξη πάλι και πας να τα αλλάξεις όλα. Άκουσε με που μιλάω.
από εκεί πέρα που ήσουν πιτσαρίες, ιστορίες, λεωφορεία, ξαφνικά είσαι έτσι και λες τι έχω κάνει ρε παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο βλέπουν εχθρούς ή θέλουν να βλέπουν εχθρούς στα πρόσωπά μας. Θέλετε τα 11 άτομα αύριο, ηρεμία, σε μια καλύβα να διαλέξουμε, γύρω-γύρω να κάτσουμε και να πούμε ο καθένας ένα συμβούλιο δυνατό. Όλοι το θέλετε, παιδιά. Ναι. Όταν είχε μπει μέσα στο παιχνίδι ο Ταυλαδάκης, ο Σάκης κτλ., είχε έρθει μια πληροφορία απ' έξω ότι είμαστε οι πιο μισητοί παίχτες. Συγκεκριμένα μιλάνε. Ποιο σου το είχε πει, ο Ταυλαδάκης, αλλά και ο Σάκης μου είπε ότι το είναι πιο ψαγμένος και ίσως λέει την αλήθεια. Ίσως. Η στάση μας και τα πιστεύω μας δεν νομίζω να αλλάξαν κάπου. Μου λέει ο Νίκος, ρε, ξέρεις κάτι. Τότε στο συμβούλιο που έφυγε ο παπάς, λέει ο Λιανός τον παπά, Αλέξη, θεωρείς ότι αν φύγεις ανοίγει ο δρόμος για τον τελικό για τον Τζέιμς. Και εγώ είχα δει, λέει, και τον Ηλία και τον Σάκη να γελάνε όταν έκανε αυτό το ερώτημα. Ό,τι να είναι. Και λέω στον Νίκο, ρε, συγνωμίζεις να έχει να κάνει αυτό. Δεν σε ειρωνεύομαι, μην ξαναγελάσεις, φίλε μου. Γιατί θα γίνει. Δεν σε ειρωνεύομαι. Γιατί θα γίνει. Σε ειρωνεύομαι. Εσύ δεν ειρωνεύεσαι. Αυτή ήταν η αντίδρασή σου. Εσύ δεν κάνεις όλη την ώρα. Αυτή ήταν η αντίδρασή σου. Λέω στον Νίκο. Ποτέ δεν ήταν η αντίδρασή σου. Αυτό ήταν το γεγονός που έκανε το κλικ. Μπράβο. Άμα ήθελα εγώ να είμαστε στον τελικό, θα έπαιρνα το μέρος του παπά και θα σε βάραγα στον. Θα πολέμαγα μαζί του. Ηλία, εγώ σε θεωρώ καλό παιδί. Δεν θεωρώ ότι έχεις μια στρατηγική έτσι μπαμ, αλλά θεωρώ ότι μπορείς να επηρεαστείς από διάφορα πράγματα. Η αλλαγή στάσης, όπως είδαμε, φάνηκε και στα αγωνίσματα, γιατί υπήρχε και ξεφτύλισμα, δεν ήταν για ένα πόντο διαφορά. Φάνηκε και η αρνητικότητα και φάνηκαν όλα. Τώρα μην κουρεδευόμαστε, τα έχουμε ξαναπεί ναι, και τα ξαναλέμε. Ναι, το ότι εμείς είμαστε αρνητικοί και εσείς είστε οι θετικοί, εμένα αυτό με τρελαίνει. Να τελειώσω. Με τρελαίνει κανείς αυτό. Να τελειώσω. Αυτή η υποκρισία που ακούω αυτή τη στιγμή. Είπε κανείς ότι είναι θετικοί. Βάζετε εκτός εαυτού, παιδιά. Μα δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που κάνετε. Δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο. Είστε απίστευτοι. Ο φίλος σου μου μιλάει. Ναι, αλλά μίλαγα εγώ και πετάχτηκες. Είπα στο προηγούμενο συμβούλιο. Ακούω τα δύο παιδιά να φέρουν εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να θεωρούνται μειονότητα, να θέλουν να λένε ότι οι 8 απομακρύνθηκαν από τους 2 και όχι οι 2 από τους 8. Είπε πριν λίγο ο Τζέιμς ότι δεν έχω τσακωθεί ποτέ με κανέναν να μας πούνε τι έχει γίνει. Έχει τσακωθεί αναδρομικά, άπειρες φορές με την Ελευθερία Ελευθερίου που εγώ όταν ήρθα έκλαιγε με μαύρο δάκρυ. Έχω δεχτεί προσωπική επίθεση από τον Τζέιμς. Είχαν τεράστιο θέμα με τον Αλέξη Παπά. Με την Ελευθερία. Και να ξαναέμπαινα από την αρχή στο παιχνίδι, νομίζω πάλι θα τσακωνόμασταν και δεν μετανιώνω για κάτι που έχει γίνει. Με τον παπά, 100 φορές να παίζαμε μαζί, να ήμασταν συμπαίκτες 100 χρόνια, η άποψή μου για εκείνον δεν θα άλλαζε, ούτε η συμπεριφορά μου απέναντί του. Βλέποντας και ακούγοντας όλα αυτά που έχουν διαδραματιστεί σήμερα, μου μοιάζει λίγο με τον Άλεξ, παπά. Δηλαδή, ίσως και γι' αυτό έβλεπω ένα στον καθρέφτη του άλλου. Έβλεπω ένα στον καθρέφτη του άλλου και αυτό δεν μπορούσε να συνυπάρχουν. Οπότε κλείνοντας, ναι, πιστεύω δεν θα μείνει ο Τζέιμς στο παιχνίδι. Ο παίκτης που αποχωρεί είναι. Ο Παύλος Γαλακτερός. Χαίρομαι πάρα πολύ που μέσα στο παιχνίδι έχω δείξει ακριβώς ποιος είμαι. Πώς πιστεύεις ότι θα συνεχίσει η μπλε ομάδα? Δύσκολα. Όχι μόνο η μπλε ομάδα, αλλά και η κόκκινη. Έχει να κάνει με τα δύο παιδιά που όλα νομίζουν ότι γυρνάνε γύρω από αυτούς και ότι όλοι είναι εναντίον τους. Μπορείς να αποχαιρετήσεις τους συμπαίκτες σου και να αποχωρήσεις. Γεια σου, γλυκούλα μου. Ευχαριστάς πολύ περισσότερα. Ευχαριστάς. Γεια σου, γλυκούλα μου. Γεια σου. Καλώς τα ξέρω. Ευχαριστώ. Γεια σου. Να φας κοϊνάρες, ε. Έλα, με χαρά. Γεια σου, τάφη μου. Θα σε καλά, δεξιά μου. Σε εγώ, ρε, θα το πούμε έξω, ρε, στο πάρτι. Θα τραγουδήσουμε. Για τον Παύλο να πούμε ότι ήταν μια αξιοπρεπέστατη παρουσία. Και μ' άρεσε πολύ και ο τρόπος που έφυγε, αυτά που είπε. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Παρόλα αυτά που λες, εάν δεν έβγαινε μπροστά να υπερασπιστεί τον κόρο και να ταχώσει τον Τζέιμς, θα ήταν ακόμα μέσα. Και θα πει ο Ανδρέας τα σχόλιά του, αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση και θέλω να το σχολιάσει, που σε όλο αυτό το συμβούλιο ο κόρο δεν άνοιξε το στόμα του. Θέλω, ναι.
Θες να ξεκινήσω με αυτό. Ήταν ο μόνος. Γιατί εγώ σου μιλήσω άλλα πράγματα. Ναι, εντάξει, για αυτό ναι, λόγο ναι, πιστεύει ναι, δηλαδή... ότι έφυγε ο Παύλος. Ποιο ήταν το λάθος του Παύλου. Ποιο ήταν το λάθος του Παύλου. Ότι έπεσε απέναντι σε αυτά τα δύο παιδιά. Ναι. Αυτά τα δύο παιδιά. Απ' τη μια έχουμε ίσως την πιο αυθεντική φυσιογνωμία εκεί μέσα, τον Νίκο. Αυθεντικό ναι, 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 άτομο. Βέβαια. Το οποίο τον παραξηγήσαμε. Εγώ τον είχα παραξηγήσει. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς η ανικανότητά του να μιλάει. Δεν είναι τόσο η ανικανότητα. Το έχουμε συνηθίσει στην τηλεόραση. Η χρειά της φωνής. Η χρειά της φωνής. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Είσαι, έχουμε δουλέψει μαζί εμείς. Είμαι με αυτό είναι η χρειά. Η άρθρωση μαζί και με τη χρειά. Αυτό το πράγμα μου τον έκανε αρχικά αντιπαθητικό. Και τώρα, όταν τον ακούω, μου είναι συμπαθέστατη και η χρειά. Γιατί, γιατί η προσωπικότητά του κατάφερε ταυτίζεται να με κερδίσει. Συν το γεγονός, να ολοκληρώσω, αν θέλετε. Συν το γεγονός ότι ενώ πιστεύαμε ότι δεν είναι, ότι είναι φερέφωνο, ότι είναι αυτό. Παιδιά, έχει μια λογική, κάνει κάτι παρατηρήσεις, κάτι εύστοχα πράγματα που δείχνει ότι είναι ένα έξυπνο παλικάρι. Είναι και όμορφος, για να μην λέμε γιατί. Απλά είναι ο τονισμός της φωνής του περίεργος. Ένας είναι αυτός, ο πιο αυθεντικός όπως είπα. Και έχουμε και τον πιο έξυπνο. Ο James. Ο οποίος έχει εκτός από την εξυπνάδα μια αυτοσυγκράτηση η οποία φτάνει στα όρια να μου σπάει τα νεύρα. Δηλαδή, λέω, δεν εξεγείρεσαι ρε μπαγάσα. Όχι, κάθεται, δίνει μετρημένες απαντήσεις, περιμένει, ακούει τα εξαμάξη. Αυτό το ντουέτο δε έχει αναπτύξει ένα είδος φιλίας που ο κόσμος θέλει να βλέπει, τέτοιους φίλους και μάλιστα τους ενισχύει. Παράδειγμα, ο Τσάκας με τον κουμπάρο του. Με το πρόεδρο. Ήταν δύο παιδιά δεμένα και εδώ έχουμε μετά από 20 χρόνια αντίστοιχα μια τέτοια φιλία. Ναι, έναντι αυτής της φιλίας έρχονται λυκοφιλίες μπιφτεκάτες. Από την άλλη μεριά. Και έρχονται οι μπιφτεκά άνθρωποι να πουν κάτι σε αυτούς τους δύο. Και επειδή δεν έχουν. Να το ρε, Αντρέα. Επειδή δεν έχουν. Κάτι όμως για τον τελικό, γιατί ακόμα δεν έχουμε τον τελικό. Να το ρε, Αντρέα. Θυμάμαι μια σκηνή που δεν μου άρεσε. Αυτή. Γιατί δεν μου άρεσε. Τώρα είναι μετά από πίεση πολύ μεγάλη. Και τα σπάει όλα. Και λίγα έκανε. Ναι, και λίγα έκανε. Όχι, λέω εγώ ένα παιδάκι το ήταν ήλικα. Μετά από δύο λεπτά από αυτό μπήκα μέσα και του μίλησα. Ήταν τρεμάμενος. Σοκαρισμένος. Και είναι πρώτη φορά που γινόταν κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν τους είδε άνθρωπος. Ήταν με κάμερες. Δεν είναι αυτά που πάνε και τους τραβάνε. Αυτό που γίνεται τώρα στο Survivor και σε όλα τα Survivor. Όπως δηλαδή, μη υποψιασμένοι. Άρα, ναι, αυτή η φιλία σου θυμίζει του James και του Νίκου. Ναι, και ο κόσμος, δεν το είπα για να θυμίσω αυτό, όσο ότι εκτιμάει τέτοιες φιλίες και απόδειξε και χτες. Γιατί χτες, θα πω το εξής, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη ψηφοφορία. Για ποιο λόγο, θα μου πεις, είμαστε στον τελικό. Ήταν δύσκολη για τους εξής λόγους. Γιατί απέναντί τους είχαν το συμπαθέστατο σε όλους και ανερχόμενο Παύλο. Βέβαια. Με δυναμική, βέβαια. Ανερχόμενος, γιατί θα μπορούσες να πεις παλτουδιά. Άσε με. Όχι, όχι. Έφτασε να είναι από τους πολύ καλούς. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, αυτοί ήταν δύο. Η άποψη των υπολείπων ήταν να σπάσουμε αυτή τη διάδα. Πολύ πιθανό αν έφευγε ο James να αποχωρούσε και ο Νίκος. Το ανάποδο δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Ένας που εκτιμάει τον James εκτιμάει και τον Νίκο. Ένας που εκτιμάει τον Νίκο εκτιμάει και τον James. Όταν λοιπόν έχει να ψηφίσει θετικά και όχι αρνητικά, θετικά και όχι αρνητικά, έχει. Αγαπάω τον James, ψηφίζω τον James. Αγαπάω τον Νίκο, ψηφίζω τον Νίκο. Αγαπάω τον Παύλο, ψηφίζω τον Παύλο. Όμως αυτοί που συμπαθούν Νίκο και Παύλο είναι διηρημένοι δια του δύο, περίπου. Σωστό. Ενώ του Παύλου τον ψηφίζουν. Όλοι του Παύλου, όλοι εναντίον του James, όλοι εναντίον του Νίκου και όλοι οι υπόλοιποι παίχτες που είδαμε να συνεταιρίζονται για να σπάσει το ντουετάκι. Άρα δεν ήταν ο Παύλος. Ο Παύλος εκπροσωπούσε μία συνομοσπονδία
όλων των πραγμάτων. Προσεπίρωση. Απλά... Κοίτα, λοιπόν, προσεπίρωση στα ποσοστά. Αυτά είναι που κυκλοφορούν και δεν ξέρουμε αν ισχύουν, εντάξει. Ναι. Ξαναλέμε αυτό. Δεν μου λέει εμένα τίποτα αυτές τις πληροφορίες, παιδιά. Είναι 36% James, 34% Νίκο. Είναι δηλαδή στο τσακ. Βέβαια, ξαναλέω ότι αυτά έχουν διαρρεύσει. Διάβασα και το χάρτη του Λεμπιδάκη που λέω ότι δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν, αλλά εντάξει, μην είναι μια διαρρεύση. Ήταν πάντως. Μην μείνουμε σε εικασίες. Αυτό που ξέρουμε είναι το Γιουγουίκλα, ότι από τους τρεις που κανονικά, έτσι όπως με την ανάλυση που έκανα, ότι όσοι δεν θέλουν τον Τζέιμς, όσοι δεν θέλουν τον Νίκο, όσοι δεν θέλουν από τους παίχτες και αντίστοιχα οι οπαδοί αυτών θα ψήφιζαν τον Παύλο που είναι συμπαθής, δεν είναι αντιπαθής. Ναι, ακριβώς. Απλά υπήρχε πολλής κόσμος, εγώ ξέρω κόσμο που δεν θα ψήφιζε, ρεύμα... σου λέει θέλω να μείνει ο Τζέιμς και ψήφισαν υπάρχει τον Τζέιμς. Υπάρχει ρεύμα ενάντια στην μπιφτέκα. Υπάρχει ναι. Αντιμπιφτέκα ρεύμα. Μάλιστα. Υπάρχει ρεύμα υπέρ των δύο φύλων και υπάρχει και ένα ρεύμα ευτυχώς υπέρ μιας λογικής που εκπέμπεται κυρίως από τον Τζέιμς και από τον Νίκο. Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο, ότι ο Παύλος μπήκε λίγο αργότερα, mm-hmm. οπότε σου λέω ότι οι άλλοι ήταν δύο μήνες πριν. Έχουν, είναι λίγο το πιο δίκαιο σενάριο. Έχουν κουραστεί πολύ, οπότε τους αξίζει περισσότερο να είναι και πιο κοντά στο μεγάλο έπαθλο. Είμαι φανατικός του παπά. Τι θα ψήφιζα χτες? Αν είμαι φανατικός, ρε παιδί μου. Τον Παύλο θα ψήφιζες. Λοιπόν, τι μου λες, μπήκε αργά. Εκπροσωπούσε στην Ομοσπονδία. Μάλιστα. Δηλαδή οι δύο ήταν, οι δύο χτες ήταν εναντίον του Παύλου που έκφραζε όλους τους υπόλοιπους. Είναι πολύ περισσότεροι αυτό εναντίον τους. Αυτό ξέρεις τι πρόκριμα είναι. Ότι αυτοί οι δύο, επειδή δεν είναι... Αν βγαίνανε μόνο δύο στον τάκο, θα μπορούσες να τους σπάσεις. Ναι. Αφού δεν βγαίνουν δύο, μάλιστα, να ξέρεις... Ένας μόνο τρόπος είναι να σπάει στη διάδα. Το ξέρετε τον τρόπο? Ένας. Μπράβο. Έχουμε συνεργαστεί εμείς οι δύο. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς αντέδρασε. Άφησε με να σου πω. Χάνουν τον πρώτο αγώνα αυτοί. Προτείνουν τον έναν. Mm. Βγαίνει, πώς το λένε, αυτός που θα δώσει τον δεύτερο. Όχι ένας από τους δύο. Ωραία. Άρα θα δώσει τον άλλον. Ναι. Και αν κάτσουν και χάσουν οι κόκκινοι, θα βγει τριαντάφυλλος. Και πούνε να βγάλουμε τον τριαντάφυλλο, θα έχουμε τριαντάφυλλο James Νίκο και εκεί σωστά, δεν είναι σίγουρο, υπάρχει πολύ μεγάλη σωστά πιθανότητα να φύγει ή ο Νίκος ή ο James. Μόνο αυτός ο τρόπος. Όλους τους άλλους παίκτες βάλτε τους μου 30. Και τον Ατζούν βάλε απέναντι, δεν θα χάσει. Αντίο σας. Μάλιστα. Μπορεί να έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Έχω απόλυτο δίκιο. Ρώτα τον Γρηγόρη. Έχει συνεργαστεί μαζί. Θέλω να δούμε λίγο την αντίδραση του παπά του Παύλου. Πάμε λίγο να δούμε. Γιατί αμέσως μετά την αποχώρηση του Παύλου, του γιού του, ο Νάσος Γαλακτερός έκανε μία ανάρτηση με μία φωτογραφία που ανέβασε που είναι αγκαλιασμένος ο Παύλος με όλους τους συμπαίκτες του και έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Έγραψε ή το. Η μεγαλύτερη νίκη του Παύλου είναι η βαθιά αγάπη, η εκτίμηση και ο θαυμασμός των συμπαικτών του. Των ανθρώπων δηλαδή που τον γνώρισαν πριν από 3 μήνες και περνούν μαζί του 24 ώρες το 24ωρο σε συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά ακόμη και τον πιο αγνό άνθρωπο. Υπάρχει μεγαλύτερο επίτευγμα από αυτό? Πολύ καλό κείμενο. Και να πω ότι το συγκεκριμένο το αναδημοσίευσε λίγο μετά και η Νάνση Ζαμπέτογλου στο δικό της λογαριασμό. Μάλιστα. Λοιπόν, Έλενά μου, θα μας πας μέχρι την Κόρινθο να μας πεις τι έγινε εκεί στο χωριό του Νίκου. Τη στιγμή που έμεινε ο Νίκος μες στο παιχνίδι. Πραγματικά ήταν γάμος, κανονικός γάμος. Δηλαδή, όταν ο Μπάρντης παντρευτεί, δεν ξέρω τι πυροτεχνήματα, γιατί ήταν τα παιδιά. Κάηκε το ζευγολατιό. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όποτε είναι υποψήφιος ο Μπάρντης, δεν ξέρω τι γίνεται. Πρέπει να καίνε το χωριό. Γιατί το έχουμε ξαναδεί αυτό σκηνικό. Είναι η δεύτερη φορά και είναι όλο το χωριό. Από το δήμαρχο. Να πούμε, Έλενα μου, ότι επειδή ακριβώς ήταν η ψηφοφορία πολύ δύσκολη, έγινε μια τεράστια, και το ξέρω από μέσα, συσπήρωση των κατοίκων της περιοχής από τα πολύ ψηλά κλιμάκια μέχρι τα πολύ χαμηλά. Έδωσε εντολή, παιδί μου. Η τοπική αυτοδιοίκηση δόθηκε εντολή. Και να σου πω κάτι, αν δεν με καλέσετε στην Κόρινθο, θα έρθω από μόνη μου. Αυτό είναι το θέμα. Καλά, δεν τίποτα, μισή ώρα είναι. Αυτό, θα πάω. Μετά το εμβόλιο. Μάλιστα, εμβολιάστηκε. Λοιπόν, θέλω να πάμε στον Γιώργο Λιανό, ο οποίος μίλησε στο πρωί στη ραδιοφωνική τεχνική σφαίρα.
Και δεν είπε μόνο για την αποχώρηση, αλλά σχολίασε και τη Μαργαλένα και το Σάκη. Σχολίασε λοιπόν αυτό που συζητάμε όλοι εδώ, γιατί βεβαίως χθες είχαμε τα αποκαλυτήρια του Τριαντάφυλλου, ο οποίος ουσιαστικά μας είπε ότι κάτι συμβαίνει μεταξύ τους. Κάτι συμβαίνει, ρε Σιγιάννη. Ε, πώς θα το πω, ρε παιδιά, το λέω ευγενικά. Χράτσα, χρούζα και χλαπαχλούπα. Ακόμα χειρότερο το χλαπαχλούπα, αν με επιτρέπετε. Και χλαπαχλούπα. Νόμιζα μόνο στο χράτσα, χρούζα και χλαπαχλούπα που καταλαβαίνει. Όταν ήμουν στη θέση του Λιβάνη, όταν επέστρεφε η Μαργαλένα, να πετάμε και το εγώ μαζί σου. Πάμε να το δούμε. Τι κουκλάρα κοπέλα που έχει ο καφετζής, ο Τζέιμς. Δεν την έχω δει. Έφτασε. Φίλε. Α, ήταν το έπαθλο επικοινωνίας, ναι, και μίλησε με τη Μαξίν. Η Μαξίν είναι Μαξίν. Η οποία πρόσεξε, είναι πρώην του, αλλά αυτός θέλει μπασκέ. Το αναθερμάνει. Ναι, αλλά είπε ο άνθρωπος. Θέλει μπασκέ, αλλά την πέφτει και σε άλλες. Πώς θέλει και μπασκέ. Νάντζι. Τι. Πέστε μου, πόσοι από εσάς πιστεύατε ότι θα έφευγε ο Παύλος χθες. Εγώ να σου πω ένα λίγο ντεμή. Γιατί είδα ότι είχε μεγάλο τέτοιο να πούμε υποστήριξη. Μεγάλο τέτοιο. Εξηγήσου ότι θες να πεις Γιώργο, μεγάλο τέτοιο. Εντάξει, μία φορά είχαμε πάει στο ντους. Τέλος πάντων, και είχε μεγάλο μουστάκι ο Παύλος. Να σου πω τώρα, σοβαρά. Δεν ήταν και στα στοιχήματα πάνω-πάνω, σας είπα. Τόσο γλυκό παιδί ο Παύλος. Συγγνώμη, δεν σας έλεγα ότι θα φύγει ο Παύλος, γιατί δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι. Δεν είναι δημοφιλής. Ότι άλλοι δύο έχουν... Έχεις το κληρονομικό χάρισμα, δεν μετράει. Μα είναι ο Μπάρτσης δημοφιλής, τώρα θα τρελαθούμε. Όχι, σας έλεγα ότι λογικά οι άλλοι δύο έχουν χτίσει περισσότερο κόσμο τόσο καιρό που είναι. Τι να πω, δεν ξέρω, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Άλλοι είναι πέντε μήνες και ο Παύλος είχε πει νομίζω 2,5-3 κάπου εκεί. Είδαμε χθες πρώτη φορά η Μαργιαλένα να μιλάει για τον σύντροφό της που είναι έξω. Αλήθεια. Ναι, τον έψαχνε. Δεν έστειλε στο επικοινωνία. Κάτσετε. Τι έκανε. Είπε ότι ελπίζω να καταλάβει ο Γιώργος. Λίγο χαμηλά. Σοβαρά, περίμενε. Και εγώ δεν το είδα αυτό. Συγγνώμη. Παρακαλώ, σοβαρά τώρα. Άμα θέλει να το εξηγήσει, την καταλαβαίνω. Εντάξει, σοβαρά τώρα. Όχι, να με εξηγήσει, θα το δεχτώ. Εσύ, δηλαδή, τώρα θα. Ναι, εσύ γρήγορα τώρα, δηλαδή, στη φάση αυτή θα περίμενε να εξηγήσει. Από μένα δεν θα βρίσκε ούτε το πουκάμισό μου. Γιατί τώρα, είσαστε υπερβολικοί. Ούτε το πουκάμισό μου. Άστα αυτά τώρα. Τα κάνουμε τηλεοράσει και φαίνονται. Δηλαδή, τώρα σοβαρά. Ότι να δεχτώ ένα τηλεφώνημα. Φώνημα, να τη πω όλα καλά, δεν έγινε τίποτα. Μια χαρά. Να είσαι καλά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει. Γιατί δεν θα τη δεχόσουν πίσω. Πίσω. Σου έρχεται τώρα, περίμενε. Όχι, έλα, έλα τώρα. Πραγματικά τι ρώτησε, γιατί δεν έστειλε. Το Γρηγόρη ρωτά τώρα, sorry. Θέλω να σου πω ότι αν ήταν στην ίδια παρέα, ας πούμε ήταν στους μπλε ο Σάκης. Ναι. Πιστεύεις θα έλεγε μπροστά του αυτός καθήμενος στον καναπέ. Ναι. Γιατί δεν έστειλε μήνυμα ο Γιώργος. Ναι. Τι λες, ρε. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά. Γιώργο, εσύ θα βρεις και τίποτα από σένα στην επιστροφή. Από μένα. Ούτε γόπα. Άσε ρε, μάγκα. Και από μένα. Ναι, εντάξει. Ούτε γόπα. Καλέ, ούτε τρίχα. Είναι δυνατόν. Τίποτα. Δεν το συζητώ. Εντάξει. Πάντως, εκτός από την πλάκα που κάνει ο Γιώργος που είναι ωραία και ο Γρηγόρης, κάτι έξυπνο παρατηρήσει, αλλά κυρίως πλάκα κάνανε γιατί δεν του ερχόταν και έλεγε μεγάλο τέτοιο και έπαιξε στο σεξιστικό. Ναι. Όλες οι αναλύσεις που άκουσα εκεί πέρα είναι όλες άρεσμένες κουκουνάρες. Είναι λίγο πιο χειριστικές, γιατί όχι. Άκουσα λιγότερο χρόνο είχε μέσα αυτά. Δεν, δηλαδή, άμα κάτσεις και το βάλεις κάτω και σκεφτείς και έχεις στοιχεία, δεν λες. Αλλά εντάξει, μπορεί να. Πιάνουν λίγο πιο επιδερμικά. Έχουν τη χαρά να έχουν τον Γιώργο να βγαίνει κάθε μέρα, άρα μπορούν να βγάλουν. Δεν θέλει. Από την παραγωγή ο Γιώργος. Όχι πληροφορίες. Επειδή ο Γιώργος Αντρέα έχει έρθει αρκετές φορές. Σε δύσκολη θέση. Δεν είπα πληροφορίες. Κατάλαβα τι είπες. Και ακόμα και πλάκα που έκανε ο Γιώργος συμμετέχοντας σε αυτή την κουβέντα, κατηγορήθηκε μετά και πετσοκόφτηκε. Είναι πολύ προσεκτικός, βλέπεις. Ακούει και δεν μιλάει. Καλά, φταίει και ο ίδιος με εκείνη την ιστορία που είχε πει παιδιά μοντάζ και μετά βγήκε και αποθέωνε το μοντάζ. Είπες πριν για τον Τριαντάφυλλο. Είπες πριν για τον Τριαντάφυλλο, θα μπορούσε να σπάσει αυτή τη διάδα. Γιάννη μου, ο Τζέιμς προσπαθεί λίγο να πλησιάσει τον Τριαντάφυλλο. Όχι μόνο ο Τζέιμς μπορώ να σου πω, γιατί από τη μια έχουμε τον πανέξυπνο Τζέιμς. Θα το πει να κάνουν απλά μια παρένθεση. Το χτεσινό αποτέλεσμα ήταν πρόκριμα καταιγίδας μπιφτέκας. Δεν μου αρέσει ο όρος, αλλά είναι κυρία κυριαρχή. Μπιφτέκας με την έννοια πια. Καταλαβαίνουν όλοι ότι αυτό το ντουέτο είναι αχτύπητο. Άρα, αφού δεν μπορούν να φύγουν. Του λέει πάμε εκεί. Πάμε Μεσολαμβίας. Άρα, όλοι αυτοί οι 8 που βλέπετε θα δείτε σιγά σιγά να ρίχνουν νερό στο κρασί τους, γιατί δεν μπορούν να τους διασπάσουν. Αν ήταν μέσα ο παπάς.
Θα έλεγε το σχέδιο που είπα εγώ πριν. Μα Αντρέα μου, να θες τον παπά ξανά μέσα. Να το βάλω τις καρισσισμένες. Κοίτα κάτι, ότι μου λείπει... Αν έρθεις εδώ θα είναι. Δεν θα είναι καλά, να το πούμε. Ότι μου λείπει ο παπάς. Τοξικός, ξετοξικός. Ότι μου λείπει ο παπάς. Ήταν μια αντιπολίτευση δαιμονική. Εδώ, για να του κάνουν αντιπολίτευση του James, μιλάγανε για στοιχεία πριν τρεις μήνες. Τους κάνει πλάκα ο James. Παιδιά, είναι κωμωδία. Μα τους κάνει πλάκα, αλλά την πληρώνουμε εμείς. Ναι, να ακούμε το 1900 τόσο, γιατί δεν μου γέλασες στην ελευθερία και αυτό. Ενώ ο παπάς θα ήταν κουκιά μετρημένα. Θα τράβαγε και μία σάπια ντομάτα. Θα τράβαγε και μία αυτό. Γιάννη μου, Γιάννη μου, το τριαντάφυλλο που λέγαμε. Πάμε λοιπόν στο σήμερα και πρέπει να δούμε τι γίνεται με το τριαντάφυλλο, παιδιά. Γιατί υπάρχουν δύο που διεκδικούν, δύο μνηστήρες. Από τη μια λοιπόν είναι ο πολύ έξυπνος James που λέει και ο Αντρέας. Και από την άλλη ο πανούργος ο Σάκης που θέλουν να τον κάνουν υποχείριο εδώ που τα λέμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει συμβεί με το ταφάκι τους. Για να δούμε για το πενταφάκι. Το ταφάκι. Αυτό που μ' άρεσε σήμερα πολύ είναι ότι γυρίσαμε στα παιχνίδια σαν μια γροθιά, ο ένας βοήθαγε τον άλλον. Ρε παιδιά, με μια νίκη βλέπω ότι... Μουνιάσατε, παιδιά. Όλα είναι τέλεια. Ρε μπράβο σας, πραγματικά. Λίγες ώρες πριν στο συμβούλιο να γίνεται χαμός και τώρα με μια νίκη και ένα φαγητό. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, δηλαδή εγώ άμα... Θα θέλω να περάσουν και λίγες ώρες, λίγες μέρες. Αυτό τώρα, παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται. Χαθήσαμε, είδαμε τι φταίει. Αφήσαμε όλα τα προβλήματά μας πίσω, όπως τα αφήναμε. Λα, πείτε στον κόσμο κάποια στιγμή, καθαρά, τι φταίει και ήμασταν έτσι και χάσαμε τις δύο ασυλίες. Γιατί φύγατε από εμάς, ή γιατί ήρθατε σε εμάς ξανά, ή γιατί φύγαμε εμείς και γιατί... Δηλαδή, πέστε για να καταλάβει και ο κόσμος να το κάνετε πιο λιανά. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν αυτή η κουβέντα δεν είναι για τη συγκεκριμένη στιγμή. Εδώ είμαστε σε Στίβο. Όλα καλά με μια νίκη, άρα εντάξει. Εδώ είμαστε σε Στίβο Μάχης. Ποτέ δεν έχουμε γυρίσει και έχουμε πει ότι είμαστε οικογένεια. Ενώ στην κόκκινη ομάδα, θυμάμαι μόλις πριν 20 μέρες, ακούγονταν τα πάντα για σένα, ότι όλοι σε θεωρούσαν τον χειρότερο άνθρωπο, έχει κάνει αυτό. Και ξαφνικά λέγανε ότι είστε οικογένεια. Με τα παιδιά μιλήσαμε και κάποια πράγματα ξεκαθαριστήκαν. Αυτό όμως περιμένω. Και από εσάς για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Γιατί ούτε εγώ έχω καταλάβει και μπερδεύομαι στο συμβούλιο. Σου κάνω μια ερώτηση. Θεωρείς ότι η συμπεριφορά του Νίκου και του James έχει αλλάξει απέναντί σου αρχικά από την πρώτη μέρα, όχι από την πρώτη εβδομάδα, που κάτι σου λέει ο James, κάτι ηρωνικά, σου δώσει τηλέφωνο να πάρεις στην delivery να φας γιατί πεινάς, κάτι τέτοιο σου πει. Ναι, μου το έχει πει σε πίτσα. Περίμενε. Στην ένωση, πού ήταν ο James με τον Νίκο να σε πλησιάσουν να σου μιλήσουν. Ήταν με την οκτάδα. Όταν έφυγε ο Αλέξης Παπάς που απομακρύνθηκαν από την κλινική οκτάδα, σε ποιον πήγανε και άρχισαν να κάνουν κουβεντούλες. Μη μου απαντήσεις, σκέψου λίγο. Εσύ λέτε να φύγει ο James. Εννοείται πως θέλουν να φύγει ο James. Δεν έχεις καταλάβει ότι από το πρώτο μήνα μέχρι και τον πέμπτο η μπλε ομάδα είναι συνέχεια τσακωμένη. Γιατί? Δεν είναι κακό να είναι κάποιοι δύο άτομα μαζί. Δεν είναι κακό. Πρέπει να είναι κακό. Εσύ είχε μέσα σε μια ομάδα που ένα μήνα θα λέγανε. Αρχικά, ο James με τον Νίκο δεν ήταν από την αρχή μαζί. Ήμασταν πεντάδα στην αρχή. Που το λένε από την πρώτη μέρα είμαστε η διάδα. Δεν ήταν η διάδα, ήμασταν πεντάδα. Και θυμάμαι τον James να λέει ότι όταν έχει περισσότερα άτομα μέσα στην ομάδα και είσαι συμμαχία, πα πιο μπροστά. Το τελευταίο καιρό, ο Ντάφι με τον James και τον Νίκο έχουν έρθει αρκετά κοντά. Αυτή η συμπεριφορά εμένα πραγματικά με παρεξενεύει, γιατί στο παρελθόν έχουμε δει πολλές φορές να έρχονται σε κόντρα. Είχε γυρίσει κιόλας ο Ντάφι και τον είχε πει εχθρό του τον James, από τη στιγμή λέει που ο αδερφός μου Αλέξης σε έχει σαν εχθρό, είσαι και δικός μου εχθρός. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι ο James και ο Νίκος τον έχουν πλησιάσει πάρα πολύ. Ίσως να του έχουν κάνει και μια μικρή πλήση εγκεφάλου, όπως ξέρουν πάρα πολύ καλά να κάνουν. Τους στριγμούς στην μπλε ομάδα τους έχει προκαλέσει ο James. Όπως από την αρχή του παιχνιδιού, ως μαχητές, ως μπλε ομάδα μετά, πάντα ήμασταν διασπασμένοι. Όπου η Μαργιαλένα προσπαθεί να πει κάτι, δεν μπορεί. Ο Σάκης, ό,τι και να κάνει, παπάς δεν γίνεται. Επέστα, μωρέ, Ρέα. Παπάς δεν γίνεται. Ούτε έχει διάκομαι. Αναλάβει αυτό το ρόλο. Τα λέει με χαμηλή φωνή ναι. Αυτό. Τα λέει στον Τριαντάφυλλο, ο οποίος, επειδή δεν έχει το ταλέντο το εκλαϊκευτικό του παπά, δεν καταλαβαίνει κιόλας. Βέβαια. Όμως. Αλλά τι έχει ο Τριαντάφυλλος, βλέπει το ύφος. Και ανάλογα με το ύφος, λέει. Ναι. Πάει έτσι. Παπάς ο Σάκης δεν θα γίνει παπάς ποτέ. Παπάς δεν γίνεται. Τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Μπράβο. Έτσι. Και... Σάκη. Και βλέπουμε ότι ο Τριαντάφυλλος με τον James. Ο James είπαμε ότι είναι η μεγαλύτερη γάτα από την αρχή του παιχνιδιού εκεί μέσα. Ποτέ δεν ήρθε σε ευθεία, εκτός από ένα μικρό διάστημα αντιπαράθεση με τον Τριαντάφυλλο,
γιατί αντιλαμβάνεται τη δυναμική του και δεν είναι χαζός. Ο Τζέιμς είναι καλό παιδί. Αυτό φαίνεται σε πάρα πολλές, σε πάρα πολλά σημεία του παιχνιδιού. Στο πώς αντιμετωπίζει τους άλλους, ακόμα και σε περιόδους που έχει τσακωθεί με κάποιους εκεί μέσα. Είναι ευγενικός. Μετά από λίγο είναι καλός, είναι ευγενής, φαίνεται ότι έχει μια ποιότητα. Κεντροευρωπαίος είναι. Μόνος, με τον μόνο που είχε πρόβλημα ήταν ο παπάς, πάλι τον οποίο αντιμετώπισε. Σύγχρεμα. Ναι. Σύγχρεμα και με απόσταση. Ναι, 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 και με χαρακτηρισμό. Με αρχές είναι το πιο σωστό. Λοιπόν, η παιδεία του Τζέιμς, η παιδεία δεν έχει να κάνει με τη μόρφωση, μην παρεξηγηθώ. Είναι κοινωνική παιδεία. Η παιδεία λοιπόν του Τζέιμς βγαίνει καθημερινά στο παιχνίδι και γι' αυτό έχει γίνει συμπαθής πάρα πολύ στον κόσμο. Πέρα από πολύ, τη στρατηγική. Πολύ σωστή ανάλυση αυτή που κάνεις, εγώ, Κατερίνας. Δεν το παρακολουθώ κάθε μέρα πια, λίγο με έχει κουράσει. Όχι σε αυτό το ταλέντο, ναι. Ναι, σε σημεία που το βλέπω, έχω αντιληφθεί αυτό για τον Τζέιμς. Γι' αυτό και εγώ θέλω να είναι νικητής. Θα προχωρήσω. Ενώ κάποιοι άλλοι το χάνουν λίγο με διάφορα σκηνικά. Τι κάνεις και δεν το παρακολουθείς. Κραπακρούπα αυτά το... Θες τι έκανα. Εσύ, Ανδρέας. Πώς θα λέγε ο Τριαντάφυλλος, πώς θα λέγε. Χράτσα χρούτσα κάνεις. Χράτσα χρούτσα κάνεις και δεν το παρακολουθείς. Διάβαζα ένα καινούργιο βιβλίο. Στην ηλικία της, ρε Ανδρέα, τι έκανες εσύ. Διάβαζα ένα πολύ βιβλίο. Μπράβο, είμαστε εμείς εδώ. Οι φθαρμένοι για να λέμε. 35 όταν ήσουν, έβλεπες reality ή έβλεπες το κορίτσι σου. Θα παραμείνουμε λοιπόν στον Τζέιμς, πάνω από τον εκθίασα. Εγώ η παραλία είναι κατά του Τζέιμς. Προσπαθούσα να θυμηθώ ποιο κορίτσι μου ήταν στον Τζέιμς. Γι' αυτό και έκανες αναδρομή. Σα λέω στα 35. Θα σου το πω εγώ, η Βόσου ήταν. Τα θυμάμαι τελικά. Όχι, μην Γιάννη, πάμε να δούμε το απόσπασμα. Πάμε παρακαλώ να δούμε. Γρηγόρη μου. Έλα, πάμε. Του την πέφτουν όλοι. Ωραία, και ο Ηλίας λίγο ακραία. Περιμέναμε ότι αυτά τα τρία παιδιά θα είναι υποψήφοι, προφανώς, δεν υπήρχαν κι άλλες επιλογές. Και εγώ τι βλέπω, ένα παιδί, τον Παύλο, λαμπερό, καθαρό, καλό παιδί, αναμφισβήτητα. Κάνει μπαμ από το χαμόγελό του, από το πώς σε κοιτάει αυτό το παιδί, από το πρώτο δευτερόλεπτο που ήρθε. Εντάξει, και βλέπω δύο άτομα τα οποία από την πρώτη μέρα που είναι στο παιχνίδι, κάποιος πάντα έχει πρόβλημα μαζί τους και είναι αυτοί ο στόχος, οι κακόμοιροι. Άλλο ένα κλασικό συμβούλιο, ακόμα μία φορά τα βάζαν όλοι μαζί μας, λέγαν για μας, τους ρωτούσαμε γιατί, τι έχουμε κάνει, δεν μας απαντούσε κανένας. Για άλλη μία φορά αυτά τα παιδιά καταφέρανε να φέρουν τα πάνω κάτω. Από εδώ, από εκεί το πάνε, το φέρουν πάντα ακριβώς όπως θέλουν. Είναι ένα ταλέντο κι αυτό. Μπράβο τους, τους παραδέχομαι. Εγώ, παιδιά, αυτό που έχω δει είναι ότι συζητάμε για μια μπλε ομάδα και δεν βλέπω μια μπλε ομάδα. Ξεχνάτε ότι εγώ με τον Τζέιμς είχαμε έρθει κοντά και ήμασταν μια χαρά και μάλιστα γι' αυτό έτρωγα πόλεμο. Ήμουν το μαύρο πρόβατο, ας πούμε, εκεί πέρα ξαφνικά από τον παπά ότι εγώ μπορεί να ήμουν πρόβλημα για τους πυλώνες της κόκκινης ομάδας και καθόμουν και τσακωνόμουν και υπερασπιζόμουν τον Τζέιμς και έκανα κέρανα. Και ξαφνικά μια μέρα ο Τζέιμς, όταν έφυγε ο παπάς, εξαφανίζει όλ. Και όλο αυτό, για να θυμηθώ, κάτι μου θυμίζει, ρε φίλε. Κάτι μου θυμίζει. Αλέξη παπάς, φάση, φασούλα μεριά. Αλέξη παπάς μεριά, από εκεί μεριά. Φύγε, Αλέξη, ρε φίλε. Έχει φερέφωνο τον Νίκο, ξέρεις. Τον έχει εκεί πέρα για να παίζει μπάλα και όταν θέλει να σκεφτεί ο Τζέιμς βάζει τον Νίκο για να κάνει. Δεν με νοιάζει, μπορεί να είναι. Δεν με νοιάζει η δικιά του τέτοια. Πίστευα ότι είναι πολύ αληθινή στην αρχή, όταν μιλάγαμε. Μετά από τα τελευταία γεγονότα και με ατάκες του στήλου ότι εγώ κάνω πράγματα για να δηλητηριάσω μέχρι και τους φίλους μου να μην αποδίδουν, για μένα δεν υπάρχει τίποτα πλέον. Εσύ, ρε φίλε, όταν ακούς κάτι που λένε για σένα, γιατί δεν επεμβαίνεις να μιλήσεις? Δηλαδή, ξέρεις τι. Όταν ήσουν μόνος σου, τσακωνόσουν με 10 άτομα, έβγαζες συμπέρασμα. Εγώ όταν ήμουν μόνος, μίλαγα, εσύ δεν μιλάς. Τον Ηλία εγώ το θεωρώ ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Τώρα, τι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ή αν το κάνει υποσυνείδητα ή αν δεν ξέρει τι λέει και τι κάνει, δεν είναι δικιά μου δουλειά να το κρίνω. Αλλά από τη μία λέει ότι δεν έχει έναν δεύτερο τρόπο σκέψης, αλλά μόλις 20 μέρες νωρίτερα κατηγορούσε τον Τριαντάφυλλο, τον έβγαζε τον χειρότερο άνθρωπο, το ένα, το άλλο, Τριαντάφυλλος και Τριαντάφυλλος. Και βλέποντας ότι ο Τριαντάφυλλος μένει και 8η και 1η φορά από τον κόσμο και έχει τη στρίξη του κόσμου, ξαφνικά ο Τριαντάφυλλος έχει γίνει το καλύτερο παιδί. Οπότε από τη μία βγαίνει και λέει ότι είναι ο εχθρός μας εδώ πέρα, πρέπει να φύγει, και ξαφνικά είναι ο αδερφός και είμαστε οικογένεια και είμαστε η κόκκινη family και ο Τριαντάφυλλος το καλύτερο παιδί. Οπότε μήπως το ότι ο κόσμος το στηρίζει και δείχνει ότι τον αγαπάει
είναι ο λόγος που έχουν αλλάξει ξαφνικά όλη η συμπεριφορά με τον τριαντάφυλλο. Άκουσα να λες, εσύ ο Νίκος, δεν θυμάμαι, ότι ένα λεπτό πριν, ότι στον Παύλο και στον που έχει πέσει ψυχολογία του φταίει το ότι εγώ του έκανα αυτά. Δηλαδή, είναι δυνατόν ποτέ αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Είναι δυνατόν ποτέ να πιστεύει. Αυτή τη στιγμή είπε, δεν θέλω να μιλάμε, κομπλέ, εντάξει. Έγινε, μπρο. Γιατί? Λοιπόν, Νίκος, μήπως για να αρχίσουν να φωνάζουν από πάνω και να με καλύψουν και να πούνε πάλι αυτό που πιστεύουν αυτοί. James, έχεις σκεφτεί όμως ποτέ ότι μπορεί αυτοί οι 10 να έχουν δίκιο και μήπως εσύ δεν έχεις κάνει κάτι σωστά και να σε πάνε κόντρα, στο πούμε έτσι. Φίλε μου, η ερώτηση είναι απλή. Γιατί να είσαι εσύ μόνο σωστός και όλοι οι άλλοι 10 όχι? Έχεις αναρωτηθεί ποτέ, James μου, αν εσύ έχεις κάνει κάποιο λάθος και έχεις βάλει όλους τους παίκτες του Survivor εναντίον σου? Εμένα γενικά δεν μου αρέσει να μιλάω πολύ. Οι πράξεις μου και οι πεπιθήσεις μου δείχνουν τον τρόπο σκέψης μου και το τι θέλω να πω και ποιο είναι το συμπέρασμα που βγάζω. Τώρα το θέμα είναι, εάν δεν το καταλαβαίνουν οι άλλοι, δεν φταίω εγώ. Αλλά δεν πρόκειται να με δείτε ποτέ να πηγαίνω να τσακώνω με 10 άτομα, να φωνάζω, να ρουλιάζω για να βρω το δίκιο μου. Μπλε ομάδα δεν πρόκειται να γίνουμε. Ο James μας έχει κάνει καλός. Αυτό που έχουμε μόνο να κάνουμε είναι ο καθένας να δώσει το 200% του, ο καθένας ξεχωριστά, για να φτάσουμε στη νίκη. Αλλά μπλε ομάδα δεν είμαστε, δεν ήμασταν και ούτε θα γίνουμε. Λέει η Μαργιαλένα, έχει αναρωτηθεί ο James γιατί όλοι είναι εναντίον του. Μαργιαλένα, έχεις αναρωτηθεί γιατί ο κόσμος κρατάει τον James και μάλιστα σε πολύ δύσκολη, όπως ανάλυσα και πριν, ψηφοφορία? Αυτή πρέπει να αναρωτηθεί. Δεν το έχει καταλάβει. Ακόμα πιστεύουν ότι επειδή ο τριαντάφυλλος έχει μείνει πολλές φορές. Ο κόσμος κρατάει τριαντάφυλλο. Άλλο ο τριαντάφυλλος και είναι και φεύγει κάποιος ο οποίος δεν είχε τόσο έρισμα. Και άλλο το χτεσινό. Δεν νομίζω ότι το έχει καταλάβει η Μαργιαλένα. Γι' αυτό λέω, έχει αναρωτηθεί. Γι' αυτό λέω, αν έχει αναρωτηθεί. Αλλιώς θα έλεγα οτιδήποτε άλλο. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Ο Μπόγδανος, οι πλούσιοι ελληνικοί λέξεις και η αργό έχουν ένα πλούσιο λεξιλόγιο. Τις τελευταίες εβδομάδες, καταρχήν να πω ότι μου είναι ένα πολύ συμπαθές παιδί. Είναι, αλλά υπάρχουν λέξεις ελληνικής γλώσσας με αυτά που λέει τώρα τελευταία και αυτά που κάνει, που μπορούν να τον περιγράψουν, αλλά το ραδιοτηλεοπτικό θα μας κόψει. Ναι. Οπότε αποφεύγω να πω τις λέξεις, αλλά είναι μερικές λέξεις που πάνε κουτί πάνω στον Μπόγδανο. Πιο ευγενικά, και χωρίς να μας κόψει, δεν μπορείς να τις πεις, για να καταλάβω περίπου. Όχι, ξέρεις ελληνικά, πες το περιφραστικά. Αν δεν είναι βρυσέκ... Υπάρχουν, είπα, έτσι, σλάγκ και τέτοιο. Κοίτα, είναι ντροπή αυτό που κάνει ο Ηλίας, και το λέω με την συμπάθεια που έχω στον Ηλία, να κάθεται και να λέει αυτά τα πράγματα στον James και να έχει φιληθεί με τον τριαντάφυλλο, τον οποίο στο παρελθόν θυμάμαι να λέει «Δεν σε βλέπω, δεν σε βλέπω». Εννοεί ότι ήρθανε κοντά. Όχι, δεν κατάλαβες τι εννοώ. Δεν εννοώ το φιλήσαμε. Για το γύρισμα πιφτέκας εννοείς. Ναι, να φτάνεις στο σημείο να φιλιάσαι στο στόμα με τον τριαντάφυλλο που πριν από ένα μήνα δεν σε βλέπω. Ναι, τα ξαναβρήκαμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Οι χαρακτηρισμοί είναι χαρακτηρισμοί. Έτσι. Αν πω εγώ, είσαι γελία, εκείνο το ένα το άλλο, δεν μπορώ να τα ξαναβρω, κορίτσι. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που το ξεχνάνε αυτό. Μα που τα λένε είναι... πάνω στην ένταση και πιστεύω τέτοιο παιδί. Δεν είναι, μου φέρνικες άσχημα, σε συγχωρώ. Έλεγαν πράγματα. Κάθετα. Ναι, αλλά είναι σε δύσκολες συνθήκες. Και αυτό μπορεί να το ξέχασαν μετά. Βεβαίως, δεν είπα εγώ, αλλά το ότι έλεγες αυτά και φτάνεις μετά να είναι ο τριαντάφυλλος ο αδερφός μου, πρέπει να σου βάλει ένα φρένο πώς θα κρίνεις τον άλλον για τον οποίο δεν έχεις στοιχεία και κάθεσαι και βρίσκεις προτριμήνου αν εκείνο το πρωί δεν χαμογέλασε όταν ένα, ξέρω εγώ, πουλάκι τι τύβησε. Άρα εδώ δικαιώνεται ο James που λέει ότι ο Μπόγδανος βρέθηκε ξαφνικά κοντά στον τριαντάφυλλο γιατί έχουν καταλάβει όλοι ότι τον στηρίζει ο κόσμος. Και τώρα το ρωτάω. Ο James και ο Νίκος που δείχνουν πανίσχυροι, τι θα γίνει, είναι αυτό που είπα μετά. Θα δουν ότι όποιος κάτσει δίπλα τους θα φεύγει και ή δεν θα τους ψηφίζουν ώστε αν μείνουν να είναι ένας άλλος εναλλακτικός, ή θα θέλουν τη δύναμη αυτή όπως θέλανε του κόσμου. Πάντως, μην υποτιμάτε γενικώς τη Μαργιαλένα και το Σάκη. Γιατί εγώ θεωρώ ότι από αυτό που καταλαβαίνω, υπάρχει ο κόσμος που λέει δεν αντέχω άλλο, όμως υπάρχει και ο κόσμος που τους στηρίζει. Βέβαια, και τους θέλει μαζί. Σε όλα υπάρχει κόσμος. Και τους θέλει και πολύ μαζί. Μαζί, σε όλα υπάρχει κόσμος. Και τον παπά τον στήριζε πολύ κόσμος. Βεβαίως. Εγώ τους λέω για την ντουέτ αυτό. Τους θέλουν μαζί. Και η μονάδα παπάς είχε δυναμική και μάλιστα μεγάλη. Πάντως η Μαργιαλένα έχει πολύ μεγάλη πονηριά. Γιατί όταν φτάνει στο τέλος να δηλώσει ότι ποτέ δεν ήμασταν ομάδα, γι' αυτό πάμε για το
νομικό ο καθένας. Πάντως εδώ, από τη στιγμή που αρχίζουν πλέον και ψηφίζονται και οι γυναίκες, πολύ σύντομα. Όχι σύντομα. Τώρα, η επόμενη ψηφοφορία και τις γυναίκες. Άρα κοντός ψαλμός, αλληλούια. Δεν έχουμε τελειώσει μετά το Survivor. Έχουμε πάρα πολλά να σχολιάσουμε ακόμα. Όμως, θέλω να σου πω το εξής. Θα πάω σε διαφημίσεις αμέσως μετά όμως, για πρώτη φορά, η Ελένη Μενεγάκη μιλά στην κάμερά μας έξω από τα γραφεία της, στο Μέγκα. Βλέπετε εδώ. Βέβαια. Εδώ υπέροχη με το λευκό το τζινάκι της, πολύ ωραία, πολύ απλή. Δεν ήταν στημένο, βλέπετε ότι απορεί, παιδιά. Μιλάει στην κάμερά μας πρώτη φορά μετά την συμφωνία της με το Μέγκα και τη μεγάλη της επιστροφή. Πάμε στα διαφημισούλες και σε λίγα λεπτά ξανά είμαστε μαζί σας. Μην πάτε πουθενά. Τα αμάρτωλά σου μάτια ερωτεύτηκα στα φιλιά σου και στα βράδια. Παγιδεύτηκα. Υπάρχουν και άλλα τραγούδια έξω από και από Λιβάνη που παίζουν σε αυτή την εκπομπή, που έχετε καταλάβει. Α, δεν είναι Λιβάνη. Όχι, δεν είναι Λιβάνη. Α, έτυχε. Λοιπόν, και θα πάμε στο έπαθλο επικοινωνίας. Εκεί είδαμε χθες την κούκλα, πρώην κοπέλα του James, την οποία είχαμε δείξει και εμείς εδώ πριν από λίγο καιρό. Πόσο τρυφερό αγόρι είναι αυτό το παιδί. Αλλά είναι πρώην και είναι πρώην. Ομολόγησε λοιπόν ότι είναι πρώην το κορίτσι του και είπε ότι θέλει να υπάρξει επανασύνδεση. Είναι ξένη, γιατί. Ναι, είναι Γερμανίδα. Είναι Γερμανίδα και αποκάλυψε λοιπόν ότι θέλει να επανασυνδεθούν και εκεί ήρθε η Μίλα, Γρηγόρη, μίλα. Έλα, μίλα, γιατί είσαι έτοιμος. Πες. Έλα. Γι' αυτό. Πες, παιδί μου, ναι. Όχι, θέλω να πω ότι ο James εκπροσώπησε επάξια τα παγκόσμια καμάκια της Ρόδου. Ωραία, πάμε να δούμε λίγο τι έγινε και να το σχολιάσουμε. Για να δούμε λίγο, γιατί το παρακολουθείς αυτό. Το έπαθλο επικοινωνίας λοιπόν έχει ως εξής για τις δύο ομάδες. Οι κόκκινοι καλά το έχουν καταλάβει, σε περίπτωση νίκης θα έχουν τη χαρά να ακούσουν ηχητικά μηνύματα από την οικογένειά τους. Yeah. Μαζί με φωτογραφία φυσικά. Ενώ η μπλε ομάδα, σε περίπτωση νίκης, για πρώτη φορά θα δούνε εικόνα σε βίντεο. Φιλαράκια σας, να σας λένε τις καλύτερες ευχές. James, θα ξεκινήσω από σένα. Wir sprechen Deutsch. Oh, sprechen Deutsch. Γιώργο, έχω ένα έξτρα κίνητρο σήμερα, επειδή έχει γενέθλια η γιαγιά της Μαξίνης Γερμανίδας, η οποία γίνεται 93, αν θυμάμαι καλά. Κάθε χρόνο στέλνω λουλούδια. Δεν περίμενα ότι θα είμαι ακόμη στο παιχνίδι, οπότε δεν το είχα προμελετήσει, δεν το είχα κάνει. Οπότε θέλω πάρα πολύ να κερδίσουμε για να μπορώ να ευχηθώ σε εκείνη και να το περάσει η γιαγιά της χρόνια πολλά από μένα. Πόσο καιρό είστε μαζί? Λοιπόν, μια πληροφορία σοκ. Είναι πρώην μου. Είναι πρώην σου? Πήγε να γίνει επανασύνδεση πριν πω στο παιχνίδι και με πήρατε εδώ. Και έχει μπει στο έτσι. Οπότε, εάν υπάρχει ακόμα που ελπίζω να υπάρχει, θα το μάθουμε σήμερα. Θέλω πολύ να δω αυτή τη Μαξί που μας έχει φάει τον έρωτα ο James. Να στο τρίτο Σάκης και ο James. Διώχνει ο James πρώτο στο τρίτο. Και το τέταρτο, άλλη μια βολή θέλουν. Θα καταφέρουν οι μπλε και τελειώνουν τον αγώνα. 16 το τελικό σκορ. Κάτσε να φιλιάσω τη Λοιπόν, Μαξίνα και στη γιαγιά της. Και Μάργα που είχε γενέθλια, happy birthday. Ένα, δύο, τρία, Μαξίνα! Ένα, δύο, τρία, Μάργα! Να σου πω κάτι, θα μου την γνωρίσεις. Μαξίν, μοναδική μου αγάπη. Την πες. Hello everyone. Hello Jamie. I just wanted to let you know how proud I am of you and how proud I am of how far you've come, what you have achieved. Please stay strong. Look forward. Come back as the same person I met 2 years ago. And I can't wait to give you a big hug in summer. Can't wait to see you. Much love. Τελικά είστε μαζί. Happy birthday to your grandmother. Μάργα. Για πες Νικολάκη. Θα μου τίποτα. Έλα να κάνεις ένα. Να σου πω πού σε βρήκε ρε φίλε. Δεν ξέρω. Γιατί δεν είμαι εγώ ρε παιδί. Δεν κατάλαβα. Τελικά είστε μαζί ή όχι. Λοιπόν αυτή είναι η πρώην μου. Για όσους δεν το ξέρουν. Μπορεί να τη φέρω στο παιχνίδι. Κούκλα. Αλλά είναι πάρα πολύ καλή κοπέλα, δηλαδή δεν με ενδιαφέρει το ότι είναι όμορφη. Ρε, μήπως έχετε βρει καμία εκεί πέρα και την έχετε βάλει στα χάρια. Να σου πω κάτι.
Άμι, έλα ρε. Πήγα να σου πω ότι μοιάζει με την Άμι αυτή ρε. Σο. Ρε, έχει παχύνει. Σταμάτα να τρως. Πρέπει να πέθατε στην προπατήρα και στο γαλατοπούρικο. Βίτσα μου, που είσαι ρε τρένο. Μου έχεις λείψει πάρα πολύ. Περισσότερο από όλα βέβαια μου έχουν λείψει οι καυγάδες μας. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να επιβεβαιώσει μόνο ο Τζέιμς. Παρ' όλα αυτά το επόμενο μας ραντεβού αργεί. Γιατί είναι στον τελικό του Survivor, γι' αυτό κάτσε εκεί που κάθεσαι. Καλά, για κάτσε, γιατί το απόγευμα πρέπει να πάρει. Σ' αγαπώ πολύ. Για τρεις λόγους. Ο ένας είναι γιατί δεν γυρνάς κανένα μπιφτέκι. Ο άλλος είναι γιατί είσαι ο πιο αυθεντικός. Και ο τρίτος είναι. Θα τον καταλάβεις όταν βγεις από το παιχνίδι. Ευτυχώς υπάρχει ακόμη Γερμανίδα μετά την Ένωση. Είναι κάτι που με έτρωγε από τότε που είχε γίνει αυτό. Ο Νίκος όταν την είδε σοκαρίστηκε, λέει πως γίνεται αυτό το πλάσμα να είναι με ένα τέτοιο πράγμα. Μου λέει μετά είναι η πεντάμορφη και το τέρας. Του λέω άσε να βγω, να ξυριστώ, να φτιαχτώ λίγο και θα είμαι λιγότερο τέρας από ότι είμαι. Εγώ άμα την έβλεπα έξω δεν θα πήγαινα να της μιλήσω καν. Γιατί? Θα έλεγα η γυναίκα είναι ταράτσα. Τι είναι ταράτσα? Κοιτάς με τίποτα. Ρε, το παν είναι η αυτοπεποίθηση. Πρέπει να μπορείς να πας να μιλήσεις. Δηλαδή, άμα δεν ντρέπεσαι, να δεις εδώ φατσούλα, χάλια. Αλλά άμα πας και μιλάς. Λοιπόν, το καλοκαίρι θα έρθεις Ρόδο, θα σου μάθω τα μυστικά του έρωτα. Η πρώην του James μάλλον θα είναι καμιά ξαδέρφη. Δεν ξέρω, δεν το είπα κιόλας. Έχει βάλει την ξαδέρφη του να του στείλει μήνυμα. Πλάκα κάνω. Η πρώτη του James, ωραία κοπέλα. Κάναμε πλακίτσα με το James, κάναμε λίγο χαβαλέ. Τώρα τι μηνύματα πήρε από την πρώην του, ούτε που κατάλαβα. Παιδιά, γιατί πρώην του, γιατί βγήκε αφού ήταν πρώην του, νυν του την είχα εγώ. Όχι, όχι, έχουν το είπε, το ξεκαθάρισε. Είχαν χωρίσει και λίγο πριν μπουν στο παιχνίδι. Είχαν επανασυνδεθεί, αλλά δεν προλάβανε. Λοιπόν, να σας εδώ πέσει το γλυκό. Να σας πω μια επόμενη σκηνή που θα συμβεί. Ναι. Κάθεται η Μαξίν. Ναι, στο ναι η κομμέρα που βλέπουμε και εδώ. Στο Βερολίνο, σε ένα μπαρ. Ναι. Και την πλησιάζει ένας ψηλός τύπος και της λέει καλησπέρα. Λέγομαι Αλέξης Παπάς. Ωρε φίλε, ό, το θέλω αυτό. Το είναι ο ορισμός του ερωτικού θρίλερ. Ο Αλέξης Παπάς είναι στο Ντουμπάι και είναι με τα λουλούδια που ήσυλε στην προηγούμενη. Δεν πήρε και λουλούδια στην Αλέσια. Την Ντουμπάι, την Ντουμπάι, την Ντουμπάι. Την Ντουμπάι. Ποιος θα πάει στο Ντουμπάι, στο Ντουμπάι. Από το κανάλι που έχει στο YouTube ο Τζέιμς που έκανε ταξίδια με την κοπέλα του Μαξίμ. Μαξίν. Και να πούμε ότι όταν φτάνει στο σημείο να στέλνεις λουλούδια για τη γιαγιά σου στη Γερμανία. Για τη γιαγιά της. Θες να γίνει η γιαγιά σου. Ότι ναι, η σχέση είναι σοβαρή. Με συγκίνησε πάρα πολύ. Ναι, όντως. Αυτό που άκουσα με συγκίνησε πιο πολύ απ' όλα. Και να πω και κάτι στον Μπάρτζη. Ποτέ να μην φοβάται να την πέσει σε μια όμορφη κοπέλα. Εκτίμηση λέγεται αυτό. Αν έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση στα ερωτικά ή γενικότερα. Πρέπει να είσαι ατρόμητος. Ποτέ δεν ξέρεις η ψυχολογία της γυναίκας. Έχεις καλή αυτοεκτίμηση. Σωστά. Και γι' αυτό έχεις και όμορφη γυναίκα, ρε σκυλομούρη. Ναι, ναι, και εμένα. Σε ευχαριστώ. Αχ, τι ωραία. Χειρότερο από τον Τζέιμς. Λοιπόν, Έλενα, έχεις μια τηλεοπτική εξέλιξη που αφορά στο Τζέιμς. Λοιπόν... Πρόταση. Πρόταση. Αφού είναι ακόμα μέσα. Περίμενε, δεν του έχει γίνει η πρόταση. Τη σκέφτεται να την κάνουν. Ακριβώς. Έχει πέσει το περιβόητο τραπέζι, ναι. Αυτό το τραπέζι που πέφτουν όλες οι προτάσεις. Μπις Μπάτσελορ. Όχι, Μανούλα μου. Καλύτερα εγώ από χθες, Bill Gates. Όχι, είναι άστον Bill Gates εκεί που κάθεται. Είναι λίγο σιτεμένο. Μιλάμε για το Sky. Ναι. Αυτό που μάθαμε εμείς είναι δύο πράγματα. Το σκέφτονται και για ταξιδιωτική εκπομπή που ο James το θέλει πάρα πολύ. Τέλειο. Και έχουν δει και το δοκιμαστικό. Τέλειο. Αλλά ίσως και να κάτσει σε κάποιο πάνελ. Αν το δεχτεί. Έτσι, εγώ σας λέω τι έχει πέσει στο τραπέζι τους. Ταξιδιωτική εκπομπή και ίσως σε κάποιο πάνελ. Έχει... Μέχρι εκεί μπορώ να σας πω. Στηρίζει... Δεν μπορώ να σας πω. Στηρίζει και τα δύο άνετα. Αντρέα, εσύ. Εάν τον θέλουν για κάποια παρουσίαση έτσι όπως το ναι. προσδιορίστηκε, θα χειροκροτήσω τον Sky που έχει σωρία αποτυχιών στο θέμα παρουσιάσεων. Mm-hmm. Και θα πω, έβγε, αρχίζετε και βάζετε μια λόγια. Πάνελ όμως, μπορείς τη Μαλέσκου. Όχι, όχι, είπε παρουσίαση σε κάτι τέτοιο. Ναι, άσε, ναι. Άφησε με να πω αυτό που θέλω να πω. Και θα πω, έβγε Sky, επιτέλους βάζετε μια λόγια. Τελεία και παύλα, ονοώ νοήτο.
Ναι, γιατί εντάξει, βέβαια είναι και η Ανθή Σαλαγκούδη που είναι σε περιμένει φάση. Και η Ανθή, δεν ναι. νομίζω με την Ανθή ότι υπάρχει ακόμα. Ούτε για αστείο. Δεν νομίζω ναι, ότι έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Μου επιτρέπει το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, μου λέει ότι δεν υπάρχει προοπτική για την Ανθή τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Άντε. Θα συμφωνήσω με τον αγαπητό συνάδελφο. Αλλά εδώ θεωρώ και να πούμε και κάτι άλλο. Ότι όλοι οι παίχτες μετά το Survivor έχουν 9 μήνες συμβόλαιο. Μάλιστα. Κανανέο απολυβάνει εσύ. Απολυβάνει τίποτα, δεν μου απαντάει. Τρώει κρουασάν βουτύρου. Το καρτέλι μέχρι τις 5.30 το απόγευμα. Λιβάνισα τον λίγο και θα έρθει. Λένε οι πληροφορίες μου. Μετά πήγε σπίτι, δεν ξέρουμε αν είναι Survivor. Λοιπόν, σηκώναμε. Αντρέα μου, θα κάτσει λίγο ακόμα μαζί μας, γιατί έχουμε και άλλο Survivor και τηλεοπτικά. Άντε. Και έχω και φοβερή ιδιαίτερη μαγειρική. Αρνίσιο μπουτάκι στη Λαθόπολα. Τώρα θα Κατερίνα. Πριν ήμουνα για την Κατερίνα, τώρα θα είμαι για την άλλη Κατερίνα. Τέλεια. Ε, Κατερινάκι, μέλα κόψτε εδώ αυτή τη μαγεία. Τι ωραία πράγματα έχει σήμερα. Μπουτάκι. Ναι, το έχουμε φτιάξει σε... Πάμε. Να βάλουμε στον Αντρέα και στον Γρηγόρη. Στους μονάντερους. Ναι. Στους, λοιπόν, πιο... λοιπόν, το έχω ψήσει στη Λαδόκολα. 2,5 ώρες. Ναι, θέλω λοιπόν, να έρθει από εδώ. Να πούμε λοιπόν Κατερίνα ότι βλέπετε στην οθόνη μας το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έλα. Μην σας κάνει εντύπωση, δεν είναι λάθος, γιατί να πω ότι η σημερινή συνταγή έρχεται από μία εκστρατεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρακαλώ. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποθέτει ιδιαίτερο ρόλο στην κτηνοτροφία όσον αφορά στους στόχους της αεροφόρου ανάπτυξης και προτείνει να συνδυάζει την παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης με την προστασία του περιβάλλοντος. Σε πολύ πολύ λίγο λοιπόν θα είναι μαζί μας η κυρία Κωστοπούλου, που είναι διευθύντρια επικοινωνίας και συντονίζεται του προγράμματος, να μας πει τα πάντα. Λοιπόν, Κατερινάκη μου. Έτοιμο το πρώτο. Δούμε. Εδώ. Βάλε και να φάσεις φανταστική συνταγή. Πάμε. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε με βίζα καταπληκτικά. Βάλε και στον Αντρέα εδώ. Γιατί δεν το δεν πειράζει, αγάπη, μην δυσκολεύω τη ζωή μου το ωραίο ζύνι. Θα χρειαστούμε ένα αρνίσιο μπουτάκι 2 με 3 κιλά, 50 ml ελαιόλαδο, 2 με 3 κουταλιές της σούπας μουστάρδα Ντιζόν, 60 γραμμάρια φιστίκια αιγίνης, 60 γραμμάρια φουντούκια, 4 με 5 σκελίδες σκόρδο, ρίγανη, ανθό σαλατιού, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, φρέσκο θυμάρι, αλουμινόχαρτο και λαδόκολα για το τύλιγμα, αυτά για το αρνάκι και συνοδευτικά θα φτιάξουμε 1,5 κιλό πατάτες baby, 100 ml ελαιόλαδο, 300 ml λευκό κρασί, ανθό σαλατιού, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, αρωματικά βότανα, 2 σκελίδες σκόρδο. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε... Γρήγορα τις πατάτες για να δείξω το μπουτάκι. Εσύ, Νίκο, μπορείς να δείξεις εδώ το έτοιμο. Ωραία. Λοιπόν, θα ρίξω τις baby πατάτες, τις οποίες τις έχω πλύνει πάρα πολύ καλά, mm-hmm. σε ένα πυρέξ. Θα βάλω το λάδι και τα αρωματικά. Εδώ. Mm-hmm. Θα προσθέσω μέσα αλατάκι. Πιπέρι, λευκό κρασί, ρίγανη και λίγο σκόρδο. Έχω πάρει 2 σκελίδες εδώ και τις έχω ψιλοκόψει. Υπέροχα. Λοιπόν, αυτό είναι πατάτες. Θα δούμε και την κυρία Κωστοπούλου και να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες και ωφέλη για τα ζώα, τη γη, τους κτηνοτρόφους, τη βιομηχανία και φυσικά τους καταναλωτές. Θα δούμε σε πολύ πολύ λίγο, γιατί βλέπετε εδώ και, και το σήμα. Θα πάρω τώρα εδώ 2 λαδόκολες, mm-hmm. τις οποίες τις έχω κόψει αρκετά μεγάλες. Ωραία. Εδώ έχουμε το μπουτάκι. Συγγνώμη. Τώρα, με ένα μαχαιράκι, mm-hmm. θα σκίσω, το έχουμε πλύνει πολύ καλά, το έχουμε στεγνώσει. Θα σκίσω το μπουτάκι με ένα μαχαίρι mm-hmm. και θα βάλω μέσα 2-3 σκελίδες σκόρδο. Τέλεια. Λοιπόν, εδώ... Μπορεί να έχει και με μοσχαράκι η ίδια συνταγή. Ναι, αν και, ναι. Αν και στο αρνί ταιριάζουν πάρα πολύ οι ξηροί καρποί. Α, ή με κοτόπουλο. Ναι, και με κοτόπουλο, ναι, βεβαίως. Αρνάκι. Εννοώ με αρνάκι, μοσχαράκι. Λίγο ελαιόλαδο. Και τώρα θα βάλω ρίγανη.
Αλάτι. Πιπέρι. Είναι πάρα πολύ εύκολο, πολύ γρήγορο. Χαίρομαι. Λοιπόν, θα ρίξουμε τώρα μουστάρδα από πάνω. Μπόλικη. Εγώ έχω βάλει 2-3 κουταλιές της σούπας. Τα φιστίκια υγιεινής και το φουντούκι είναι ανάλατο. Τώρα θα πασαλείψω το μπουτάκι με την μουστάρδα. Πολύ πολύ καλά, για να κολλήσει ο ξηρός καρπός. Και για να δούμε την κρούστα, που είναι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Έτσι, μπράβο. Ωραίο, Γρηγόρη, Αντρέα μου, ωραίο, είναι. Πολύ ωραίο. Εξαιρετικό. Μάλιστα. Τέλεια. Παρεμπέμπι, πατάτες φανταστικές και φαίνεται ότι έχουν μελώσει ωραία εκεί. Τάψισα χτες το βράδυ 2,5 ώρες στους 150 βαθμούς. Όσο πιο αργά ψηθεί, τόσο καλύτερα θα είναι. Λοιπόν, αυτό είναι η προετοιμασία για το μπουτάκι αρνί. Είναι αυτή. Και τώρα θα κλείσουμε τη λαδόκολλα. Mm-hmm. Αυτό. Θέλεις να μου δώσεις λίγο το αλουμινόχαρτο από εδώ πάνω? Βεβαίως. Έλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ίδιο έχω κάνει και με το αλουμινόχαρτο. Το οποίο θα το κάνω και αυτό τώρα. Έναν σταυρό. Μπορούμε να το βάλουμε χωρίς λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο? Θα σιγοψηθεί πολύ πιο ωραία. Και μπορεί να χαραθεί αλλιώς η κρούστα, ε. Ναι. Και στο τέλος, τώρα εγώ θα το τυλίξω εδώ με το αλουμινόχαρτο. Αυτό είναι. Θα το βάλουμε σε ένα ταψάκι. Ωραία. Αυτό. Και θα ξεκινήσουμε πρώτα το ψήσιμο του αρνιού στους 150 βαθμούς. Αέρα ή πάνω κάτω? Στον αέρα. Στον αέρα. Ωραία. Για 2,5 ώρες. Στην τελευταία μισή ωρίτσα θα ανοίξουμε τη λαδόκολλα και το αλουμινόχαρτο για να πάρει αυτό το ωραίο το χρώμα. Και πριν το τελειώμα, οι πατάτες δεν θέλουν. Θέλουν μία ώρα στο φούρνο. Αυτό είναι το φαγητό. Φανταστικά. Τόσο απλά. Λοιπόν, να καλημερίσω και την κυρία Κωστοπούλου Βίκη. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Να πούμε ότι είναι διευθύντρια επικοινωνίας εδώ και συντονίστρια προγράμματος Shine by Nature. Έτσι, και να εξηγήσουμε λοιπόν, τι ακριβώς είναι αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Όπως το είπατε και εσείς πριν, mm-hmm. πρόκειται για ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συντονίζει η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος mm-hmm. και έχει στόχο να αναδείξει, να ενημερώσει δηλαδή τους καταναλωτές για τα υφόρα χαρακτηριστικά της εγωπροβατοτροφίας. Και βεβαίως της ελληνικής εγωπροβατοτροφίας. Νομίζω ότι όλοι έχουμε mm-hmm. δει, ταξιδεύοντας στη χώρα μας, τα αρνάκια και τα κατσικάκια mm-hmm. να βόσκουν. Δεν είναι μια εικόνα που είναι ξένη σε εμάς. Γνωρίζουμε Μάλιστα. λοιπόν ότι... Λοιπόν, ποια είναι τα ωφέλη του συγκεκριμένου προγράμματος? Τα ωφέλη για τον καταναλωτή είναι ότι ενημερώνεται. Ωραία. Να έχει μια καλή ενημέρωση, μια καλή γνώση mm-hmm. για να μπορεί να επιλέξει καλύτερα το τι θα φάει. Δηλαδή, θέλουμε να φάμε όσοι θέλουν να φάνε κρέας. Έτσι, υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν. Α, και όσοι απόλυτα σεβαστό και να μην θέλουν. Ναι. Θέλουμε να φάμε κρέας. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα κρέας ποιοτικό. Ωραία. Να φάμε λιγότερο. Σωστά. Αλλά ένα κρέας που έχει παραχθεί με αηφόρους μεθόδους. Δηλαδή, έχει ζήσει ελεύθερο, έχει βοσκήσει, έχει βοηθήσει με αυτή τη βόσκηση την γη να ανανεωθεί, mm-hmm. τα φυτά να αναγεννηθούν. Έχει βοηθήσει το περιβάλλον, έχει βοηθήσει επίσης αυτό το ζώο, αυτή η κτηνοτροφία. Τις απομακρυσμένες, τις δύσβατες περιοχές να έχουν mm-hmm. οικονομία, μια τοπική οικονομία. Πολύ ενδιαφέρον. Τα χωριά να ζουν εκεί που δεν θα μπορούσε να έχει κάποια άλλη δραστηριότητα. Επειδή τα παιδιά θα είναι οι πολίτες που θα καταναλώνουν αύριο, θέλω να μου πείτε αν υπάρχουν δράσεις για τα παιδιά. Υπάρχουν, ακριβώς υπάρχουν δράσεις για τα παιδιά. Έχετε εκεί ένα βιβλιαράκι που έχουμε εκδώσει ειδικά για τα παιδιά. Έχουμε animations, έχουμε δράσεις, εργαστήρια με παιχνίδια όπου τα παιδιά μαγειρεύουν, όπου τα παιδιά αντιλαμβάνονται τι σημαίνει ο κύκλος.
της ζωής, τι σημαίνει ο βιολογικός κύκλος. Να πούμε σε αυτό το σημείο και θέλω να το τονίσω και εγώ ότι είναι προσωπική επιλογή του καθενός. Το ίδιο το λέτε και εσείς. Αν θέλει να φάει κρέας ή όχι. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν τους προτρέπετε σε κάτι τέτοιο, να είμαστε ξεκάθαροι πάνω σε αυτό. Όχι, κυρίως αυτό που θέλουμε να συζητήσουμε με τους καταναλωτές και με το κοινό, με τους πολίτες, είναι ποια θα είναι τα κριτήρια αυτά που θέλουμε εμείς για την κτηνοτροφία μας, που θέλουμε εμείς για το κρέας που θα καταναλώσουμε. Πολύ ωραία. Τι θα απαιτήσουμε και τι τελικά πρέπει να κρατήσουμε από όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πάντως, μέσα από όλο αυτό το πρόγραμμα υπάρχει διάσωση του πολιτιστικού πλούτου, ακριβώς, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Υψηλή ποιότητα του κρέατος, προστασία του περιβάλλοντος, ακριβώς, της φύσης της ίδιας. Γιατί, όπως είπα, πρόκειται για ένα κύκλο βιολογικό. Όταν αν χαθούν αυτά τα ζώα, τα μικρά μυρικαστικά, θα χαθεί και όλο το υπόλοιπο σύστημα. Ωραία. Άρα, να μην βγάζουμε και εύκολα συμπεράσματα. Τέλεια. Δεν είναι όλα κακά ή όλα καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας, πάμε σε διαφημισούλες σε λίγα λεπτά. Συνεχίζουμε και με τα τηλεοπτικά μας και survival. Και έρχομαι και την παρουσία σε Ζήνη που σας έχω τάξει. Σε πολύ πολύ λίγο. Λιβάνης, Ανδρέα, ακούς. Εδώ είμαστε. 11 και 28 μαζί μας είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος και θα πάμε στα τηλεοπτικά μας. Έχουμε να πούμε πολλά για το Survivor. Όμως, θέλω σε αυτό το σημείο να υποδεχτούμε την Έλενα, γιατί έχουμε μια μεγάλη αποκλειστικότητα. Για πρώτη φορά, λοιπόν, η Ελένη Μενεγάκη στα γραφεία του Μέγκα μετά τη συμφωνία της. Να πούμε, λοιπόν, ότι εμείς την πετύχαμε εχθές. Καλά, η Ελένη έχει Όχι, ναι, ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει και πηγαίνει τουλάχιστον 1,5 μήνα στα γραφεία του Μέγκα. Κάθεται αρκετές ώρες, τη βλέπετε στη Λεωφόρο Συγκρού. Εχθές, από ό,τι έμαθα εγώ και την προηγούμενη εβδομάδα, τη μεγάλη εβδομάδα μέχρι τη μεγάλη Τετάρτη που ήταν εκεί, αλλά και εχθές, βλέπει κόσμο για να στελεχώσει την καινούργια εκπομπή της από το Σεπτέμβριο. Ψάχνει μάγειρα, από ό,τι έμαθα, μέσα σε όλα. Θα υπάρχει μαγειρική άρα. Δεν θα υπάρχει αστρολογία, αυτό που μάθαμε. Είχε πάει αρκετά πρωί, έφυγε το απόγευμα. Τη βλέπετε απλά ντυμένη. Είναι μαζί με την αρχισυντάκτριά της, την Ελένη Γελαλή, και βλέπουν κόσμο, είτε είναι μπροστά από τις κάμερες, είτε πίσω από τις κάμερες, για να στελεχωθεί η εκπομπή της και να προετοιμαστούν. Όλα τα βλέπω. Λοιπόν, για να δούμε λίγο. Μας μίλησε καθόλου, έχουμε να δούμε και τις δηλώσεις της. Να δούμε τι μας είπε. Είναι πάρα πολύ. Ο Σπύρος Κεραμίδας εκεί και φυσικά. Α, ο Σπύρος μας ήταν ενθουσιάστηκε με το που είδε το Σπύρο. Με το κασκόλ. Χωρίς το κασκόλ το έχει βγάλει λίγο. Και εγώ το γράφει, βλέπετε ότι ήταν εκεί. Πάμε να δούμε τι είπε. Πώς αισθάνεστε που γυρίζετε στο κανάλι που ξεκινήσατε? Υπέροχα. Στην ίδια ώρα θα σας δούμε ξανά, στην ίδια ζώνη όπως τα τελευταία χρόνια. Θα έχετε συνεργάτες από την παλιά σας ομάδα, την αγαπημένη. Ο κόσμος τι σας λέει τόσο καιρό? Σας έχει λείψει η επαφή με τον κόσμο? Το πάλι. Γενέστατη, ναι, αλλά πάντα. Δεν μπορούσε να πει και περισσότερα. Στο μόνο που δεν απάντησε είναι στο θέμα της ώρας. Αυτό. Ναι. Υπάρχει λόγος που δεν απάντησε. Γιατί είναι ένα quiz για δυνατούς λίτες, το τι ώρα τελικά θα μεταδίδεται η εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη. Εμείς εδώ, όταν είχαμε αποκαλύψει, γιατί ήμασταν οι πρώτοι που είχαμε αποκαλύψει τη μεταγραφή της Ελένης, βασικά όχι τη μεταγραφή, την επιστροφή της Ελένης στο Μέγκα, είχαμε πει ότι συζητούσε για τη μεσημεριανή ζώνη. Όμως δεν ξέρουμε αν θα ξεκινάει στη 1 ή στις 2 το μεσημέρι. Τι, μετά το λοιπόν, τι ζητάει λοιπόν το κανάλι και τι θέλει η Ελένη. Το κανάλι ζητάει λοιπόν να ξεκινάει η εκπομπή στις 2, ακριβώς όπως λέει ο Γρηγόρης. Μετά το δελτίο ειδήσεων το μεσημβρινό, το οποίο είναι, αν θέλετε, ένα πάγιο πράγμα στο Μέγκα. Δηλαδή το Μέγκα από τότε που υπήρχε, πάντα μία η ώρα είχε ένα μεσημβρινό δελτίο, το οποίο μάλιστα είναι και πολύ μεγάλο σε διάρκεια μιας ώρας. Μία με δύο. Λέει το βραδινό. Μία με δύο, μία με δύο. Λοιπόν, και θα επιθυμούσε λοιπόν η εκπομπή της Ελένης να ξεκινάει στις 2 και να δίνει τη σκητάλη μετά στον Νίκο Ευαγγελάτο που ξεκινάει γύρω στις 4.30. 4.20 το live news. Η Ελένη όμως επιθυμεί, επειδή ήταν στάνταρ το ραντεβού της με τον Αλφα στη 1 η ώρα το μεσημέρι, θα επιθυμούσε λοιπόν να ξεκινάει την εκπομπή της κανονικά στη 1 μέχρι τις 3.30,
όπως ακριβώς ήταν η τηλεοπτική συνήθεια τόσων χρόνων στον Α. Και ποιος πιστεύεις ότι θα κερδίσει? Η Ελένη. Αν με ρωτάς. Όλοι μαζί με ένα τώρα, στόμα. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να μετακινηθεί το δελτίο ειδήσεων το μεσημβρινό από τη 1 στις 12. Γι' αυτό και σας λέω εγώ τώρα ότι είναι ακουής για δυνατούς λίτες. Το οποίο νομίζω ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα ξεκαθαριστεί. Αλλάξει ούτως ή άλλως και η πρωινή ζώνη. Αυτό που διάβασα εγώ στο Newsday και στο Γρηγόρη Μελά χθες, ναι, είναι ότι. Εγώ την αγαπώ, είναι και φίλη μου η Δανάη. Η Δανάη πηγαίνει Σαββατοκύριακο. Ναι. Το έχουμε πει και εμείς εδώ ότι η Δανάη δεν θα πάει. Κόβεται. Όχι, πηγαίνει όχι. Σαββατοκύριακο, έτσι. Πρωί. Αυτό το διάβασα χθες στο Newsday και αυτό γνωρίζω κι εγώ. Γιατί από ό,τι ξέρω, το Μέγκα θέλει να αρκοποιήσει και μεσημεριανή ζώνη το Σαββατοκυριακό. Υπάρχει μια πιθανότητα, ναι, δεν είναι πολύ σίγουρο όταν θα είναι πρωί ή απέναντι στην Αταλία Γερμανού. Εγώ δηλαδή ξέρω και εγώ, αυτό. Εγώ λοιπόν ξέρω ότι η Δανάη θα πάει πρωί και συζητάνε με άλλη παρουσιάστρια. Έχει για να πάρει απέναντι από την Αταλία Γερμανού. Έγινε πρόταση άλλη παρουσιάστρια για να λάβει τη μεσημεριανή ζώνη. Εγώ το έμαθα χθες. Αυτό μπορεί να το ξέρει κανείς σας. Πάντως εγώ ξέρω άλλη πληροφορία. Όπως είχαμε πει. Μισό λεπτό και μόνο αυτό να πούμε, Γρηγόρη μου. Στο 10 με 12, όπως είχαμε πει εδώ από την εκπομπή, πάμε για infotainment εκπομπή. Έχει. Το είχα πει ότι δεν θα είναι ψυχαγωγικό μαγκαζίνο. Το είχαμε τονίσει αυτό το πράγμα. Απλά και μάλλον να προσθέσω ακόμα, μελέτη. Η Ελεονόρα Μελέτη είναι για το 8-10. Είναι για το 8-10, σωστά. Όχι για το 10-12. Πολύ σωστά. Το είναι για το 8-10 infotainment. Υπάρχει ένα κενό που συζητάνε με διάφορους. Ναι, ναι. Αυτό. Και θα αποφασίσουν αυτό το περιεχόμενο αναλόγω στην παρουσιάστρια που θα επιλέξουν. Πάντως σε αυτές τις περιπτώσεις ή του ενημερωτικού τσιτώνουν. Ναι. Πάντα. Αλήθεια είναι. Όπως και στον Α, νομίζω δεν έχει αλλάξει φέτος το βελτίο. Για να το. Και δεν του βγήκε τελικά. Ναι. Δηλαδή πάντα η ενημέρωση θέλει, παιδί μου, να είναι συγκεκριμένη ώρα. Και είναι ένα λογικό, όπως και η ψυχαγωγία. Κάνει κινήσεις θα που το θυμάσαι, Κατερίνα, στο παλιό Μέγκα, δεν ξέρω τι γίνεται στο καινούριο, στο παλιό Μέγκα ουσιαστικά το ενημερωτικό και το ψυχαγωγικό πρόγραμμα ήταν σε δύο άλλα κανάλια. Θυμάσαι ότι υπήρχε κόντρα πολύ μεγάλη μεταξύ του ενημερωτικού και του ψυχαγωγικού. Παντού όταν ήμασταν εμείς στο Μέγκα. Ο Μουτσινάς τι ώρα αρχίζει, γιατί αν αρχίζει. 3 με 5 είναι ο Μουτσινάς. Είναι πολύ δυνατός και έχει ανανεώσει τώρα. Αντρέα, μου θες να προσθέσει κάτι σε όλο αυτό? Επίσης, μην ξεχνάτε ότι ο Νίκος Ευαγγελάτος φέρνει νούμερα στο κανάλι και νούμερα πολύ παραπάνω από το μέσο όρο του καναλιού. Και έχει σταμπαριστεί η ώρα του το 4. Γενικώς θα ήθελα πολύ να πει τη γνώμη σου για τα τηλεοπτικά. Όχι, ο κανόνας όταν μια εκπομπή πάει καλά, παράδειγμα Ευαγγελάτος. Κοιτάζεις πριν και μετά να το ενισχύσεις. Σωστά. Και διευρύνεις την πετυχημένη σου ζώνη. Σωστά. Η οποία βεβαίως η πετυχημένη σου ζώνη έχει ένα χαρακτήρα. Φερρυπίν είναι ενημερωτικό. Σωστά. Και λέγεται Νίκος Ευαγγελάτος. Δεν σημαίνει ότι η διεύρυνση που μπορεί να κάνεις μπορεί να σταθεί ίδια. Είναι δύσκολο. Αλλά λες, ξέρω ότι ο κόσμος γυρνάει εκεί. Άρα, άμα βάλω κάτι δυνατό πριν και κάτι δυνατό μετά, ναι, θα δημιουργήσω ένα κλίμα. Ένα και μασίφ. Πάει έτσι. Απλά να σου πω, έτσι όπως το βλέπω εγώ, ο Νίκος Ευαγγελάτος είναι ευνοημένος και με όλα όσα ζούμε. Δηλαδή, η επικαιρότητα τον ευνοεί. Είναι και πολύ καλός όμως η εκπομπή. Δεν αντιλαμβάνομαι μόνο, ναι, παιδιά. Αλλά ρεπορτάζ. Τον ευνοεί και η επικαιρότητα η οποία του χρόνου δεν θα υπάρχει. Άκου να πρώτα σου, ο Θεός. Άκου να σου πω, Γρηγόρη. Ο Ευαγγελάτος είναι ένας από τους βασικούς τηλεοπτικούς δημοσιογράφους με σφραγίδα, με άποψη, σφραγίδα, με οντότητα. Σφραγίζουν την ελληνική δημοσιογραφία, παύλα τηλεόραση. Έτσι. Δηλαδή αυτός και ο άλλος ο Νίκος είναι οι δύο βασικοί υπήρχε πιλότες. Υπήρχε και προ-COVID, όμως δεν είχε αυτή την επιτυχία. Το αυτό τι έχουν περάσει από τα χέρια τους δεν συζητιέται και με πόσο εύστοχο τρόπο και πρόσεξε. Και χωρίς εκείνη την υποστήριξη που μπορεί να δεις σε αντίστοιχους συναδέλφους στο CNN ή σε μεγάλα κανάλια. Ναι, σωστό. Η επικαιρότητα πάντα θα τρέχει. Δεν μπορείς να τη ζητήσεις. Ναι, ναι. Έτσι και ακριβώς. Να σου πω και κάτι. Ο COVID είναι μια επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα στο αρχικό διάστημα, σε κάποια μετέχμια, αλλά από ένα σημείο και πέρα, λένε τα ίδια για τα ίδια. Έτσι. Δηλαδή, σήμερα ο COVID είναι σημαντικός. Σήμερα είναι ο εμβολιασμός σημαντικός. Τηλεοπτικά είναι σημαντικός πάντα. Όχι, τηλεοπτικά όχι. Είναι ατού ότι θα κάνω. Μάλιστα. Ναι, αλλά θα κάνει τουλάχιστον ένα ημίωρο ή 20 λεπτό γύρω από αυτό. Ωραία. Θέλω να πω ότι ανάλογα την εποχή, δηλαδή η ιστορία με το. Με την τύπησα που την κάψανε με το. Το βιτριόλι. Το βιτριόλι. Το κορίτσι, είναι πώς το χειρίζεσαι. Και το χειρίζεται με ρεπορτάζ βάθους, ένα, και με πολύ ωραίο στήσιμο της εικόνας. Να πω ότι είναι ο Ευαγγελάτος έβαλε το Μέγκα σε μεγάλο ποσοστό στο τηλεκοντρόλ σε ένα βαθμό. Αλήθεια είναι αυτό. Ωραία. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και ένα Μέγκα επαναλήψεων. Ωραία. Ξαναζεσταμένο δηλαδή. Που δεν είναι Μέγκα, ρε Σιατρία. Επαναλήψιο Μέγκα. Αλλά ήταν σαν να είναι επειδή σε σιωπή ένα κανάλι. Καλό.
Επειδή ξέρω ότι είσαι νουμεράκια, παρακολουθείς νούμερα. Αυτό εννοώ. Τώρα, τι ποτέ δεν παρακολουθείς. Τι πιστεύεις θα κάνει η Ελένη. Μπορείς να δώσεις έτσι. Δεν, να... Όχι, δεν ξέρω. Δεν γνωρίζεις καθόλου. Ναι, πρέπει να ξέρω τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, όταν θα είναι ο χάρτης έτοιμος. Ναι, τότε θα καταλάβω. Θα σου πω και θα πέσω έξω το πολύ ένα 5%. Αλλά αν δεν γιατί ξέρω... Γιατί ό,τι μου έχεις πει μέσα σε νούμερα 5% είναι πολύ. Ναι. Όχι, δεν είναι πολύ. Γιατί αναλόγως το ποσοστό που κάνεις. Αν σου πω 15% σαν μέσον όρο και πάει 10 ή πάει 20 ή σκαμπανεβάζει γιατί έχουμε σκαμπανέβασμα, εντάξει. Ναι, αλλά με πήγε στο 15 μέσο όρο. Ναι. Αν είναι άλλος ο μέσος όρος, παράδειγμα, το 5% είπα. Είναι πολύ. Μην μου βάζεις λόγια, παράδειγμα. Άσε να σε παίξω λίγο κι εγώ. Γιατί αν αρχίσω να σε παίζω, θα ζαλιστείς. Την ευχαριστούμε πολύ την Ελένη και θα πάμε στην Ελευθερία Ελευθερίου που μας μιλάει, Γιάννη μου. Εσύ θέλεις να κάνει υψηλό ποσοστό ή χαμηλό. Α, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μακάρι όλοι να κάνουν υψηλά ποσοστά. Εγώ τη βιολογική είμαι. Όχι, το ερώτημά μου ήταν στον Γρηγόρη, επειδή ήθελα να με παίξει, να τον παίξω κι εγώ. Εμένα μου αρέσουν τα υψηλά, Άντρε. Σ' αρέσουν τα υψηλά. Πρόταση έχεις, τελικά δεν μου απάντησες από την προηγούμενη φορά. Όχι, από την Ελένη. Α, πάρε την Ελένη, φίλη χρόνια ήσασταν. Ναι, και τι να πάρω την Ελένη. Και εσύ δεν είσαι εδώ δίπλα. Μα τώρα θα με βάζεις να παίρνω την Ελένη για να μάθω κάτι που μπορεί να μου το πεις απευθείας. Εγώ μπορεί να μην κάνει να σου το πω, οπότε μπορεί να την πάρει απευθείας. Πες μου, δεν κάνει να σου το πω. Εντάξει. Λέγε, τι εντάξει. Ούτε αυτό να τα μάθεις. Όχι. Εδώ διακοπές μαζί κάνατε, άσε με ρε Αντρέα. Θα σου απαντήσει. Του κούρπασα. Δεν πειράζει, θα στο σηκώσει και θα σου απαντήσει. Αγέννητο ήμουνα. Ναι, ναι, τι να σου πω. Και πώς βγήκες με μια γένεια άσπρα. Γεννήθηκα με γένεια, παιδιά. Εγώ μπορεί να ξέρω, θα σε σώσω τώρα από την ερώτηση. Δεν με σώνει, δεν έχω τέτοια προβλήματα. Τα ξεπέρασα. Αν μου το πει τα διαφημιστικά μηνύματα και σου υπόσχομαι να μην το πω. Λοιπόν, πάμε στην Ελευθερία. Πάμε λοιπόν από τα ψηλά στα χαμηλά. Θα πάμε τώρα λοιπόν και στην Ελευθερία Ελευθερίου, την οποία τη συναντήσαμε. Καλό, καλό, καλό. Σε λοιπόν, ναι, αυτό εννοώ, παιδιά. Ναι, σωστό. Κούκλα είναι και την αγαπώ πολύ εγώ ειδικά. Λοιπόν, η Ελευθερία, λοιπόν, παιδιά, είχε πάρα πολλά να μας πει. Καταρχήν, τι γίνεται με τον Σάκη και τη Μαρία Λένα. Γιατί είχε να μεταφέρει ένα μήνυμα στο Γιώργο Τολιβάνη. Τι λέει λοιπόν αυτό το μήνυμα. Και άφησε λίγο τις εχμέσεις, γιατί είπε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία εμείς δεν τα έχουμε δει και προφανώς έχουμε σχηματίσει λανθασμένη άποψη για το παιχνίδι. Ωραία, πάμε να το δούμε. Με έλεγες Bonita, μαζί πέρασαμε τη νύχτα. Μέσα στη θάλασσα βάζεις φωτιές. Η πιο δύσκολη συνθήκη στο Survivor ποια ήταν? Κοίτα, ήταν πολύ δύσκολη η συνθήκη επιβίωση, αλλά τόση στρατηγική και ίντρικα δεν το περίμενα. Όχι, φαίνεται ποιοι λειτουργούμε με στρατηγική είναι και ακόμη... ίντρικα. Κάποιοι μπορεί να είναι μέσα, κάποιοι μπορεί να έχουν φύγει ακόμα τώρα. Τον παπά, για παράδειγμα, έχεις μιλήσει, έχετε βρεθεί μετά το ότι έχει βγει και ο Αλέξης. Ναι, 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 έχουμε βρεθεί. Και με τον παπά, και με τον Περικλή, και με τον Πάνο. Σήμερα το πρωί διαπίστωσε ότι το μπουφάν της ήταν μέσα στην κουβέρτα του Νίκη. Πιστεύεις ότι ίσως τύχησε την παραμονή σου στο παιχνίδι, το ότι ήσουν πολύ κοντά με τον Αλέξη? Δεν μετανιώνω για τις παρέες μου, ούτε για τους ανθρώπους που επέλεξα να έχω δίπλα μου. Έχουν γίνει αρκετά πράγματα και αρκετά πράγματα που έχω συζητήσει και δεν έχουν φανεί και δεν τα έχουν δείξει. Για το τελευταίο που είχε γίνει πριν φύγω, πριν πάμε στο συμβούλιο για να ψηφιστούμε η κόκκινη ομάδα, είχα πάρει τους ανθρώπους που ήταν κοντά μου, τον Τριαντάφυλλο, τον Σάκη και τον Αλέξη, και τους είπα: αν πιστεύετε αγωνιστικά ότι πρέπει να ψηφιστώ, θέλω να με ψηφίσετε. Γι' αυτό και ο Σάκης με ψήφισε. Να είσαι ευτυχισμένη. Τη Μαριαλένα με τον Σάκη. Πιστεύεις είναι αληθινός, θα βγουν και θα έχουμε σχέση? Καλύτερα να βγουν τα παιδιά να μιλήσουν και να πάρουν θέση. Στο γάμο τους θα τραγουδήσεις? Καλύτερα να βγουν τα παιδιά να μιλήσουν γι' αυτό. Το μήνυμα που έφερες για το Γιώργο Τολιβάνη? Δεν θέλω να πω κάτι. Ναι. Πήγε, έφτασε το μήνυμα. Θα σου πω κάτι, μέσα στο παιχνίδι. Σου λέω, δεν ξέρουμε τι γίνεται έξω. Δεν βγήκα έξω και έπαθα ένα σοκ με όλο αυτό το θέμα που έγινε και όλη τη διάσταση που πήρε. Απλά εγώ θέλω να ρωτήσω αν πήγε το μήνυμα, γιατί και η Χριστίνα λέει έφερε ένα μήνυμα και δεν πήγε ποτέ. Α, ναι, δεν ξέρω τι έκανε η Χριστίνα, ξέρω τι έκανα εγώ και θα το αφήσουμε μέχρι εδώ. Μάλιστα. Σωστή ήταν. Ας μιλήσουν τα παιδιά όταν βγουν. Τι θα πει? Πότε θα μας έρθει η Ελευθερία? Είναι άλλη εβδομάδα πρώτα, ο Θεός, που είναι και εβδομάδα Eurovision. Τα λέμε αυτά. Το είχαμε ξεχάσει. Δεν τα ξεχνάτε αυτά, μην μου χαλάτε την διάθεση. Επίσης, είπε και κάτι σημαντικό. Δεν έχετε δει πολλά που δεν έχει δείξει η παραγωγή. Εγώ ξέρω να σου πω.
Ξέρω, για παράδειγμα, να σου πω ότι όταν είχε γίνει ο μεγάλος ο καβγάς με τον Αλέξη τον παπά, όπου ουσιαστικά είχε πει ότι και καλά, ότι την είχε πει αγάπη μου και ότι μου κολλάς και τα λοιπά, και μετά την είδαμε να την ξαναπλησιάζει, ναι, είχε γίνει μια μεγάλη κουβέντα, όπως λένε οι πληροφοριοδότες μου, μεταξύ του Αλέξη και της Ελευθερίας, όπου τα βρήκαν, που δεν την είδαμε αυτή την κουβέντα. Θα πω κάτι, εγώ θέλω να παρακαλέσω κάτι, μια και θα έρθει την άλλη εβδομάδα. Αν μπορεί να μου φέρει το μαγιό το παρτό. Να το βάλω τώρα ο ποπός με έχει πέσει το πάτωμα από την γυμναστιά. Αλλά επειδή έχω σκοπό 2 μήνες να γυμναστώ λίγο, θα το βάλω μετά για... Εγώ θα δει μια άλλη πρόταση, αν μπορεί να έρθει με το μαγιό. Λοιπόν, εγώ θα έκανα πρόταση να έρθει χωρίς το μαγιό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή για ακόμα μια φορά που είσαι εδώ μαζί μας. Και θα τα πούμε την άλλη Πέμπτη. Ξέρω ότι έχεις δουλειά στην Parking Well δίπλα. Ναι, θέλω, κλείνοντας, να πω μια φράση. Θέλω να εξηγήσω γιατί έρχομαι εδώ. Ναι, σας είναι απλό. Υπάρχει ο John Maynard Keynes. Είναι ένας οικονομολόγος του 20ου αιώνα. Τους μεγαλύτερους, ο Keynesianισμός. Είναι μια οικονομική θεωρία η οποία βοήθησε πάρα πολύ να περαστούν οι αντιφάσεις του καπιταλισμού και. Λοιπόν, εγώ έρχομαι εδώ γιατί ακολουθώ τη γνώμη ενός νέου Keynesianιστή. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο Σέβας ο Μπούμπουρας. Αχ, μην τα ανοίξω το θέμα τώρα. Όχι, 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 όχι. Ναι. Είπε από το να μην δουλεύεις καθόλου, καλύτερα να δουλεύεις τσάμπα για να μαθαίνεις. Έρχομαι εδώ λοιπόν και δουλεύω τσάμπα για να μαθαίνω. Ευχαριστώ πολύ. Έλα ρε, Αντρέα. Εξηγώ γιατί έρχομαι, ρε παιδί μου. Έρχομαι για να μαθαίνω. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή, το λέω συνέχεια αυτό. Μαθαίνω εγώ για. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρη μπουμπούρια. Αν έχεις σκοπό να κάνεις κι άλλο γάμο ή να πας σε γάμο ή βάφτιση οτιδήποτε, έχω υπέροχα φορέματα. Τα ωραιότερα. Όχι, εγώ προτιμάω το μαγιουδάκι που θέλει. Λοιπόν, και την περιμένω αυτή την παρουσίαση πώς και πώς. Και μαζί μου λοιπόν έχω τη Μάζα Κάζα Τζίογλου και τα Ζήνη Μπουτίκ. Καλώς μας ήρθες. Καλημέρα. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα. Εντάξει, είναι τεράστια η χαρά μου που είμαι μαζί σου. Πόσα χρόνια. Εντάξει, δεν υπάρχει, γιατί συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, αλλά είναι μεγάλη μου η χαρά που ήρθατε στην εκπομπή μου και έχετε στήσει όλη αυτή την υπερπαραγωγή για να δείξετε αποκλειστικά για πρώτη φορά την μαγευτική σας ονειρική σας συλλογή. Ήσουνα το σημείο αναφοράς που λέγαμε μετά την παρουσίαση με την Κατερίνα. Ανοίγει και στα μαγαζιά μας η κολεξιόν η καλοκαιρινή και τα φορέματα για γάμους και βαφτίσεις και όλες τις καλές περιπτώσεις. Οπότε, από σήμερα, στα καταστήματα ή στο site τώρα, zinibutik.com είναι ένα και ένα. Εξαντλούνται αμέσως. Είναι ξεχωριστές οι ραφές τους. Είναι μοναδικά. Είναι ποιοτικά απίστευτα και είναι και αυτά τα δύο που φοράμε εμείς οι δύο. Σωστά. Κάναμε εμείς την έναρξη. Εμείς σου φτιάξαμε αυτό το φανταστικό σκηνικό, διότι ο καιρός έξω έγινε ζέστανε, ήρθε λίγο το καλοκαίρι, αλλάξαμε διάθεση, φεύγει και λίγο ο COVID. Πρώτη φάση έλεγε το σώμα, τι έκανες? Ψυχοπέλα ψυχοφύλλα, είναι φανταστική. Οπότε θέλαμε να μεταφέρουμε και σε εσάς εδώ όλη αυτή την καλοκαιρινή μας διάθεση. Στολίσαμε όλο το πλατό και είμαστε έτοιμοι να σας δείξουμε την φανταστική συλλογή μας, η οποία έχει φορέματα για όλες τις περιπτώσεις. Δεν είναι μαμά ή νονά, είναι και ένα πασκαλισμένο. Ακριβώς. Επειδή είπαμε από το Σάββατο ανοίγουν και οι γάμοι και έχουμε πάρα πολλές δεξιώσεις και τα φαγητά μας κτλ. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Φυσικά. Πέρα από τα δικά μας και να πω ότι σας έχω και πολλά δωράκια στο Instagram σε πολύ πολύ λίγο. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα και θα τα βρίσκετε όλα. zinibutik.com να μπαίνετε τώρα, εξαντλούνται αμέσως. Λοιπόν, ξεκινάμε. Αχ, αγάπη μου, γεια σου. Εγώ κάνω ερωτήσεις ταυτόχρονα στο βλέπουμε. Τι συγκλονιστικό ρούχο είναι αυτό? Αρχικά, πες μου, τι ύφασμα είναι? Είναι ολομέταξο, είναι 100% μετάξι. Νομίζω ότι είναι ένα ρούχο που όποιος σας δει εκεί που θα πάτε θα είναι wow. Έχει μανίκια που εμείς τα αγαπάμε πάρα πολύ το καλοκαίρι. Φυσικά δεν ζεσταίνει, γιατί είναι 100% μετάξι, όπως είπαμε. Θέλω να πω κάτι για το συγκεκριμένο. Επειδή το έβαλα παρόμοιο σε άλλο χρώμα και άλλο design, θα το δείτε στο Instagram μου. Εγώ τα αγαπώ τα μανίκια και για γυναίκες οι οποίες μπορεί να έχετε έτσι λίγο. Θέλετε να κρύψετε εδώ, δεν έχετε πολύ γυμνασμένα χέρια και θέλετε να κρύψετε κάποιες ατέλειες. Να πω ότι για μένα είναι από τα ωραιότερα φορέματα το συγκεκριμένο και επειδή γνωρίζω και την τιμή, είναι εξαιρετική για αυτή την ποιότητα. Ή το μετάξι είναι απίστευτο. Απίστευτο. Διότι ο κόσμος δεν ξέρει τι σημαίνει 3-4-5 μέτρα μετάξι. Να πω και κάτι εδώ για τη φίλη μου. Εδώ το σημείο που βλέπετε, που είναι ανοιχτό, το βλέπετε εδώ στο πλάι, ακόμα και λίγο κοιλίτσα να έχετε. Σας το λέω κι εγώ που δεν έχω την πιο flat κοιλιά.
καλύπτει πολύ ωραία και δείχνει τα σωστά σημεία. Δηλαδή και οι κοπέλες με περισσότερα κιλά μπορούν να το φορέσουν αυτό το φόρεμα. Και πίσω, εάν θελήσετε να την πλησιάσετε. Βεβαίως, να βάλουμε και στη σόδεσμο, ναι. Εδώ μπορείτε να βάλετε και σουτιέν. Εδώ είναι το ύψος του ακριβώς, όπου το καλύπτει και δεν φαίνεται τίποτα. Ρουχάρα. Και φοριέται από τώρα ή μπορείτε να το φορέσετε και πιο μετά με σανδαλάκι, παραλία. Να το κοντίνετε λίγο και να το φορέσετε με τα φλάτσα σας. Είναι σέρνετε κιόλας. Πάμε να δούμε το επόμενο. Και αυτό που θέλω να πω είναι εγώ, επειδή είμαι χρόνια και πελάτησά σας και συνεργατηδά σας, ότι τα ζήνουν διαχρονικά. Παίρνετε ένα ρούχο και το έχετε για μια ζωή στην ντουλάπα σας. Πω από τι ρουχάρα είναι αυτή. Θέλω να το βάλω να παντρευτώ. Όταν θα παντρευτείς, θα σου φτιάξουμε το καλύτερο. Όπως ακριβώς το θες. Αν ποτέ με τον καλό. Το συγκεκριμένο είναι ένα ρούχο που, αν το δείτε από κοντά, είναι εξαιρετική η εικόνα του, καθώς έχει αυτό το πουά μέσα στην ύφανσή του. Τελειώνει με τις κυπούρ, δαντέλες σε όλα του τα βολάν. Όχι, το λατρεύω το κυπούρ. Και παρόλο που και αυτό έχει εξοπλάτη, θα δείτε ότι αν δέσουμε την κορδέλα, εδώ την έχουμε δέσει λίγο ψηλά, αν την δέσουμε λίγο πιο χαμηλά. Παίρνει και στη θόδεσμο. Παίρνει και στη θόδεσμο. Να σου πω κάτι που έχω κάνει εγώ, γιατί αντίστοιχα φορέματα, ας πούμε, το συγκεκριμένο ονειρικό, μπορείτε να σφίξετε την κορδέλα πίσω για να σας κρατήσει και πιο ψηλά το στήθος και πιο σταθερό. Σωστά. Καταπληκτικό. Έχει και ένα αυτό. Τέλειο μήκος. Όπως βλέπεις, δηλαδή κολακεύει, αν έχετε και λίγο γόνατο που πολλές, έχετε ανασφάλεια, είναι ακριβώς όπως... σωστό μήκος. Και εγώ δεν θέλω πολύ τα γόνατα να τα δείχνω για κάποιο λόγο. Ή μίνι, ή θέλω να είναι κάτω. Ναι, να μην κάθεται εκεί, γιατί λίγο το παχαίνει. Όμορφη που είσαι, τι κάνει. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Και με ωραία σκουλαρίκια. Και απλά και σκέτο μόνο του με ένα σανταλάκι. Τώρα, αν σας κάνει λίγο too much για μαμά, λόγω του ότι πίσω είναι αρκετά γυμνό, είναι ένα φανταστικό φόρεμα για να γίνετε ενωνά, να πάτε καλεσμένοι, να το φορέσετε το καλοκαίρι στις διακοπές σας μετά. Mm-hmm. Δεν είναι ένα φόρεμα που θα το βάλετε ντουλάπα. Ωραία. Πάμε και στο επόμενο. Για να δούμε και την επόμενη φίλη μας. Υπέροχο ντεσάν, δηλαδή υπέροχο, πολύ και πολύ πρωτότυπο εμπριμέ. Το εμπριμέ. Ναι. Το συγκεκριμένο επίσης είναι εμεταξωτό εμπριμέ. Είναι ολομέταξο και αυτό το φόρεμα, ίσως για νεότερες ηλικίες, δηλαδή κορίτσια τα οποία είναι πιο φρέσκα, πιο μικρής ηλικίας που μπορούν να πάνε καλεσμένες σε ένα γάμο. Εγώ διαφωνώ. Θέλω να σου πω το συγκεκριμένο. Εγώ μ' άρεσε να το δω και σε μια κυρία μεγαλύτερης ηλικίας. Γιατί μάλλον ακόμα... για σένα, πού είσαι σε αυτήν την κατηγορία, τη μικρότερη ηλικία. Όχι, ακόμα και με ένα σακάκι ρηχτό στους ώμους, με ένα ζακετάκι, με μια γόβα. Ίσως κάνει λίγο πιο γκέρλι. Γι' αυτό το πρότεινα σε αυτή την ηλικιακή γκάμα. Ξέρεις τι μου αρέσει εμένα στα ζήνω, ότι έχετε μια πολύ ωραία ποικιλία, έχετε κομμάτια ξεχωριστά που τα βγάζετε σε μικρή ποσότητα και δεν τα φοράνε, κατάλαβε. Δηλαδή το παίρνεις και είσαι μοναδική. Εμείς αυτή τη στιγμή σας δείχνουμε το πρώτο τμήμα της κολεξιών μας. Mm-hmm. Δεν θα συνεχίσουμε με αυτά ώστε να τα φοράει όλος ο κόσμος. Βγάζουμε συνέχεια καινούργια. Για να δούμε και το επόμενο που είναι το αγαπημένο της Γεωργίας. Τι όμορφο κορίτσια κι εσύ. Γεια σου, αγάπη μου. Εδώ βλέπουμε ένα μίνι λινό φόρεμα που επίσης σε όλα τα τελειώματα έχει δαντέλα. Πολλοί κόσμος πρέπει να πω ότι το λινό το θεωρεί ένα πρόχειρο ύφασμα. Παρ' όλα αυτά δεν κοιτάμε το φόρεμα με το ύφασμα, αλλά με το πατρόν του. Για μένα έχετε το ωραιότερο λινό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Να πω ότι το λινό σας δεν τσαλακώνει πολύ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τσαλακώνει, αλλά όχι όσο ναι, πιο φτηνά. Και κάθεται απίστευτα στο σώμα και αυτό. Και σε μεγαλύτερο νούμερο, γιατί το έχω δει έτσι πώς φοβιέται και κυρίως με περισσότερα κιλάκια, κολακεύει απίστευτα. Επειδή έχει τα βολάν. Ακριβώς. Κολακεύει γιατί είναι σε σωστό σημείο τα βολάν, οπότε μην φοβηθείτε κυλίτσες, περιφέρειες, αν έχετε. Είναι ένα φόρεμα το οποίο είναι πάρα πολύ φρέσκο και παρόλο που είναι λινό, μπορείτε να πάτε στο γάμο και να είστε μια κούκλα. Και βγαίνει και σε μαύρο, να ξέρετε. Εγώ ήταν να το βάλω σε μαύρο σήμερα, αλλά προτίμησα το μακρύ. Πάμε να δούμε και το άλλο. Αχ, τι ωραίο που είναι αυτό το ντεσέν. Εντάξει. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ ρομαντικό φόρεμα. Το επιλέξαμε και στις βιτρίνες μας τώρα, γιατί δίνει φως, έχει χρώμα, έχει το κόψιμο εδώ πάνω στο λαιμό που είναι πάρα πολύ sick και κομψό. Και μπορείτε χωρίς φοβάμαι, να είστε... μην πάω με τη μία να διάσω τις βιτρίνες σας μετά. Χωρίς να είστε too much, είστε πάρα πολύ λαμπερή, πολύ φρέσκια, πολύ καλοκαιρινή. Αν είσαι και μαυρισμένος με αυτό το φόρεμα και αυτά τα χρώματα είναι... Και να σου πω και κάτι, επειδή το κίτρινο γενικό σαν χρώμα είναι επίφοβο, αυτό που είναι λευκό με αυτά τις πινελιές, τις κίτρινες, ταιριάζει και σε ξανθιές και σε μελαχρινές πάρα πολύ. Ισχύει. Για όλες τις ηλικίες και επίσης, επειδή το ξέρω αυτό το κόψιμο, κολακεύει πολύ ωραία και κρατάει στήθος, ακόμα και λίγο πεσμένο στήθος να έχετε. Και κολακεύει πολύ και τις μανούλες, οι οποίες έχουν ακόμα περιτά κιλά και αυτό το πατρόν κρύβει τα περιτά κιλά. Πολλές μαμάδες μου λένε θέλω φορέματα φουσκωτά που θα δούμε και θα προτείνουμε κι άλλα στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το επόμενο. Πάμε να δούμε και το επόμενο και θέλω να ξαναλέω zinniboutique.com ή στα καταστήματα της Zinni. Τι είναι αυτό? Είναι χαρακτηριστικό. Δεν κατορροκώ μου. Με αυτό θα φύγω μετά από εδώ να πάω σπίτι να με δει ο Φίλιππος.
Αυτό λοιπόν το ρούχο που είναι τόσο κλειστό, θέλω να σου πω ότι παρόλα αυτά οι άντρες το θεωρούν τόσο σεξι. Ισχύει. Και επειδή έχει αυτά εδώ τα βολά, νιώθω ότι κολακεύουν πολύ και την περιφέρεια. Δίνουν κίνηση όταν περπατάς, δίνουν πάρα πολύ πολυτέλεια, καθώς σε κάθε τελείωμα βολάν έχουμε βάλει τις δαντέλες. Και επίσης, παρόλο που είναι ένα λινό σετ, αν βάλετε ένα ωραίο πέδιλο και φτιάξετε ένα ωραίο μαλλί, όπως εδώ το προτείνουμε, είστε πάρα πολύ sick και κομψές να πάτε στη βάφτιση, στο γάμο. Στο γάμο μην πάτε, γιατί έχουν και τα θέματα πολλές νύφες με τα λευκά. Σωστά. Το έχουμε όμως σε μπέζ και σε μαύρο. Και σε μαύρο θα ονειρεμένο. Έχετε και ένα φανταστικό μετά με βολάν. Για να δω και το επόμενο. Αυτό μοιάζει με αυτό που φοράς σε άλλο χρώμα. Μπράβο. Εξαιρετικό κι αυτό. Είμαστε οι δύο επιλογές σας. Το συγκεκριμένο επίσης είναι μεταξωτό όλο το φόρεμα. Ωραία, έχει βολάν παντού, γιατί επίσης πάντα σας λέω, σκεφτόμαστε τις μαμάδες οι οποίες έχουν τα περιτά κιλά, γιατί η εγκυμοσύνη, η αλήθεια είναι ότι δεν τα χάνεις κατευθείαν. Έρχονται και έχουν πάρα πολλές ανασφάλειες. Το συγκεκριμένο κρύβει. Επίσης η λωρίδα πίσω έχει μπει για να κρύβει το σουτιέν, γιατί πάντα προνοούμε γι' αυτό, να νιώθετε ασφάλεια. Και είναι ένα φόρεμα που εγώ λατρεύω πάρα πολύ και το γιακά του. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό ο μάγκο. Και εμένα, γιατί θέλω πολλές φορές να μου κρύβει λίγο εδώ το λαιμό. Το θεωρώ πολύ sick και sex ταυτόχρονα. Για να δούμε και κάτι. Αυτά τα κλειστά το επόμενο, μην τα φοβάστε καθόλου. Για μένα, ο σύντροφός μου πάντα μου λέει πόσο όμορφη και sex είσαι με αυτά τα ρούχα. Κοιτάξτε, παρόλο που είναι πολύ κλειστό, να σου πω το συγκεκριμένο λινό, επειδή το έχω δει, την έχω δει τη συλλογή, είναι και πάρα πολύ δροσερό. Μην το φοβηθείτε. Πάρτε το τώρα για να το φοράτε και μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό δεν θα σου έκανε για ένα πολιτικό γάμο. Πάρα πολύ. Εμείς αυτό πολύ. Σκεφτήκαμε και το κατασκευάσαμε. Πάρα πολύ ωραίο. Πολιτικό, σύμφωνο συμβίωσης, γάμο τώρα, θρησκευτικό με λίγα. Δηλαδή είναι τέλειο νηφικό. Ακριβώς. Και επίσης, αν κάποια κυρία είναι μεγάλα, το μεταποιείτε κιόλας λίγο πάνω της. Όλες οι μεταποιήσεις αναλαμβάνει η εταιρεία στο εκάστοτε κατάστημα που εξυπηρετεί την πελάτησα και τα φτιάχνουμε πάνω της. Να δούμε και το επόμενο. Μέχρι, να μου πεις μέχρι να έρθει η επόμενη κοπέλα, πού είναι τα καταστήματά σας. Είναι και η Φυσιά Γλυφάδα. Κολωνάκι. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε, στη Μητροπόλεως, στη Τσιμισκή. Και στο επόμενο είναι οι επιλογές μας των ταυτά, που πάρα πολλές φίλες μας ζητάνε ταυταδένια φορέματα. Και εμείς δεν τους είχαμε δείξει μέχρι τώρα για να τα κρατήσουμε για την Κατερίνα. Λοιπόν, τι θέλετε να κάνουμε τώρα. Θέλετε να βάλω μια ανατελεία να πάμε σε ένα στόμα διαφημιστικό διάλειμμα και να τα δούμε σε πολύ πολύ λίγο. Τι θέλετε, θέλετε να με βοηθήσετε. Ωραία. Λοιπόν, βάζω μια ανατελεία, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουν μείνει άλλα τρία που θα τα πάρετε και δώρο. Διαφημισούλες και σε λίγα λεπτά ξανά είμαστε μαζί σας να δούμε και τα υπόλοιπα τρία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, 12 και 3 πρώτα λεπτά, επιστρέψαμε και όπως σας είπα, είναι τα 4 υπέροχα φορέματα τα οποία θα πάρετε κι εσείς δώρο αν κάνετε like στη φωτογραφία και follow Zini Boutique. Τι να πω για αυτά, δεν έχω λόγια τον ταυτά αυτό. Εγώ θέλω μόνο ένα πράγμα να πω, ότι τα δύο φορέματα που βλέπουμε εδώ πέρα είναι και τα δύο μεταξωτός ταυτάς, είναι νομίζω οι δύο ωραιότεροι ταυτάδες που έχουμε βγάλει ποτέ, τα φορέματα από ταυτά. Και κάθονται τέλεια, τέλεια. Το ένα έχει εξωπλάτη. Όλο το κρέμα, το χρώμα. Mm-hmm. Ενώ το άλλο το έχουμε κατασκευάσει λίγο πιο συντηρητικά, ώστε να καλύπτουμε και τις κυρίες που δεν θέλουν να έχουν γυμνό το πίσω μέρος λόγω του ότι πολλές εκκλησίες είναι περίεργες. Λοιπόν, zinniboutique.com. Μόλις κυκλοφόρησε η συλλογή και θα μου δώσει και ένα τηλέφωνο πέρα από τα καταστήματα να επικοινωνήσουν οι φίλες. 2310, γιατί τα κεντρικά μας είναι στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. 220443. Είσαι υπερφανταστική. Να πω ότι αυτά τα δύο ρούχα μετά στο δικό μου Instagram θα φωτογραφηθούμε υπέροχα και θα πάω στον κήπο μας και θα τα κάνουμε δώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε, μας φιλοξενήσατε. Και τη Ζήτη ευχαριστούμε πολύ. Κορίτσια, είστε κουκλάρες. Κουκλάρες του. Λοιπόν, Γιάννη μου. Κατερίνα μου. Λοιπόν, πάμε στον Άγιο Δομήνικο να δούμε τι συμβαίνει εκεί, γιατί εκεί ο Τριαντάφυλλος είναι σε κατάθλιψη. Για την ακρίβεια, νιώθει ξενερωμένος στο μέρος Άγιος Δομήνικος, διότι δεν τον έχουν ψηφίσει και αυτή τη φορά δεν είναι υποψήφιος για αποχώρηση. Και όλο αυτό του έχει φέρει πολύ μεγάλη θλίψη. Πάμε να δούμε. Σήμερα όλη μέρα είμαι πολύ πεσμένος. Υπερβολικά, κοιμάμαι όλη μέρα, θέλω να περάσει η ώρα. Δεν έχει νόημα πλέον για μένα αυτή η μέρα. Τη στιγμή που δεν είμαι υποψήφιος, έχω ξενερώσει. Δεν γίνεται δύο μήνες και να είμαι συνεχόμενα υποψήφιος και σήμερα να μην είμαι. Παιδί μου. Λαφάκι μας, τι έχεις πάθει. Κατάθλιψη. Έχεις πάθει κατάθλιψη, ρε. Εντάξει, δεν το ξανακάνουμε. Τι κάνεις. Τι κατάθλιψη, σε αφήσαμε να μην είσαι υποψήφιος μια εβδομάδα και έχεις πέσει στα πατώματα.
Έχεις κάνει εδώ γραμμές από την τσάντα. Κοιμάσαι 4 ώρες, Ζαλίτη. Υπάρχει. Λίγο μην το ξανακάνεις. Ναι, δεν θα το ξανακάνουμε. Έχεις φέρει τόσες νίκες. Δεν είναι υποψήφιος και κοίτα πώς είναι. Σε βλέπω πολύ πεσμένο. Έχασε νόημα η εβδομάδα του. Παιδιά, είναι η πρώτη Τετάρτη που είναι πεσμένο στον τάφο, το έχετε καταλάβει. Μετά από 2,5 μήνες. Άσε λίγο να ξεκουράσει το παιδί. Δεν έχει νόημα οι Τρίτες και οι Τετάρτες που αγαπήσαμε όλοι, που έχω αγαπήσει, που έχουν αγαπήσει οι Φοίνικες, που έχω αγαπήσει όλο το νησί, που έχουν αγαπήσει όλοι, δεν θα είναι σήμερα. Μούση. Μουσάκι. Μόνο Μούση. Εδώ. Θες να είσαι υποψήφιος μήπως, για να έχεις νόημα. Να λες τα δικά νόημα σου ότι... Νόημα έχει... Φύγαμε οι Τρίτες και οι Τετάρτες μου. Άμα θες δεν να είμαι... λες πανεπιστήμια, υποψή... δωρεάν δίδακτρα, πώς θα σε δίδαξε βέβαια. Τρίτες και οι Τετάρτες που είναι λατρεία σε όλο τον κόσμο. Και τώρα. Με έχει ξενερώσει υπερβολικά. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Στο επόμενο παιχνίδι ασυλίας εγώ δεν ξέρω πώς θα παίξω. Θέλω να βγω υποψήφιος πάλι, δηλαδή έλεος. Τι θα είμαι έτσι, να πάω κατάθλιψη στο τέλος δηλαδή. Θα μου το χαλάσουν αυτοί επειδή θέλουν να κερδίσουν. Εντάξει. Μάλιστα. Η ερμηνεία σε όλο αυτό είναι τι ωραία που δεν είμαι υποψήφιος μια εβδομάδα και να χαλαρώσω λιγάκι. Έτσι, καλά. Για, να λέμε εγώ, για να λέμε την αλήθεια. Καλά. Εγώ πιστεύω ότι είναι επίδειξη ισχύως αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αισθάνεται πολύ ασφαλής πια ότι ο κόσμος το στηρίζει και αυτό εμένα μου δείχνει ότι λίγο εντάξει, σας παίζω και λιγάκι. Το φιλοκάρδι του τρέμει, Γιάννη. Το φιλοκάρδι. Και το βλέπω στα πλάνα που βλέπω. Εγώ πιστεύω ότι το περνάει αυτό το μήνυμα και είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέει. Χαίρομαι ιδιαίτερα που για μία Τετάρτη θα είμαι ήρεμος και δεν θα έχω τον φόβο μήπως αποχωρήσω. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε στην Εμμανουέλα. Η οποία Εμμανουέλα είναι φίλη του Νίκου και είναι μαζί μας. Εμμανουέλα μου. Γεια σας. Καλημέρα. Λοιπόν, είσαι κολλητή φίλη του Νίκου. Καλησπέρα. Και αν δεν κάνω λάθος, η μαμά σου έχει βαφτίσει τον Νίκο, έτσι. Καλά τα λέω. Ναι, ναι, ναι. Πολύ, πολύ ωραία. Λοιπόν, χθες είδαμε κάποια πλάνα που το κάψατε κυριολεκτικά στην Κόρινθο. Είσαι και εσύ από εκεί. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ από εδώ είμαι. Το περιμένατε λοιπόν ότι θα παραμείνει ο Νίκος. Το περιμέναμε και το προσπαθήσαμε και αρκετά, μπορώ να πω. Ήμασταν όλοι ενωμένοι, γιατί θέλαμε ο Νίκος να παραμείνει στο παιχνίδι. Θέλουμε να τον βλέπουμε, να συνεχίζει. Και αυτό είναι και μια επιβράβηση δική μας. Έγινε κινητοποίηση, γιατί διαβάζαμε ότι η περιοχή εκεί ήταν στα κόκκινα. Και ότι στο Δημαρχείο μαζεύτηκαν όλοι να ψηφίσουν τον Νίκο. Ισχύει κάτι τέτοιο ή είναι, ξέρεις αυτά, έτσι, φήμες? Όχι, όχι. Για το Δημαρχείο δεν ξέρω κάτι. Ναι. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση κάθε φορά που ο Νίκος είναι υποψήφιος. Γιατί όλοι βλέπουμε ένα παιδί το οποίο βλέπαμε και εδώ. Δεν έχει αλλάξει κάτι στη συμπεριφορά του, στο χαρακτήρα του. Όλοι τον έχουμε αγαπήσει έτσι από μικρό παιδί και αυτό συνεχίζουμε και βλέπουμε εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις κάποια πράγματα για τη φιλία του James με τον Νίκο. Γιατί ουσιαστικά αυτή η φιλία έχει στο βάλει στο στόχαστρο. Ναι. Εγώ θεωρώ πως ο Νίκος με τον James είναι πραγματική φίλη. Mm-hmm. Επειδή γνωρίζω τον Νίκο και από μικρά είμαστε μαζί, ο Νίκος έτσι δίνεται στους φίλους του. Όταν κάποιον τον νιώσει κοντά του, τον θεωρήσει φίλο του, έτσι είναι. Δεν κρύβεται, δεν προσπαθεί να δημιουργήσει μια φιλία για να γίνει αρεστός. Το κάνει γιατί το νιώθει και το αισθάνεται. Πιστεύεις αυτή η φιλία όμως θα εξακολουθήσει να υπάρχει, αν οι δυο τους, λέμε, πεθούν στον τελικό? Θεωρώ πως θα υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει και σενάριο να μοιραστεί το έπαθλο, όπως έχει το έχουμε ήδη. Δει. Με τον Τζάκα και τον Πρόδρομο που λέγαμε τότε. Ναι, έχει συμβεί. Έχει γίνει ήδη. Δεν αυτό δεν το γνωρίζω εγώ προσωπικά. Σε μία τέτοια συζήτηση δεν είμαι μπροστά και προφανώς θεωρώ δεν το ξέρει κανένα. Οι δυο τους μόνο. Αλλά οι δυο τους. Ό,τι έχουν κανονίσει αυτοί και αν έχουν κανονίσει κάτι. Ο Νίκος είναι ελεύθερος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, δεν έχει σχέση. Μάλιστα. Είδαμε χθες το άρθρο. Βλέπουμε και να λέει ο Νίκος ο Τζέιμς να κουμπαριάζει. Πώς το λες, η παιδιά, να τον γνωρίσει την αδερφή. Του, ναι. Η οποία είναι και πολύ όμορφη κοπέλα, θα τη θέλατε, Νικούλα. Καλονή. Γιατί όχι. Την έχω δει την αδερφή του James και θεωρώ πως είναι πολύ όμορφη κοπέλα. Έχετε μιλήσει, έχετε σχέση δηλαδή με την οικογένεια καφετζή? Εγώ προσωπικά όχι, δεν έχω κάποια σχέση. Η οικογένεια μιλάει του Νίκου? Ναι, ναι, από όσο ξέρω μιλάνε. Ναι, ναι, νομίζω έχουν επαφές και μέσα από τώρα τα συμπεθέρια, μπράβο. Ναι, και από σώσια και αυτό ούτως άλλως. Αν και δεν ξέρω ο James αν τον θέλει με βάση αυτά που λέει, γιατί
θάλασσα και αν ο Νίκος μπορεί να ανταπεξέλθει στο νησί. Α, ναι, σωστά. Δεν το έχει πολύ με το στοιχείο ο Νίκος. Δεν το έχει, όχι. Το έχει πει και φαίνεται και στα αγωνίσματα. Δεν είναι το καλύτερό του εκεί. Μάλιστα. Ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω ακόμα, Εμμανουέλα. Θέλω να μου πεις κάποια πράγματα για τη φεστινή ψηφοφορία. Εσύ το περίμενες όταν φύγει ο Παύλος? Η αλήθεια είναι ότι ο Παύλος είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Όπως τον έβλεπα εγώ σαν τηλεθεάτρια. Θεωρώ ότι επηρεάστηκε πάρα πολύ. Άλλαξε η συμπεριφορά του μέσα σε μία εβδομάδα χωρίς να έχει γίνει κάτι συνταρακτικό, τουλάχιστον εμείς δεν έχουμε δει κάτι. Δηλαδή εκεί που έλεγε ότι εγώ τον Νίκο τον σέβομαι την άποψή του, τον σέβομαι σαν άνθρωπο και ούτω καθεξής, είδαμε εχθές να τάσετε απέναντι. Γυρίζει την πιφτέκα δηλαδή, πιστεύεις, και γι' αυτό επηρεάστηκε, γύρισε την πιφτέκα? Θεωρώ ότι τη γύρισε την πιφτέκα. Καλά, εντάξει, οι πιφτέκες στο φετινό Survivor πάνε και έρχονται. Σωστό, δεν είναι. Σωστό. Από τον Παύλο μόνο. Εντάξει, ο Νίκος και ο Τζέιμς είναι αγαπητά παιδιά έξω. Η αλήθεια είναι ότι παίχτηκε στον πόντο, από όσο ξέρω εγώ. Εντάξει, όσο πλησιάζει ο καιρός και πάμε σε μια τελική δεκάδα, τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα. Δίκιο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να ψηφίζουμε τον Νίκο όλοι μαζί, ενωμένοι, για να τον φτάσουμε στον τελικό. Οι του Νίκου στηρίζουν και τον Τζέιμς στις ψηφοφορίες ή πάει μόνο κούκι? Φυσικά και τον στηρίζουμε. Εντάξει, όταν είναι να βγήκανε και οι δύο στην προηγουμένη περίπτωση υποψήφοι, ρίχναμε 18. Εγώ προσωπικά, κατανοητό. Έτσι κάπως πήγαινε έτσι. Η ψήφος μου. Εμμανουέλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι και καλά. Και καλή επιτυχία λοιπόν και στον Νίκο. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τα τηλεοπτικά μας και θα πάμε στην πρώτη αντίδραση της Κατερίνας Καραβάτου μετά το τηλεοπτικό της διαζύγιο με τον Κρατερό Κατσούλη. Μετά το απρόσμενο τηλεοπτικό διαζύγιο, να πούμε συγκεκριμένα, γιατί και μπορεί να το γνώριζε η Κατερίνα Καραβάτου, ο Κρατερός Κατσούλης και ένα-δυο ακόμα από την ομάδα, αλλά οι υπόλοιποι και οι συνεργάτες και εμείς το μάθαμε μόλις χτες. Είδαμε λοιπόν έχουμε την πρώτη αντίδραση της Κατερίνας, θα τη δούμε και μετά σας έχω και παρασκήνω να σας πω. Για να το δούμε. Γεια σας. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Πώς είστε? Είμαστε καλά. Μας ξαφνιάσατε με αυτή την... Ναι. Πολύ ξαφνική αυτή η ανακοίνωση του Κρατερού. Ξαφνική για όλους τους υπόλοιπους, όχι για μας. Πόσο καιρό πριν το είχατε συζητήσει? Τώρα θα σας πω και λεπτομέρειες πόσο καιρό πριν, αλλά καιρό. Εντάξει, σας είδαμε να τα κρίζετε. Φαντάζομαι δύσκολη η συνθήκη όλη αυτή. Θα σας πω, δεν έχω να δηλώσω κάτι περισσότερο από αυτό που είπα στην εκπομπή φυσικά και είναι για μένα πολύ περίεργο γιατί δουλεύουμε μαζί τα τελευταία 7 χρόνια. Οπότε και για μένα που ναι, ήμουν πολλά χρόνια πριν στη δουλειά, παρόλα αυτά είναι κάτι καινούριο. Και είναι όπως τα είπα ακριβώς στην εκπομπή. Υπάρχει αυτή η αμηχανία για το καινούριο, θέλω να πάνε όλα τα πράγματα καλά, φυσικά για τον Κρατερό, γιατί όπως είπα και στην εκπομπή, αυτό συμβαίνει μόνο για καλό. Και φυσικά και για μας, για τη φωλιά μας. Υπάρχει και πλήρη στήριξη και από το σταθμό στην απόφαση του Κρατερού. Νομίζω ότι αυτό διαφάνηκε. Να είστε γεροί, δυνατοί όλοι. Σήμερα, να είστε καλά. Η πρώτη μέρα που θα είστε στην ουσία μόνοι σας στην παρουσίαση, θέλω να μας πείτε. Πώς αισθάνεστε μετά από 7 χρόνια? Περίεργα. Μάλιστα. Περίεργα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι η κοπέλα ήταν πολύ νωρίς. Ήταν άβαφη. Δηλαδή, πραγματικά μου έκανε εντύπωση, θα σου πω γιατί όλες μας. Και άλλες παρουσιάστρες, και στο να μας πετυχαίνουν άβες, θα βάλουμε τα γυαλιά. Ήταν ούτε κομπλεξάριστη, μας μίλησε ευγενέστατη σε μια ανταγωνιστική εκπομπή. Μπράβο, την ευχαριστούμε πολύ. Έλα, Γιάννη μου, για πες. Λοιπόν, έχουμε παρασκήνιο τώρα να σας πω, λοιπόν, γιατί μίλησα με ανθρώπους από το σταθμό και μου έχουν μεταφέρει. Όντως, λοιπόν, ήταν ένα διαζύγιο το οποίο το γνώριζε ουσιαστικά η Κατερίνα και ο Κρατερός και το είχε ζητήσει ο Κρατερός για δικούς του λόγους, δηλαδή για καλλιτεχνικούς λόγους. Ο άνθρωπος θεώρησε ότι κλείνει, αν θέλετε, ο κύκλος της παρουσίασης για αυτόν και ότι μια καθημερινή εκπομπή δεν του επέτρεπε να αφοσιωθεί στη δουλειά του ηθοποιού, η οποία είναι αυτή που βεβαίως τον εκφράζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Τώρα, η επόμενη μέρα ποια θα είναι, γιατί η Κατερίνα Καραβάτου δεν θα είναι με τον Κρατερό Κατσούλη και ο αποχαιρετισμός αυτός δεν ήταν μόνο για τους τελευταίους 2 μήνες, αλλά και γενικότερα από εδώ και πέρα. Μιλάω για την τηλεόραση. Από ό,τι γνωρίζω λοιπόν, ότι στο κανάλι εξετάζουν 2 ενδεχόμενα. Αυτή τη στιγμή, το ξαναλέω,
Καταρχήν η Κατερίνα έχει ραντεβού γύρω στις 15 Μαΐου, όπου πρέπει, επειδή το συμβόλαιό της λήγει το καλοκαίρι, θα πρέπει λοιπόν να συζητηθεί εάν θα ανανεώσει τη συνεργασία της ή όχι με το κανάλι. Από ό,τι μου έχουν πει λοιπόν, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή υπάρχει η προοπτική ή να συνεχίσει η Κατερίνα μόνη της ή να βρεθεί κάποιος συμπαρουσιαστής σαν τον κρατερό Κατσούλη. Εάν τελικά επιλεγεί το δεύτερο σενάριο, δεν αποκλείεται τις υπόλοιπες μέρες να δούμε κάποιους ανθρώπους στην εκπομπή. Όχι. Αυτό που λέμε δοκιμαστικά. Όχι, εγώ δεν το πιστεύω. Να σου πω ότι εγώ τη γνώμη μου. Ναι, τη γνώμη βεβαίως. Η Κατερίνα είναι μια πολύ έμπειρη παρουσιάστρια που έχει παρουσιάσει και στο παρελθόν μόνη τις εκπομπές πάντα με πολύ δυνατούς συνεργάτες. Με τον κρατερό, επειδή είναι και σύζυγός της, είχαν και μια άλλη χημεία όλα αυτά τα χρόνια. Εννοείται. Δεν πιστεύω το σενάριο της συμπαρουσίασης, γιατί δεν το έχει και ανάγκη. Μπορεί να έχει πολύ δυνατούς συνεργάτες. Ναι, ναι. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα δέσει με ένα συμπαρουσιαστή, ο οποίος είναι και σύζυγός. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Απλά το Star θα ήθελε, θα επιθυμούσε να έχει ένα τηλεοπτικό δίδυμο στη συγκεκριμένη ζώνη για να διαφοροποιηθεί από τις υπόλοιπες εκπομπές. Και ίσως γι' αυτό επιμένει σε αυτό το σενάριο, το οποίο σας ξαναλέω είναι αυτή τη στιγμή. Όλα θα κρυθούν στην πορεία και νομίζω μετά τις 15 Μαΐου θα έχουμε πιο πολλές εξελίξεις για να συζητήσουμε. Αν βρεθεί κάποιο όνομα το οποίο θα είναι συμπαρουσιαστής, πρέπει να είναι κάποιο μεγάλο όνομα. Ναι, ναι. Το οποίο μεγάλο όνομα είναι ένα εμπειρό και αυτό, που να ταιριάζει και η Κατερίνα. Βέβαια, ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να υπάρχει χημεία. Ναι. Να, γιατί ακριβώς. Γιατί αν δεν υπάρχει χημεία, έχουμε δει πολλούς ανθρώπους να κάνουν συμπαρουσιάσεις. Καλά, ναι. Αυτό και θα είναι παταγώδης αποτυχία. Ναι, γιατί άρα λοιπόν, που φτάνουμε στο ότι ο άνθρωπος που θα πάει στο πλευρό της, σίγουρα θα πρέπει να είναι άνθρωπος που θα έχει ξαναμοιραστεί. Γιατί είναι δύσκολο να μάθεις να μοιράζεσαι. Από την αρχή και δεν είναι παιδιά. Εντάξει, δεν είναι αυτά, θα τα βρούνε. Είναι καλό. Απλά κάποιο που να ταιριάζουν. Θα δούμε. Ούτως ή άλλως η Κατερίνα μπορεί να παρουσιάσει πολλά είδη εκπομπών. Εννοείται. Και μόνη της. Καλά, και έχει κάνει και πολλές φορές το παρελθόν χωρίς τον κρατερό. Ναι. Οπότε σωστά. Εννοείται αυτό. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τα τηλεοπτικά μας και θα πάμε μέχρι την Άννα, διότι έχουμε εξελίξει με το GNTM. 5 κυρίες διεκδικούν τη θέση της Βίκης Καγιά. Ποιες είναι αυτές, Άννα? Ακριβώς, Κατερίνα. Ωραίο φόρεμα φοράς. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Λοιπόν, χθες ξεκίνησε το δοκιμαστικό για το ποια θα πάρει τη θέση της Βίκη Καγιά. 5 είναι οι γυναίκες. Ξεκινάω με την δυνατή αυτή πεντάδα. Ευαγγελία Ραβανή, Αναστασία Περάκη, Νάντια Σερλίδου, Ισμήνη Παπαβλασοπούλου και Αγγελική Τσιόνου. Τις τρεις τελευταίες κυρίες που είναι μοντέλα, έχουν κάνει πολύ μεγάλη καριέρα. Η Νάντια Σερλίδου, έχουν κάνει και πολλές φωτογραφίες. Ναι, ναι, ναι. Ναι, θα σας πω αναλυτικά. Την κυρία Ευαγγελία Ραβάνη την γνωρίζουμε πολύ και την Αναστασία Περάκη. Ναι, ναι. Ήταν όλοι από πάρα πολύ νωρίς το μεσημέρι, από τις 2 η ώρα. Ο κύριος Κουλός, ο κύριος Μπράτση, η κυρία Ζενεβιέ, ο κύριος Καράβας. Αυτόν όμως καταφέραμε έτσι να γραπώσουμε στο μια δήλωση. Για να το δούμε. Κάνετε! Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σα. Τι κουμάντα που είστε, από το πουθενά βγήκατε. Από το πουθενά, τι γίνεται? Όλα καλά. Δοκιμαστικά έμαθα. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό ξέρω. Και πολλά μοντέλα μέσα. Λες. Θα μας δώσεις πάλι ότι είμαστε έξω. Τι να σας δώσω, μόλις σας δοθήκατε. Πώς σου φαίνεται η διαδικασία, γιατί θα περάσουν τώρα καινούργια αντισιόν. Όλα ωραία. Όλα ωραία, όλα καλά. Και ελπίζουμε να ξεκινήσουμε συντομότερο. Ο λόγος θα μετρήσει. Ποιος ο? Ο λόγος θα μετρήσει. Ελπίζω. Να είστε καλά. Ελπίζω, ωραίος. Ευχαριστούμε πολύ. Το δοκιμαστικό λογικά ήταν και ο Γιώργος. Μπορεί να βοηθά να μην είναι κάποιος από την Κριτική Επιτροπή και να κάθεται κάποιος άλλος δίπλα για να δουν τη χημεία. Θα σου πω ακριβώς, Κατερίνα, τι έχει γίνει. Λοιπόν, από τις 5 αυτές κυρίες, ποια κυρία δεν εμφανίστηκε? Ποια? Η Ευαγγελία Ραβανή. Το λόγο δεν το ξέρω, ακύρωσε τελευταία στιγμή. Θέλω να σας πω ότι ήδη από τη Δευτέρα ξεκινάνε τα στισήματα του σπιτιού και σε 10 μέρες οι εγγραφές. Η Ευαγγελία είναι πολύ συνεπής και καλό κορίτσι. Αποκλείται να τις είπαν. Μπορεί να έχει κάποιους προσωπικούς λόγους. Μπορεί να τα σπάσανε, παιδιά. Πάντως να πούμε ότι είναι. Κάνει μόνη της δοκιμαστική. Το πιο πιθανό, γιατί είναι η πιο έμπειρη τηλεοπτική όλων των κυριών που βλέπουμε. Αλλά είναι πολύ μεγάλο στοίχημα τώρα αυτό που θα κληθεί η κοπέλα που θα επιλεγεί να υπηρετήσει. Δηλαδή, το να πάρει τη θέση της Βίκης Καγιά, που είναι η σφραγίδα του GNTM, λοιπόν, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Λοιπόν, από την γνώμη μου, ναι. Καμία. Πολύ ευγενικά. Έλα, να σου θα πω κάτι. Πολύ ευγενικά. Για μένα η Αραβανή είναι η ωραιότερη κοπέλα στην Ελλάδα. Συγκλονιστικό, κοντινό, σωστά, πολύ όμορφη και θα ήθελα να τη δω ξανά τηλεοπτικά. Όχι όμως αυτό, σε κάτι άλλο. Ναι. Μαγνητοσκοπημένο πάντα. Πολύ ωραία. Θα ήθελα κάποια πιο έμπειρη. Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Η Ηλιάνα δεν νομίζω. Μόνο αυτή κάνει για μένα. Δεν νομίζω ότι θα επιστρέψει. Πιο καυστική, ίσως λίγο πιο μεγάλη σε ηλικία, με μεγαλύτερη εμπειρία. Ναι. Εντάξει. Ναι.
Και λίγο πιο. Βέβαια, μπορεί η Σερλίδου, παραδείγματος χάρη που είναι πολύ ωραία. Τα τρία κορίτσια που δεν ξέρουν. Ναι, ξέρετε, να είναι μια αποκάλυψη όπως ήταν ο Καράβας. Σωστά. Και να τη δούμε. Εγώ αυτό που βλέπω. Από αυτές προσωπικά δεν με ενθουσιάζει λοιπόν, πολύ. Να συμπληρώσω λίγο κάτι θέλω. Ναι. Η Νάντια Σερλίδου ήταν η μοναδική κοπέλα που εκτός για τη θέση της Βίκης Καγιά, πέρασε δοκιμαστικό και για extra coach. Αυτή υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρχει ένας επιπλέον ρόλος. Συγγνώμη, η Νάντια ήταν αυτή που πήγαινε με την Εθνική και την βγάζανε από φωτογραφία. Ακριβώς, το 2007 ήταν το κορίτσι του Eurobasket. Από εκεί ξεκίνησε η καριέρα της. Παιδιά, συγγνώμη, την είδανε στις φωτογραφίες με την Εθνική και από εκεί την πήραν, γιατί θυμάμαι και εγώ ένα... Κάτι φωτογραφίες με μια. Να, καλή ώρα. Είναι η μοναδική που έχει κάνει Vogue, έτσι, από τα τρία κορίτσια που δεν ξέρει. Έχει κάνει πολλές και πολλές καμπάνιες. Έχει κάνει Vogue. Χρήσλα, θέλω να σου πω ότι και οι άλλες έχουν ένα βιογραφικό τόσο συγκλονιστικό. Παιδιά, η Τσιόνου έχει κάνει καμπάνια Louboutin, παγκόσμια, διεθνής καμπάνια. Δεν το συζητώ. Ακούστε λίγο τι γίνεται στο Star, επειδή όντως δεν υπάρχει κάποιο έμπειρο πρόσωπο αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε να πάρει τη θέση της Καγιά. Προσανατολίζεται και σε καινούριες. Εγώ έχω να πω πρόσωπα, αλλά δεν είμαι το Star, δεν το βάλω και τσάμπα μη λες, γιατί τα παίρνουν και τα κάνουν. Λίγο, να δούμε κάποιες φωτογραφίες που είχε κάνει, το έχουμε. Η Βίκη Καγιά με κάποιες από τις υποψήφιες. Ναι, εδώ τα φες. Λοιπόν. Που είναι του συζύγου. Στην αρχή βλέπεις είναι η Αναστασία Περάκη. Ναι. Και δίπλα της, δηλαδή η Ξανθιά, η κυρία δίπλα, η είναι η Σμήνη Παπαβλασσοπούλου. Πείτε, παιδιά, την Ακριανίελα τώρα ή με την. Η Περάκη. Όχι, η Περάκη είναι αριστερά. Όχι, η Μιμικά. Η Τέρμα, η Έστερ. Η Έστερ, ας πούμε. Κούκλα, ναι, και ωραία. Έχει πολύ ωραίο λόγο. Έχει τεράστια εμπειρία. Και είναι ένα πρόσωπο ως κορίτσι. Και εκτόπισμα που θα μπορούσε να είναι. Κοίταξε, οι πέντε είναι παιδιά, αυτές. Παιδιά, είναι, βέβαια, δεν γίνονται και... αυτά. Απλά λέω τη γνώμη μου. Θα σου πω ακριβώς ότι το Star δυσκολεύτηκε πολύ στο να βρει την αντικαταστάτρια της Βίκης Καγιά και ο προσανατολισμός αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και εγώ θα βάλω ένα ερωτηματικό στην Ευαγγελία Ραβανή, είναι να βρουν ένα καινούριο πρόσωπο, τηλεοπτικά μιλώντας πάντο, πολύ έμπειρο στο θέμα της μόδας, που να έχει περπατήσει χιλιόμετρα σε πασαρέλες, προκειμένου να μην παραπέμπει όλο αυτό ότι ψάχνω να βρω μία σαν την Καγιά. Ωραία. Καμία δεν έχει περπατήσει χιλιόμετρα, αλλά είναι πολύ καλές όλες αυτό που κάνουν. Εγώ θα έβαζα τη σύζυγο του Κουτσογιαννόπουλου. Που ήταν στη Vogue. Βέβαια. Εξαιρετική. Αλλά θέλω ένα μοντέλο. Θέλω κάτι διαφορετικό. Εγώ και την Τζέννη Παλατσίνου, παιδιά μου, αλλά έχει και άλλη δουλειά. Δεν θα πάει λόγω. Ναι, αυτό λέω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσει. Σε πολύ λίγα λεπτά ερχόμαστε, κυρία Μάρενε, στην παρέα μα. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. Γιατί το τραγούδι αυτό. Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, 12.30 ακριβώς. Γεια σου, Τζελίτσα μου. Γεια σας, παιδιά μου. Υπέροχο, και κίτρινο. Εσύ, είσαι πολύ όμορφη. Μαζί με μοβ, υπέροχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λες με πολύ χαρά. Λευκό θα ήμουν σαν ύφη. Ναι. Κυρία Μάρα μου. Καλή σας μέρα, τι κάνετε. Πώς είστε με το ναυτικό σας, καλά? Ναι, το ναυτικό. Μια χαρά. Πολύ, πολύ ωραία. Λοιπόν, ποια κυρία έχουμε στη γραμμή μας? Ωραία. Τι κυρία, Γιάννα, πιο μικρή και από μένα. 33 χρονών. Γιάννα μου, τι σε απασχολεί στα 33, ρε Γιάννα. Καλησπέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είσαι καλά, αγάπη. Παρακολουθώ καθημερινά. Λοιπόν, εγώ έχω ένα πρόβλημα και θέλω να μου πείτε την άποψή σας. Είμαι παντρεμένη εδώ λοιπόν και 3 χρόνια. Ωραία. Εγώ δεν εργάζομαι κάπου αυτή τη στιγμή. Ο άντρας μου όμως εργάζεται ως λογιστής σε μια εταιρεία logistics. Ο μισθός που παίρνει είναι καλός και είμαστε σχετικά καλά οικονομικά. Υπέροχα. Πριν από 9 μήνες όμως έβλεπα πως δεν είναι και πολύ καλά, κάτι τον απασχολούσε. Τον ρώτησα λοιπόν τι συμβαίνει και μου είπε πως του τυπέφτει η κόρη του αφεντικού που είναι στην ίδια εταιρεία με αυτόν. Λοιπόν, αυτή είναι 30 χρονών και ξέρει πως είναι παντρεμένος. Λοιπόν, ο άντρας μου είπε πως νιώθει πολύ άβολα, γιατί εκείνη ήταν πολύ πιεστική και σκεφτόταν να παραιτηθεί. Λοιπόν, το συζήτησα μαζί του και του εξήγησα πως δεν μπορεί να αφήσει μια τόσο καλή θέση εξαιτίας αυτού. Εκτίμησα πολύ το γεγονός βέβαια ότι μου το είπε, θα μπορούσε δηλαδή να έχει κάνει κάτι τόσο από την πλάτη μου. Εμένα όμως άποψή μου είναι να μείνει στην δουλειά και αφού εκεί επέμενε τόσο, θα το εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε. Δηλαδή, του είπα να κάνει ό,τι ενδίδει,
να γίνει λίγο πιο ευγενικό. Ότι ενδίδει. Ό,τι ενδίδει. Να γίνει λίγο πιο ευγενικό απέναντί τη. Να τη δείξει και εκείνο ένα ενδιαφέρον, αλλά μέχρι εκεί. Φοβόμασταν μήπως εκείνη το έπαιρνε ανάποδα, βλέπεις, και τον έδιωχνε, αν δεν ενέδιδε. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε να φλερτάρει μαζί της. Βγαίναν και κάποιες φορές, φυσικά εγώ το γνώριζα, οπότε είχα το κεφάλι μου ήσυχο. Ο άντρας μου την είχε στο περίμενε, ξέρεις, εκείνη του έκανε δώρα, του έδινε παραπάνω χρήματα και ήμασταν και πιο άνετα μάλιστα οικονομικά. Γενικά ήμασταν ικανοποιημένοι. Το τελευταίο καιρό όμως, ο άντρας μου έχει κάπως αλλάξει συμπεριφορά. Δηλαδή, όλο αργεί να γυρίσει τα βράδια, όλο έχει επαγγελματικά ραντεβού. Περνάει καλά. Και δεν ξέρω τι γίνεται. Όταν του είπα πως κάτι δεν πάει καλά, εκείνος μου είπε πως εγώ το ξεκίνησα όλο αυτό και τόσο καιρό δεν είχα πρόβλημα. Και τώρα δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να το κόψει. Μου θυμίζει αυτό. Μου είπε πως δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν τρέχει τίποτα παραπάνω μεταξύ τους, αλλά εμένα μου έχει πει υπόψη πως κάτι τρέχει. Φοβάμαι μήπως όλο αυτό μου γυρίσει μπούμεραν, ξέρεις, και από εκεί που είχα τον έλεγχο ξαφνικά ο άντρας μου να ζητήσει διαζύγιο και να μείνει μαζί της. Λοιπόν, σκέφτηκα να παρουσιαστώ σαν αδερφή του σε αυτήν. Να της πω πως ο αδερφός μου μου έχει πει τόσα για εκείνη. Αυτή δεν ξέρει ότι είναι παντρεμένος. Ξέρει, αλλά δεν ξέρει τι είναι. Ξέρει, αλλά ξέρει εσένα. Και να προσπαθήσουμε να γίνουμε φίλες. Φυσικά, εκείνη θα το πει στον άντρα μου, αλλά εμένα δεν έχω πρόβλημα. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν θέλω να χωρίσω μαζί του. Απλά να την έχω από κοντά σε λίγο για να έχω πει. Συγγνώμη, γιατί εγώ το έχασα λίγο. Τι θα της πεις? Ότι είναι αδελφή του. Ότι είσαι αδελφή του, μάλιστα. Για να γίνουν φιλενάδες. Ότι είσαι αδελφή του, ότι μου έχει μιλήσει για εκείνη. Και για να καταλάβεις τι γίνεται. Άντε και γίνατε. Να πιω εγώ από κοντά. Άντε και γίνατε φιλενάδες και σου λέει ρε εσύ περνάω ζάχαρη με αυτόν τον τύπο. Τι θα κάνεις? Εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι. Εμένα δεν με ενοχλεί να περνάει ζάχαρη. Όσο ζάχαρη περνάει, θα περνάει αυτή, αλλά τόσο θα περνάμε κι εμείς. Το θέμα είναι να μην χωρίσουμε εμείς, κατάλαβες. Αυτή είναι η ιστορία σου. Κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ πρώτη φορά που θα πάρω λίγο το μέρος του άντρα. Όχι πάρω, να εξηγήσω. Μήπως εσύ έχεις θέματα στο γάμο σου, μήπως ο άντρας δεν περνάει καλά, μήπως τον πιέζει, μήπως κάτι λάθος κάνεις, μήπως του τρώσεις τα λεφτά. Μια χαρά είμαστε. Τι μια χαρά είσαι, κάτι δεν πάει καλά και του είσαι μια χαρά τον άνθρωπό σου και του λες φλέρταρε με αυτή να δούμε τις προθέσεις της. Μήπως και εσύ τον οθείς τον άνθρωπο στην να φύγει από αυτό το γάμο. Εντάξει, τώρα να μείνουμε χωρίς λεφτά, χωρίς δουλειά τώρα τέτοιες μέρες. Έχει λεφτά καλά. Αφού είπες από την αρχή ότι είσαι μια χαρά οικονομικά. Επειδή έχει τη δουλειά, αν δεν φλερτάρει μπορεί να τον διώξει. Και τι σημαίνει, παιδιά, ότι αν δεν φλερτάρει με τον γιο αφεντικό σε διώξει, δηλαδή εγώ πρέπει να φλερτάρω με τον γιο αφεντικού για να με διώξουν, έτσι ο Τζέλα με τα αφεντικό για να με τη διώξουν. Εσύ με την κόρη του αφεντικού. Κάνε μου την πρόταση. Αναλόγως, άμα την πέφτει, δεν σε πέφτει. Τώρα από μόνο σου δεν ξεκινά φλερτ. Άμα την πέφτει, δηλαδή δικαιολογείται να φλερτάρουμε, δηλαδή εγώ σαν παντρεμένη. Αν μου την έχουν πέσει εμένα διάφορα εδώ ή σε άλλη δουλειά, σε άλλα κανάλια, εγώ έπρεπε δηλαδή να κάνω κάτι για να πάω πάρα πολύ. Κυρία, μπορώ να πω κι εγώ κάτι. Αν έχετε την καλοσύνη. Ναι, κυρία Μάρα μου. Κυρία, πώς τη λένε, Γιάννα. Είσαι τόσο μεγάλο ψημάδι, πω. Ανάποδα γίναν τα πράγματα από ό,τι μας λες. Έβγαλε τα χέρια της και έβγαλε τα χέρια της και έβγαλε τα μάτια της. Το φοβάμαι, κυρία Μάρα μου, το φοβάμαι. Γι' αυτό θέλω να πω. Ο άντρας σου, κοπέλα μου, τα έμπλεξε με την κόρη του αφεντικού, ένα το κρατούμενο. Τι θα πεις εσένα, τι θα πεις εσένα, σου παίζει αυτό το παιχνίδι. Επειδή ξέρει πως το μόνο που σε νοιάζει είναι τα λεφτά. Καλά, και το κατάλαβα. Και μου στην νοοτροπία τι θα αρπάξουμε. Έτσι. Και είναι σίγουρος ο Μπαγκλαράς ότι εσύ θα του προτείνεις να παίξει αυτό το θέατρο. Και τώρα θα σου πω πώς το κατάλαβα αυτό. Γιατί ωραίο είναι να πετάσεις πατάτες σου και τις ανόητες γνώμες σου, αλλά όμως πρέπει και να τις ερμηνεύεις. Το κατάλαβα λοιπόν από μία λέξη που είπε. Όταν τον φώναξες να του πεις ότι κάτι δεν πάει καλά, εκείνος τι σου είπε? Σου είπε πως εσύ την ξεκίνησες αυτή τη δολοπλοκία. Και αυτό, κυρία, είναι φράση ενόχου. Ρίχνει κατηγορίες. Εσύ φταίς. Ο ένοχος, να ξέρεις, πάντα κατηγορεί. Πάντα κάποιος άλλος φταίει. Ποτέ αυτός. Σωστό. Ένας σωστός άντρας, κυρία Γιάννα, λέει το εξής. Γυναίκα, συμβαίνει το και το. Μου την πέφτει η κόρη του αφεντικού. Δεν ξέρω τι λες εσύ και τι θες να αρπάξεις. Εγώ σε θέατρο δεν παίζω.
Φεύγω και από τη δουλειά και θα πάει να τσεκιστεί λοιπόν, να βρει κάποια. Μια ανατελεία, γίνεται πανικό στα τηλέφωνα. Είσουμε. Μισό λεπτό. Ναι. Έχουμε πάρα πολλές γραμμές. Οι μισές θέλουν τα Ζήνη και οι άλλες μισές να μιλήσουμε με την κυρία Μάρα. Ας μείνουμε με τη Μάρα. Λοιπόν, ποια κυρία έχω πρώτα στη γραμμή. Λοιπόν, η κυρία Άννα, 55 ετών. Κυρία Άννα μου, τι κάνετε, καλό μεσημέρι, σας ακούμε. Καλό μεσημέρι. Να καλά είστε καλά, εσείς και όλη η παρέα σας. Να είστε καλά, κυρία Άννα μου, υγεία πάνω απ' όλα. Σας ακούμε και εμείς και η Γιάννα. Έχω παιδιά στην ηλικία της και πιο μεγάλα. Εγώ, άμα κοιτάνε τον άντρα μου, που είμαι 55, κάνω και φασαρία μπορεί. Κι εγώ. Αυτή στέλνει η ίδια τον άντρα της. Δηλαδή, ποια γυναίκα το δέχεται? Ή δεν αγαπάει τον άντρα της. Ή θέλει τα λεφτά του. Τον αγαπάω πάρα πολύ τον άντρα μου. Μα και για τα λεφτά δεν θα ήθελα τον άντρα μου να πάει αλλού. Σωστά. Έχει λεφτά ο άντρας σας, κυρία Άννα? Όχι. Αναστηγία δουλεύει. Εάν η κόρη του αφεντικού. Κάνει με 4 παιδιά. Εάν η κόρη του αφεντικού τον ήθελε. Όχι. Θα μας πίεζε, παιδιά, μας πίεζε. Θα είχαμε τη δουλειά του άνθρωπος. Πίεζε, θα... Μα τι λες, μωρέ. Θα πάθαινε κατάσληψη αυτός χωρίς δουλειά. Καλά, μωρέ, ποιος είναι ο άντρας, εκτός ο Τζόρτζ Κλούνι. Σκέφτηκα κάτι, να το πω κυρίως με ακούτε και Γρηγόρη. Εκτός αν αυτός τα έχει από πριν με την κόρη του αφεντικού. Άλωθι. Και στο έχει παρουσιάσει αυτό έτσι. Γιάλωθι. Ώστε ξέρεις, έχω έρθει να έρθουμε πιο κοντά, γιατί ξέρει ότι και εσύ με τα λεφτά είσαι πολύ. Σε ξέρει καλά. Τώρα μου ανάβεις και τι λες, Κατερίνα. Τι? Σου ανάβω φοιτηλιές εγώ, αυτό με το σκεφτεί μόνη σου. Το ότι εσύ συμπεριφέρθηκε σαν να είσαι από τη Σουηδία και Αντρούλη μου κάνει ό,τι θέλει, δεν σου ανάβει φοιτηλιές. Μάνατζερ είναι αυτή. Μάνατζερ είναι πάρα πολύ έξυπνη. Μέχρι σε ένα σημείο, παιδιά. Είναι ωραία η κόρη του αφεντικού. Θα το γνωρίσω. Καλή είναι. Καλή είναι. Καλή. Παναγία μου, δεν το πιστεύω. Να σας ζήσει, κόμενη. Καλά δεν έχεις σκεφτεί ότι όλο αυτό είναι παγίδα. Ρε Γρηγόρη, μίλα. Εγώ να μιλήσω. Και εγώ αν ήμουν ασυνδέσεις του άντρας και είναι και καλή κόρη του αφεντικού, θα σου έλεγα να πάω να μιλάω. Εγώ με την κόρη του αφεντικού θα πήγαινα να λέμε το αλήθεια. Ρε παιδιά, πιο σοβαρό σύζυγος ή να έχει σχέση, πηγαίνει και λέει σε ένα πέσιμο στο σύντροφό του μου την έπεισε όταν. Και σύντροφος λέει ναι, πήγαινε. Δηλαδή, εμένα μου την πέφτει κάποιο που είμαι παντρεμένη. Θα το διαχειριστώ μόνη μου. Θα πάω στον άντρα μου και θα του πω μου την έπεσε ο Ντάνος. Τώρα κατηγορείτε και τιμιότητα. Αυτά είναι αστεία πράγματα, ρε παιδιά. Εμείς τα λέμε όλα μεταξύ μας. Κατηγορήσουμε και την τιμιότητα του ανδρός. Και τιμιότητα, ρε εσύ. Αυτά δεν τα κάνουν ούτε οι ίδιοι. Λοιπόν, είπες Γιάννα, κάτι είπες Γιάννα, για πες. Χριστός. Γιάννα. Σε ένα ζευγάρι λέω έτσι πρέπει. Πρέπει να το λέμε όλα. Δεν είναι. Παιδιά, δύο λεπτά. Όχι, όχι. Δεν πάει έτσι. Δύο λεπτά. Τα λέμε όλα, αλλά και εμένα μπορεί να με φλερτάρει κάποιος εδώ μέσα. Κανείς. Αλλά δεν θα πήγαινε να πω στον Φίλιππο χωρίς λόγο. Επειδή μου λέμε. Με κοίταξε. Γιατί δεν τον αστατώ χωρίς λόγο τον άλλο. Το παράδειγμα δεν είναι. Ωραία, εσύ άμα σε φλερτάρει μια χωρίς λόγο. Ποια είναι η διαφορά. Και να μην κατηγορούμε την τιμιότητα του συζύγου. Γιατί. Γιατί θα μπορούσαμε να του την πέσουμε όπως κάνετε τώρα, δεν κυρίες μου, εάν του έλεγε μην τυχόν και εκπαιδώσει την κόρη του αφεντικού, αν είναι φύγει από τη δουλειά. Και αυτός, να τελειώσω. Δεν είναι γυναικούλες να πας στη γυναίκα του να πούνε εάν, μην την έπεισε η τάδε, τι θα κάνει, εάν, λοιπόν, ενέδιδε, εάν λοιπόν ενέδιδε, να τον δικάσουμε. Τη στιγμή που του έδωσε το ελεύθερο. Οι άντρες, οι παντελονάτοι, αυτά δεν τα κάνουν, Γρηγόρη. Ωραία. Άννα, κυρία Άννα, θέλω μια συμβουλή από εσάς. Μια συμβουλή να δώσετε στην Γιάννα. Προτιμώ να φύγει ο άντρας της από τη δουλειά ακόμα. Ας βρει άλλη δουλειά. Α. Γιατί δεν βρίσκει, θα κυρία Γιάννα. Δεν έχουμε λεφτά. Γιάννα, δύο λεπτά. Καλά σου είπε, γιατί δεν βρίσκει εσύ μια δουλειά. Αν έχει αξιοπρέπεια να στηρίξει τον άντρα σου για μια περίοδο. Μύχη. Εγώ αυτό θα έκανα. Γιατί δεν είσαι σίγουρη. Δεν να βρω εγώ, ρε παιδιά. Εδώ ο άνθρωπο παίρνει και του πουλιού το γάλα φέρνει στο σπίτι. Έχω τι δουλειά να βρω. Γι' αυτό δεν τον αφήνω. Του πουλιού το γάλα παίρνει και κάτι άλλο ο άντρα σου. Ναι. Και του πουλιού το γάλα το παίρνει και άλλο. Μέχρι εκεί που το επιτρέπω. Δίνει μέχρι εκεί που το επιτρέπω. Ελπίζω, αυτό ελπίζω. Τι λες, ρε Γιάννα, πρώτη φορά μιλάω τόσο πολύ στις τηλεφωνικές, έχω γίνει έξαλλη. Συνήθως είναι η ώρα της καταστολής. Να τη ρωτήσω κάτι. Γιάννα μου, είναι δυνατόν να τα λες αυτά τα πράγματα και να τα εννοείς τώρα? Είναι δυνατόν. Γιατί... Σου λέει ο άντρα, πήγαμε και βγήκαμε για φαγητό. Μπορεί να βγάζω τα μάτια της και εσύ να μην το ξέρεις, αγάπη μου. Τι να τη ρωτήσω κάτι. Τα μετράω τα προφυλακτικά, Κατερίνα μου, τα μετράω. Θα υποθυμίσω τώρα. Τι εννοείς, συγγνώμη. Τι μετράς, αγάπη μου, για πες, ρε Γιάννα, για να το καταλάβουμε. Τις προφυλάξεις. Τα μετράω, για να είμαι σίγουρη. Να έχει πάρει όλο το περίπτερο. Τα περίπτερα είναι ανοιχτά. Δηλαδή, έχεις ελέγξει τα περίπτερα και ξέρεις που πάει ο άντρας.
Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα και με τις απαγορεύσεις ώρας και τα λοιπά και τις κυκλοφορίες δεν μπορούν να πάνε και σε πολλά πολλά μέρη. Γιάννα, σου δίνει έρωτα. Δίνει ο άτιμος, είναι καλός. Γι' αυτό λέω, κατάλαβες, παίρνω κι εγώ ό,τι μπορώ. Δεν τον αφήνω έτσι. Μπορεί να λέει, αλλά μπορεί και να μην λέει τίποτα. Να είναι εξαιρετικά ανθεκτικός ο άντρας. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Εσύ έχεις συμφέρον να μείνεις στο κάμπο. Έχω και την κυρία Ελένη στη γραμμή, συγγνώμη την Τζέλα. Μην δώσω το λόγο στην κυρία Μάρα, κάτι θέλει να πει η κυρία Ελένη. Κυρία Ελένη μου, ελάτε. Γεια σας. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι. Ελάτε, αληθώς ο κύριος. Να είστε καλά. Εμείς καλά, η κυρία Γιάννα έβαλε τα χεράκια της και έβγαλε τα ματάκια της. Ο άντρας της παθημένει ότι τέτοια πράγματα έρχεται και θα πάει με την κοπέλα του εργοστασιάρχη. Αυτό είναι σίγουρο. Εκτός δεν είναι έτσι, εργοστασιάρχης, logistics είναι, είναι αποθήκες. Να πάει να δουλέψει και αυτή στο ίδιο εργοστάσιο με τον άντρα της. Μεταφορικής εταιρείας. Ο κόσμος τα μπερδεύει με λογιστικά γραφεία. Δεν ακούω τι λέτε. Ναι. Συνεχίστε, κυρία Ελένη. Μάρα, τι να κάνει. Άρα, τι να κάνει. Ναι. Να φύγει ο άντρας της από τη δουλειά που μπλέχτηκε με την κοπέλα. Μάλιστα. Αυτή. Κυρία Μάρα, μου, τι λέτε. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά που σκέφτεται τώρα να παίξει δήθεν το ρόλο της αδελφής, έχει μία καλπάζουσα φαντασία αυτή η γυναίκα και μπορεί να το δουλέψει επικοδομητικά. Τι εννοώ, υπάρχουν σχολές θεάτρου, σχολές τέχνης, δραματική σχολή. Να πάει να παίξει χόρνου και λαμπέτη εκεί, όχι στην προσωπική της ζωή. Και εγώ είμαι απόλυτα βέβαιη ότι ο σύζυγός της έπαιξε αυτό το παιχνίδι από πριν τα είχε με την κόρη του αφεντικού. Γιάννα, αυτό που σου λέμε τώρα και εγώ και η κυρία Μάρα, το έχεις τσεκάρει μήπως τα είχαν από πριν? Δεν το έχω τσεκάρει, γιατί μπορώ να το πω, του έχω εμπιστοσύνη, κατάλαβες. Άνοιξε και τα ματάκια. Παιδιά, αν την κερατώνει, αρκεί να φέρνει λεφτά αυτό στο σπίτι παραπάνω. Εκεί που παίρνει μια τσάντα, θέλει να πάρει άλλες 10 συλλεκτικές. Δεν το έχετε καταλάβει. Επίσης, αυτό. Να πω ότι τα μηνύματα για τον Πόμπι, το σκυλάκι μέχρι τις 3 το μεσημέρι, μετά θα δούμε ποιο κοριτσάκι θα το έχει αγκαλιά. Πολύ ωραία. Θα το συζητήσουμε μετά για το σκυλάκι, γιατί και εγώ είχα πολλά μηνύματα. Θα το πούμε σε πολύ, πολύ λίγο για το κουταβάκι. Λοιπόν, για πες, Τζορτζέλα. Ρε παιδιά, Γιάννα μου, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, εντάξει, και πιστεύω και κάποιος κόσμος, κορίτσι μου γλυκό, εσένα δεν σε ενδιαφέρει ο γάμος σου. Εσένα σε ενδιαφέρει ο άντρας σου εκεί που φέρνει 5 ευρώ να φέρνει 105. Αυτό δεν σε ενδιαφέρει. Κοίτα, Τζορτζέλα μου, να σου πω κάτι κακό είναι. Ναι. Αυτό δεν το κρίνω εγώ αν είναι καλό. Εγώ δεν το έκανα ποτέ να κάνω τα στραβά μάτια στον άντρα μου για να μου φέρνει λεφτά και να ζω μια ζωή και να κάνει τη ζωή του. Τι σημαίνει, ρε, θα πάω με έναν άντρα, τον άντρα μου που πηγαίνει με άλλες γυναίκες. Η Γιάννα... Τι λες, ρε, Γρηγόρη, τώρα. Δεν είναι επιβεβαιωμένο, όμως. Τι λες, κορίτσι μου, η Γρηγόρη, θα πάω εγώ με έναν άντρα... Και να το ξέρεις κιόλας. Και να το ξέρεις. Δεν ξέρεις ποιο είναι και για σένα και γι' αυτό ότι πάτε και δύο επιπληρωμή, κορίτσι μου. Το πληρώνει αυτή για να τον έχει. Δεν το έχει κάτι, λοιπόν, μισό λεπτό. Να ακούσουμε και την κυρία Βούλα. Έχω πάρα πολλές γραμμές, δεν ξέρω τι γίνει. Η κυρία Βούλα, 50 ετών είναι στη γραμμή μας. Κυρία Βούλα μου, καλό μεσημέρι, σας ακούμε. Καλό μεσημέρι και από μένα. Γεια σας. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Να, αληθώς ο κύριος, σας ακούμε. Να είστε καλά όλοι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου βασικά. Θέλω να μιλήσω στην κυρία Γιάννα και να της πω ένα πράγμα. Ακούει. Κυρία Γιάννα, εγώ είμαι 50 ετών. Έχω ήδη μία φορά χωρίσει, παντρεύτηκα πάλι. Έχω παιδάκια δύο. Ποτέ δεν διανοήθηκα να βγάλω το σύζυγό μου στο κλαρί, γιατί αυτό μου θυμίζει αυτό που κάνετε, για να μπορούμε οικονομικά να σταθούμε. Μπορείς να βοηθήσεις το σύζυγό σου δουλεύοντας εσύ. Όχι να του λες να πάει με κάποια άλλη για να έχετε οικονομική ευχέρεια. Εδώ δεν μιλάμε για ευχέρεια, αγαπητοί μου. Εδώ μιλάμε ότι δεν θα έχουμε καθόλου χρήματα. Μιλάμε για αλήθεια. Δηλαδή, συγγνώμη, αν μου επιτρέπει η εκπομπή να πω το εξής. Εσύ εκδίδεις τον άντρα σου αυτή τη στιγμή. Τον εκδίδω. Στη δουλειά που ήταν, είναι απλά τέλος πάντων, εντάξει. Κάνει και τα αγγλικά μάτια, ξέρω εγώ, και σε ένα κοριτσάκι. Δεν κάνει τα αγγλικά μάτια. Κούκλα μου γλυκιά. Κούκλα μου γλυκιά. Για να κρατήσει τη θέση του, γιατί εκεί φτάσαμε το 2021. Εσύ κοπέλα μου γλυκιά, έχω μία κόρη. Σε κοινωνικοπολιτική ανάλυση, Γιάννα. Εσύ έφτασε, κοπέλα μου γλυκιά. Αυτή τη στιγμή έχω εγώ μία κόρη που είναι 30 ετών. Και θα της πω του παιδιού μου, ας πούμε, να κάνει τα γλυκά μάτια σε κάποιον για να έχει οικονομική άνεση ή οτιδήποτε.
Όχι, θα δουλέψει. Δεν ήταν πολιτική μας πρωτοβουλία αυτή. Αυτή μας την έπεσε. Μας την έπεσε και μας τρίμωξε. Και επειδή... Μας τρίμωξε. Και εσάς. Μαζί. Ρε το φουκαριά τον άνθρωπο. Και επειδή εμείς τι να κάνουμε. Έπρεπε να ενδώσουμε. Θα μέναμε τάπη και ψύχρεμοι. Πολύ μεγάλο δίλημα ήταν αυτό τι να κάνετε. Δεν το πιστεύω αυτό πραγματικά. Ειλικρινά, πίστευα ότι τα νέα παιδιά έχουν πολύ πιο πολύ... Τσαγανό, πώς να το πω. Νομίζετε, η νοοτροπία είναι αυτή που παίζει στις οικογένειες. Θα σου πω λοιπόν κάτι. Στην ηλικία τη δική σου και λίγο μικρότερη είχα μείνει μόνη μου με ένα παιδί. Δούλευα 15 ώρες την ημέρα. Έτσι. Δεν έλειψε στο παιδί μου απολύτως τίποτα. Δεν χρειάστηκε στο πλευρό μου να βάλω κανέναν για να μου προσφέρει χρήματα. Και εγώ ως νέα είχα πραγματικά πολλές προτάσεις. Η ηθική και η αξιοπρέπεια όμως, κούκλα μου γλυκιά, πρέπει να κρατιούνται με νύχια και με δόντια. Έτσι. Γιατί αυτό αύριο μεθαύριο θα το δώσεις και στα παιδιά σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βούλα μου. Συμπάσχω με την λοιπόν, ταλαιπωρία που ανδρώσεις. Μένουμε σε αυτά που είπε η κυρία Μάρα. Ψάξε λοιπόν, μείνω άντρα σου. Το έχει κάνει όλο αυτό επίτηδες και τα έχει εδώ και καιρό με την κόρη του εργοστασιάρχη. Εργοστασιάρχη. Και εμείς το ευχόμαστε. Κυρία Μάρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αποθηκάριος είναι ο άνθρωπος. Ήρωας είναι, όχι αποθηκάριος. Ήρωας. Έχουμε και εμείς πολλά μηνύματα για το σκυλάκι και μιλάτε με τον Νίκο. Εκεί το έχετε πάλι, για να το δούμε, γουράκι. Εδώ είναι όλα. Κάτσε να μην βιάσω κανένα άλλο. Και να το δώσετε, να πάρετε ένα ίδιο, να το βγάζετε κάθε μέρα. Αχ, αγάπη μου. Ωραία. Θα σας καλέσει μετά ο Νίκος που χειρίζεται τα social, να συνεννοηθούμε γιατί έχουμε πολλά μηνύματα και το έχει ελέγξει. Εγώ πιστεύω μέχρι 3 το μεσημέρι να στείλουν μήνυμα. Ωραία, Νίκο. Όποιο κοριτσάκι είναι μόνο του και θέλει να πάρει τον Μπόμπι να είναι μια οικογένεια που να μπορεί να το προσέχει, μαζί. Κυρία Μάρα μου, γιατί πολλά και κοριτσάκια το βλέπουν και το θέλουν. Πίσω, έχετε ωραία. Υπόψες. Να μπορεί να το φροντίζει και να το προσέχει. Κυρία Μάρα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε μετά τον εμβολιασμό σας. Ναι, με μεγάλη χαρά. Και ετοιμαστείτε, θα κάνουμε και μάγια. Όχι τέτοια, κυρία Μάρα, την μπόμπα στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μάρα μου. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να πάω στις διαφημίσεις. Αυτό σήμερα ήταν όλο τέλειο. Να πάμε στις διαφημίσεις. Άντε, πάμε στις διαφημίσεις και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Και εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για εσάς. Μακάρι να μπορούσα να κρατήσω αυτόν τον κήπο όλη τη σεζόν. Είναι τόσο ωραίο. Λοιπόν, να πω ότι σε πολύ πολύ λίγο θα φωτογραφηθώ εδώ μαζί με τη Μάγδα. Αυτό το φανταστικό φόρεμα που φοράω από τα Ζήνη. Θα γίνει δικό στο Instagram μου. Σε πολύ πολύ λίγο. Ενδιαφέρεσαι. Τέλειο. Κάνε like και follow στη Ζήνη να το πάρει στην Ναταλή. Το λες αλήθεια. Ναι. Θα το κάνω. Γιατί μ' αρέσει και εγώ να το βάλω. Τέλειο. Σε περιμένω αύριο με αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Πόσο μου φτιάχνεις την